παίζεις τρέλα στη μαρμίτα. Όλα πάνε καλά, πάνε καλά. Sono baci della te. Τώρα. 3,5 ντάν. Ναι. Μπόλα, πώς αισθάνεσαι? Καλό, φανταστικά. Δεύτερη μέρα σήμερα, εδώ. Δεύτερη μέρα και να πούμε στους τηλεθεατές ότι η Μπόλα την έχουμε οικονομήσει. Τελείωσε. Δεν φεύγω τώρα, έφυγα. Η Μπόλα την οικονομήσαμε, αισθάνεται, νιώθει παρουσιάστρια. Έχει μεγάλη λεζάντα, καταλαβαίνετε. Είδε τον εαυτό της τώρα στα sites, αυτά. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά η Μπόλα. Σε λίγο θα έχει και δικό της Instagram, να ξέρετε. Και θα αποκτήσει τους φίλους της κτλ. Λοιπόν, τηλεθεατόπουλά μου γλυκά. Είμαι εδώ με την αγαπημένη μου παρέα, τους φίλους για πάντα, τους είδατε. Έχει έρθει στην παρέα μου ένα κορίτσι, το οποίο από χτες, η Τόνια Κούμπα, που τόσο πολύ χαίρομαι που είναι κοντά μας και της δίνεται η ευκαιρία, εκτός από το ότι είναι όμορφη, να δείξει ότι είναι και έξυπνη, και το πάει το γράμμα γενικότερα. Καλώς ήρθες, Τόνια μου γλυκιά. Καλώς σας βρήκα. Αυτό το κορίτσι που έχει έρθει από χτες στη ζωή μου, που χτες το είδατε εσείς, αλλά εγώ τις τελευταίες μέρες το νιώθω πολύ κοντά μου, μου δίνει μεγάλη χαρά που έχω την Άνση Νικολαίδου εδώ, γιατί αισθάνομαι ότι έχω μία γυναίκα που έχει το ρεπορτάζ. Μία γυναίκα που από την αρχή που θα ξεκινήσει να μιλάει μέχρι που θα σταματήσει, θα κρέμαμε από το στόμα της. Γιατί έτσι είναι. Και τρεσί. Αυτό είναι που μετράει για μένα σήμερα, να ξέρεις. Τώρα όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, εδώ είναι το coup de foudre, είναι ο καραμπαμπάνος. Είναι το απόλυτο κομμάτι. Ναι, ναι, ναι. Εδώ έχουμε ξεχάσει τη δημοσιογραφία τώρα, έχουμε ξεχάσει τα πάντα. Έχουμε φύγει εδώ, πάμε στο σοου Μανιλίκη. Πάμε στο χορό, τραγούδι, όλα, όλα, νούμερα μεγάλα. Λοιπόν, τηλεθεατόπουλά μου γλυκά, είμαστε εδώ ζωντανά, να ξέρετε. Οπότε αυτό σημαίνει ότι μέχρι τις 7 παρα 10 θα είμαστε στον αέρα, σας απειλώ. Αν θέλετε όμως κάτι από εμάς, τηλεφωνικά, τουιτερικά,
Facebookικά, Instagramικά, δώσε τα share. Έχουμε και λέμε, είμαι και λίγο μίωψ. Τηλέφωνο συμμετοχής 211-18-85-40, 211-10-24-888. Να εξηγήσουμε ότι η Τόνια Κούμπα την έχουμε φέρει γιατί δεν βλέπει κανένας μας, έτσι. Ναι, καλά, όλοι... Εσύ είσαι μίωψ, εγώ πρεσβείωψ. Καλά, εγώ είμαι καραμίωψ. Και θέλω να σας πω ότι έχουμε email, αν είτε εκεί τα παπάκι gmail.com. Έχουμε και email, να χειροκροτηθούμε, παιδιά. Ανίτα Κίτα και Ανίτα Πάνια, παρακαλώ. Να χειροκροτηθούμε και γι' αυτό. Φύγε η πόλα. Να το ετοιμάζει. Θα σα τρελάνω. Ναι, ναι. Έχουμε και Facebook. Εδώ έχει γίνει αυτό. Αποκλείεται. Έχουμε και Facebook. Ανίτα Κίτα. Έχουμε και τηλέφωνο. Έχουμε και τηλέφωνο. Δεν λες αλήθεια. Όχι, αλήθεια. Έχουμε γραμμές πολλές. Πες το μου για να καταλάβω. Είναι 211-10-24-888. Αλήθεια. Είμαστε πολύ προχωρημένοι, ρε καλά, φίλε. Και για να σας μουρλάνω, να σας τελειώσω εντελώς, έχουμε και Twitter! Εντάξει! Κάστα, Ανίτα Κίτα, μην κάνετε τίποτα άλλο και πάει αλλού. Πού τρελαθούμε. Ναι, αλλά δεν έχουμε πει όμως το πιο σημαντικό. Το σημαντικότερο όλων. Το τηλέφωνο, στο οποίο καλώντας δίνετε την ευκαιρία στον εαυτό σας να κερδίσετε, να κληρωθεί για σας αυτό το συγκλονιστικό αυτοκίνητο iGo, το Toyota iGo Exity. 14980, τηλεθεατόπουλά μου. Εκεί ρίχνετε τα φόνια σας και εκεί αμαλάχοι μπαίνετε στην κλήρωση για αυτό το μοναδικό αυτοκίνητο, το Toyota iGo, το βλέπετε, πολύ όμορφο, ολόλευκο, για αγόρια και κορίτσια, για όλες τις ηλικίες. Ένα αυτοκίνητο μικρό στο μάτι, μεγάλο στο δρόμο, γιατί αυτά τα αυτοκινητάκια τα σπάνε στο δρόμο. Οικονομικά και όλα. Οικονομικό, καταπληκτικό. Κάποιος από εσάς θα το κάνει δικό του, κάποια από εσάς θα το κάνει δικό της. Ο τρόπος είναι πολύ απλός. Ρίχνετε ένα φόνι στο 14980, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο. Αυτό που σας λέει η μαντάμ στο φόνι. 14980 τηλεφωνείτε, κάντε την κλήση σας και εκεί σας λέει να αφήσετε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας. Σε bien fini. Κάνετε αυτό και η κλήρωση θα γίνει στις επόμενες εβδομάδες. Καλή επιτυχία σας εύχομαι, 14980. Και κάθε φορά που καλείτε μπαίνετε στην κλήρωση, αλλά θα παίξετε και τα παιχνίδια μας, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα και σήμερα έχουμε καινούργια παιχνίδια. Παιδιά, αυτή η καινούργια η αρχισυντάκτρια είναι πολύ βιαστική, ε. Πάμε μου λέει, εδώ, εκεί, δεν θέλει κοιλιές, δεν θέλει. Λοιπόν, έχεις παρακαλώ κάνει εσύ τις συνεντεύξεις σου και τα βίντεο σου. Έχω, έχεις δουλέψει όλη την εβδομάδα. Για λέγε. Το έχω πράξει και αυτό θέλω να σας πω. Θα ξεκινήσουμε από την Εύη Καραγιάννη, θέλετε. Ναι, βεβαίως. Φέτε, δεν φέτε, θα ξεκινήσω από την Εύη Καραγιάννη. Ναι. Μια αγαπημένη φίλη της εκπομπής, η οποία πέρυσι μας λάτρεψε. Όλο πολύ ωραία προσωπικότητα, μας αρέσει πάρα πολύ. Ηθοποιός, μοντέλο, υπήρξε χρόνια σύζυγος του Κώστα Βουτσά. Έχει ζήσει πάρα πολλά δίπλα του, έχει μάθει πάρα πολλά από εκείνον. Φυσικά, όπως λέει και ο Άνιμος Ανανιάδης, ο Κώστας Βουτσάς ήταν ο μπαμπάς του, γιατί ήταν μαζί πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι αποτελεί μία από τις κυριότερες θαυμάστριες σου και της εκπομπής. Είναι μία πολύ έτσι chic γυναίκα, πολύ, με πολύ ωραία προσωπικότητα και είναι μία γυναίκα η οποία έχει αγαπήσει και έχει αγαπηθεί. Πάρα πολύ. Έτσι, και, και λέει μία πολύ συγκεκριμένη φράση για τον Κώστα Βουτσά, ότι μπορεί στην πορεία της ζωής τους να αλλάξαν πολλά πράγματα μετά το διαζύγιο, αλλά για εκείνη και για εκείνον ο έρωτάς τους δεν τελείωσε ποτέ, ό,τι και να συνέβη μετά. Για να δούμε τι λέει λοιπόν. Έλα παιδιά, το play είναι. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που επιτέλους συναντιόμαστε από κοντά. Εγώ χαίρομαι τόσο πολύ που σε βλέπω, μα τόσο πολύ, γιατί θέλω να ξέρεις ότι σε αγαπώ, σε πάω, σε θαυμάζω. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Ανίτα. Αυτό το γλυκό πλάσμα, την πανέξυπνη κοπέλα, την πανέμορφη. Θέλω να πάτε και φέτος καλά. Θέλω να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία με εσάς. Εγώ σε ευχαριστώ. Κολυμπάω στο βυθό σου
Είχε στο μυαλό σου ότι κάποια στιγμή ο άνθρωπο θα έρθει και θα σου πει: θέλω να γίνω ηθοποιός. Το παιδί μεγάλωσε μέσα σε στούντιο, μέσα σε φωτογραφίες. Δηλαδή, φωτογραφιζόμουν όλη μέρα, μέρα νύχτα. Α πούμε, μέχρι τις 12 η ώρα τη νύχτα. Ξέρεις πώς είναι αυτές οι δουλειές. Μετά στη συνέχεια είχε πάρα πολύ καλλιτεχνικές αισθήσεις. Φαινόταν από μικρός χόρευε από τα τρία του. Ο Κώστας, ας πούμε, πάντα μου έλεγε ότι αυτός θα γίνει καλλιτέχνης. Γι' αυτό και πάρα πολύ νωρίς ξεκίνησε από τη σχολή ακόμα του και μου λέει από τα 17 του χρόνια, δηλαδή έδειξε και έγινε πρωταγωνιστής. Εσύ ήσουν και πολλά χρόνια μαζί με έναν από τους πιο διάσημους ηθοποιούς της Ελλάδας, τον Κώστα Βουτσά. Όμως ποτέ δεν αυτοπροσδιορίστηκες ως η σύζυγος του Κώστα Βουτσά. Ήσουν πάντα ξεχωριστή, ήσουν πάντα αυτόφωτη. Πολλά χρόνια είχα κοινή ζωή μαζί του, συμβίωση, γάμο κτλ. Και δεν είχα αποφασίσει να γίνω ηθοποιός. Ήταν πολλά χρόνια. Μετά από πολλά χρόνια ο Κώστας είπε ότι εσύ θα πρωταγωνιστήσεις και το παρακαλούσε. Το ήθελα από την πρώτη μέρα μου, το ζήταγε. Εγώ δεν το έκανα. Κάθε φορά που μίλαγε για σένα, φωτιζόταν ολόκληρος. Ήτανε, νομίζω, είχε ένα τεράστιο κομμάτι της καρδιάς του, ήταν αποκλειστικά δοσμένο σε σένα. Κοίταξε να δεις, ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη και δυνατή αγάπη και θα ήθελα να το κλείσουμε εδώ, γιατί πονάει πολύ, γιατί υπήρξε όντως πολύ δυνατή αγάπη, μα πάρα πολύ, από τις δύο πλευρές. Δεν θέλω να παρεξηγηθούν αυτά, αλλά δεν είναι κακό να αντιμετωπίζουμε και την αλήθεια όλοι. Και εγώ ακόμη περισσότερο. Λάθος χωρισμός, λάθος η υπόλοιπη ζωή αμφωτέρων, όμως αυτό που μένει και που μετράει είναι αυτή η δύναμη της αγάπης, το ότι μεγαλώσαμε μαζί ένα παιδί και πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ δυνατό και δεν ήταν, παραμένει στην καρδιά μας και για μένα και για τον άνθιμο. Ο Άνθιμος ακόμη δακρύζει σε καθημερινή βάση. Εγώ ακόμη πονάω που δεν είναι κοντά μας, ανεξάρτητα αν ήμασταν μακριά και κοντά. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν αγαπηθεί δεν χωρίζουν ποτέ. Ό,τι και να γίνει, όποιοι άνθρωποι και να περάσουν από τη ζωή μας, μιλάω για όλα, γενικά. Ναι, κατάλαβα. Δεν γίνεται, δεν τελειώνει ποτέ αυτό το πράγμα. Τι κράταγα δικό μου χρόνια στα Ρώμα μου κράτατο. Τώρα εσύ έχεις κάνει και το επόμενο βήμα στην νέα εποχή της τηλεόρασης που είναι το YouTube. Θα αρχίσει να προβάλλεται μετά τις 20 Σεπτέμβρη και έχει πάρα πολύ ιδιαίτερες έτσι, προσωπικότητες, έχει να δώσει πολλά, έχουν να μάθουν οι θεατές, έχουν να ακούσουν και να μάθουν πολλά πράγματα, γιατί έχει μια πολύ άμεση κατάσταση. Τους προσκαλώ στον καναπέ μου, στον καναπέ του σπιτιού μου και αυτό είναι πάρα πολύ άμεσο και εξελίσσονται έτσι θέματα και γεγονότα, τα οποία έχουν πολύ ωραίο χαρακτήρα, πολύ επικοδομητικό χαρακτήρα. Μάλιστα. Τι γλυκός άνθρωπος και τι ωραία προσωπικότητα. Πολύ. Και πολύ μ' αρέσει εμένα. Ο οποίος έτσι δίπλα σε έναν πραγματικό στάρ του σινεμά, αλλά ουδέποτε είπε ότι είμαι η σύζυγος του Κώστα Βουτσά. Πάντα ήθελε να είναι ξεχωριστή προσωπικότητα. Νομίζω, για να μην πει κανένας ποτέ ότι ξέρει κάτι. Δεν είχε την ανάγκη να αυτοπροσδιοριστεί με αυτόν τον τρόπο. Μα καμία ανάγκη τέτοια δεν είχε. Εντάξει. Είχε τη δική της πορεία. Δεν ισχύει για όλους το ίδιο. Όχι, δεν ισχύει για όλους το ίδιο. Αλλά είναι μια πολύ δυναμική γυναίκα, μια πολύ συγκεκριμένη προσωπικότητα. Δεν θα το επέτρεπε η ίδια στον εαυτό της αυτό. Να είναι εξαρτώμενη φύση, θέση μόνο από τον Κώστα Βουτσά. Όσο και αν ήταν ένας ζωντανός μύθος ο Κώστας Βουτσάς, όσο ήταν δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι την στιγμή που έφυγε. Ο Κώστας Βουτσάς είναι προβολέας. Ναι, εντάξει, όποια γυναίκα και να είναι δίπλα του, και εγώ ήταν δίπλα του σαφώς έπαιρνα από το φως. Από ό,τι κατάλαβα, δεν ξεπέρασε ποτέ αυτό το χωρισμό, ούτε και τελείωσε ποτέ αυτή η αγάπη. Ήταν σαφές αυτό που είπε, γιατί είπε ότι οι άνθρωποι που έχουν αγαπηθεί ουσιαστικά δεν χωρίζουν ποτέ, άσχετα αν παίρνουν διαφορετικούς δρόμους, και ότι είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, υπάρχει μια αλήθεια. Ήταν ένας λάθος χωρισμός και μια μεγάλη αγάπη που δεν τελείωσε. Και λάθος και η συνέχεια της ζωής και των δύο. Ναι, λέει, θεωρώ αμφότεροι, ναι, αμφότεροι κάναμε λάθος στο μετά.
Εντάξει, είναι μια αιχμή αυτή, γιατί μου αρέσει τα επιλογή του προσωπικά του θέματα, αλλά η γυναίκα αυτή τίμησε το Κώστα Μπουτσά στο 100%. Έτσι, μιλώντα μόνο τιμητικά για εκείνον και φυσικά για τη σχέση του. Γιατί αλλήμον, αν οι άνθρωποι όταν χωρίζουν για κάποιο λόγο. Μετά... ακυρώνουν το παρελθόν του και την. Βέβαια, γίνεται και αυτό. Την αλήθεια. Ακυρώνουν την επιλογή του. Ναι. Πάρα πολλέ φορέ. Αλλά νομίζω ότι αυτή η γυναίκα είναι ένα άλλο στάτου γυναίκα. Που φυσικά και σέβεται πρώτα απ' όλα η ίδια την επιλογή της. Λοιπόν, να της ευχηθούμε καλή επιτυχία στο κανάλι. Αυτό το να είσαι καναλάρχης και να έχεις το δικό σου κανάλι στο YouTube αρχίζει να μου αρέσει πάρα πολύ. Μήπως να γίνουμε καναλάρχη. Πρέπει να γίνουμε και καναλάρχης πια σιγά σιγά. Έχουμε καναλάρχησα καταρχήν. Θα δω, δεν ξέρω. Καναλάρχησα. Καναλάρχησα, ναι. Σε πρώτη φάση. Βέβαια. Άρχισα. Ναι, θα γίνω έτσι, καναλάρχησα. Αυτό. Ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Να της ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να την περιμένουμε και κοντά μας κάποια στιγμή με χαρά, γιατί γουστάρω. Πολύ να την υποδεχτούμε εδώ. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Έχει δουλέψει πάρα πολύ, παιδιά, ο Σωτήρης Καραμίτσας αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλη η ομάδα. Δεν μου είναι τρελό. Προσέξτε. Και με πιάσει κανένα μάτι. Τώρα εδώ κακό. Που θα πάμε, έχεις πάει εσύ. Έχω πάει εγώ. Λοιπόν, αυτό το κορίτσι που έρχεται τώρα εγώ τι να σας πω. Τυχαίνει να είναι όλοι άνθρωποι που συμπαθώ. Η Γιάννα Ενταρίλη είναι από τα πιο όμορφα κορίτσια που έχουν περάσει από την πιάτσα την τηλεοπτική. Και μ' αρέσει γιατί μεγαλώνει όμορφη αυτή. Γίνεται όλο και πιο όμορφη και πιο γοητευτική. Πήγες, τη βρήκες, τη Γιάννα. Πήγα, τη βρήκα, την είδα και το πρώτο πράγμα που της είπα on camera είναι ότι είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου. Εγώ την είδα πρόσφατα. Βρεθήκαμε τώρα στο τέλος του καλοκαιριού. Και πραγματικά. Είναι σαν να μην έχει αλλάξει χρόνο. Είναι σαν star του Hollywood. Ναι. Και έχει ζήσει και πολύ ωραίες στιγμές όταν ήταν... Η οποία είναι καναλάρχης. Είναι καναλάρχης στο YouTube. Κανονική, ναι. Όχι στο YouTube. Ναι, είναι στην Αμερική. Στην Αμερική καναλάρχης. Ναι. Έχει το ελληνικό... Κανάλι εκεί της Ομογένειας. Ναι. Το πρώτο κανάλι της Ομογένειας που άνοιξε πριν από 30 χρόνια. Και τώρα πλέον το έχει ίδια... Πάμε στην Αμερική τώρα που το λες. Πάμε Αμερική λίγο, παιδιά. Λίγο. Έλα, η πτήση. Δεν έχετε αλλάξει καθόλου. Δεν ξέρω ποιο είναι το μυστικό σας, πραγματικά. Δεν ξέρω αν έχω κάποιο μυστικό. Απλά όλη μου τη ζωή τρώει υγιεινά. Η ζωή μου είναι wellness lifestyle. Δηλαδή, πιο πολύ είμαι λαχανοφάγος. Έχουμε όμως φτάσει σε μια φάση που μπαίνεις σε ένα γυμναστήριο και υπάρχουν οι personal που σου λέει ότι πρέπει να κάνεις κάτι ατελείωτα προγράμματα που ο μέσος άνθρωπος δεν τα αντέχει. Εγώ γενικά δεν είμαι της υπερβολής, δηλαδή η υπερβολική γυμναστική δεν κάνει καλό. Και επειδή εγώ έκανα υπερβολική γυμναστική, όταν είχα ένα ατύχημα, άλλαξα όλο τον τρόπο που γυμνάζομαι και μπορώ να σου πω ότι όσο μεγαλώνει και ο άνθρωπος, δεν χρειάζεται τόσο έντονη γυμναστική. California Beach κάνουνε γυμναστική στην παραλία με μαγιό. Και εμείς σήμερα εδώ στην Αθήνα θα κάνουμε γυμναστική στην παραλία με μαγιό. Ήταν από τις πρώτες στην ελληνική τηλεόραση που μάθατε τους Έλληνες να γυμνάζονται. Δηλαδή, τους κάνετε εικόνα τη γυμναστική. Προσπαθήσαμε, ναι. Χαίρομαι γιατί όταν είχα έρθει η Ελλάδα δεν ήταν η γυμναστική πολύ στη μόδα. Καθόλου. Εγώ έκανα jogging και με κοιτούσαν σαν ένα τρελή. Με βλέπανε, ξέρεις, α, η ξένη τρέχει, κάνει jogging μέσα στο μεσημέρι. Πώς ήρθε η πρόταση και μπήκατε στην τηλεόραση? Ήμουνα πολύ τυχερή. Και μου κάνανε μια πολύ καλή πρόταση και δούλεψα στην πρωινή δροσιά, στο πρωινό καφέ. Έκανα και το δορυφορικό δελτίο ειδήσεων στα αγγλικά. Έζησα πάρα πολλά ωραία χρόνια. Έχω μόνο καλές αναμνήσεις. Πολύ καλούς συνεργάτες. Ήτανε χρυσές εποχές. Δεν μείνετε μόνο σε αυτό που λέμε τηλεοπτική περσόνα. Κάνατε πράγματα που είναι εντελώς διαφορετικά από αυτό που λέμε. Από το κουτί της τηλεόρασης. Είμαστε σε μια εποχή που πρέπει όλοι να σκεφτούμε τι είναι σημαντικό για μας και για τον κόσμο, για τη ζωή, για τον πλανήτη. Οργανώνω ομιλίες στα Ηνωμένα Έθνη με θέματα υγεία, το περιβάλλον και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά να τα εντάξουμε και στην καινούρια γενιά. Well, that was entertaining and educational. Ξαφνικά εδώ πάθανε ένα παραλήρημα με τα μέσα ενημέρωσης ότι η Γιάννα Ενταρίλη έγινε καναλάρχης. Αγόρασε, λέει, κανάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Αμερική υπάρχει ένα μοναδικό ομογενειακό κανάλι. Ναι. Ήταν πάνω από 35 χρόνια. Εγώ μεγάλωσα, όλη η ομογένεια μεγάλωσα βλέποντας αυτό το κανάλι. Μία ομάδα Έλληνες, Ελληνοαμερικάνοι επιχειρηματίες είπανε να το αναλάβουμε. Με πήραν τηλέφωνο για να σε ενδιαφέρει, να βοηθήσεις, να το αναστήσουμε. Και λέω ευχαρίστω, μεγάλη μου τιμή. Και έτσι λοιπόν προσπαθούμε να διαφημίσουμε την Ελλάδα στο εξωτερικό.
Εσύ όταν είδες τη Νέα Υόρκη κλειστή. Η Νέα Υόρκη ήταν άδεια. Δεν υπήρχε άνθρωπο. Που δεν έχει υπάρξει ποτέ η Νέα Υόρκη άδεια. Ποτέ. Έχει, δηλαδή μόνο για ταινία την κλείνουνε. Ναι. Θα φανταστείς. Ταυτόχρονα υπήρχε και μία ομορφιά. Ο κόσμος είχε ηρεμήσει. Αυτό το ναι. Της Νέας Υόρκης, το πάμε, πρέπει να φύγουμε την τρέλα. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Μια Ελλάδα φως, πέτρα κι ουράνος. Κάθε φορά που επιστρέφετε στην Ελλάδα, ποια είναι η πρώτη σας σκέψη? Ο ήλιος και ο ζεστός αέρας, το γαλάζιο, το φως της Ελλάδας. Δεν συγκρίνεται η Ελλάδα με καμία άλλη χώρα στον κόσμο. Είναι ευλογημένος τόπος. Και στις Κυκλάδες με χρώματα, άσπρα και ήλιο με βού. Μάλιστα. Λοιπόν, φοβερή. Πολύ όμορφο το κορίτσι μας, πολύ ανανεωμένο. Εγώ τη γουστάρω γιατί έχει προχωρήσει τη ζωή της και επιχειρηματικά. Και έχει κάνει πολλά πράγματα. Μια χαρά το πάει. Ασχολείται με αυτά με πάρα πολύ με το διαλογισμό, με τη φύση, περιβάλλον. Με το περιβάλλον. Να είσαι καλά, Γιάννα μου. Σε ευχαριστούμε που μίλησες στην καμερά μας. Δεν ήταν και πολύ εύκολο γιατί ήταν στο να φύγει για... Στο να φύγει για να πάει πίσω Αμερική πάλι. Ναι. Ένα παρασκήνιο γρήγορο, ο κάμεραμάν μας ήταν κάμεραμάν στο Star Channel που ήταν τότε η Νταρίλη. Ναι. Και της είπε ότι την φωνάζανε κρυφά, ναι. Φρεγάτα Νταρίλη κάθε έτσι. Φορά. Αρθέσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ όπου και είπε η λαχανοφάγος εντωμεταξύ. Και μετά βάλε τα κλάματα. Αυτό το είχαμε on camera όμως δυστυχώς. Της το είπε και συγκινήθηκε πάρα πολύ. Και κλαίγανε. Αγκαλιά με τον κάμεραμάν, ήταν τέλειο αυτό. Ξέρεις κάτι, ναι. Θυμήθηκε τις σημαίες της στο Star τότε που... Τότε, επειδή ήμασταν όλοι στο Star εκείνη την εποχή, ναι. Ήμασταν ομάδα πολύ... Οικογενειακή πολύ κατάσταση. Ωραία. Αλλά εμένα μου έχει μείνει κομμάτι από το Star από τότε και το έχω κοντά μου. Ναι, ο Μιχάλης Κοντογιάννης, ναι, ναι, το έχω γνωρί ναι, ναι. 25 χρόνια πίσω. Λοιπόν, θέλω να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι σήμερα ξεκινήσαμε πιο αργά, άρα λοιπόν όλο μας το πρόγραμμα έχει πάει πιο μετά. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι στο 14980 καλείτε πάντα για να μπείτε στην κλήρωση για το αυτοκίνητό μας. Σε αυτό το νούμερο καλείτε, γιατί το αυτοκινητάκι στις επόμενες εβδομάδες θα γίνει δικό σας, να ξέρετε. Και έχει πραγματικά νόημα να δώσετε μια ευκαιρία στον εαυτό σας να το αποκτήσετε. Okay? Είναι ωραίο, είναι 1.000 κυβικών, 11.000 ευρώ, τα σπάει το αυτοκίνητο. 1.000 κυβικών, πεντάθερο, όλα αυτόματα μέσα, κατάλευκο, 72 αλόγων. Ένα λεπτό τώρα, γιατί εδώ κάτι λέει η μπόλα. Ήρθε η ώρα. Ανίτα, κοίτα. Μάλιστα. Λοιπόν, μπόλα. Γίνεται σήμερα είναι πάρα πολύ ήσυχη και κυρία την είδα. Την είδα. Εχθές έκανε τσαμπουκάρι. Έφυγε το τράκ. Ναι, ναι. Σήμερα είναι cool. Βέβαια, μετά θα ξεφύγει. Λοιπόν, Χαρούλα, καλώς ήρθες. Καλώς σας ξαναβρήκα. Χαίρομαι πολύ που ήρθε ο Κοχλίας πάλι στη ζωή μας. Και πριν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για προσφορές, για όλα αυτά, θέλω να μας πεις τι ακριβώς είναι ο Κοχλίας. Αυτό που λέμε ο Ρος Κοχλία. Λοιπόν. Ο Κοχλίας είναι η γέλη από το σάλιο του σαλιγκαριού. Το σαλιγκάρι έχει την ιδιότητα όταν κάνει κάποια ρογμή στο κέλυφος του να αναπλάθει μόνο του τις ρογμές. Αυτό συμβαίνει λοιπόν και στο δέρμα μας. Ο Κοχλίας είναι το νούμερο ένα προϊόν σε πωλήσεις. Είναι μοναδική προσφορά σήμερα. Και κάθε φορά που είμαστε εδώ, μιλάμε για ένα προϊόν 30 ml, χρειάζεται ελάχιστα μικρή ποσότητα, είναι πάρα πολύ δροσερό, αναπλαστικό προϊόν για το δέρμα, για ουλές, για ραγάδες, για πανάδες που τώρα το καλοκαίρι ενταθήκανε. Ραγάδα, πανάδα, ουλή, άρα ρητίδα, έτσι, είναι γεια σας. Ακριβώς. Προσέξτε τώρα εδώ, διότι το προϊόν είναι πολύ δυνατό, είναι μοναδικό και είναι προϊόν το οποίο δεν το βρίσκεται αλλού. Και έρχεστε μετά και μου λέτε πού θα βρω τον Κοχλία. Και πού θα πάρω τηλέφωνο και σας εξηγώ. Πολλές φορές μου το έχετε πει και έξω και εδώ καλείτε. Εάν δεν καλέσετε για να τον αποκτήσετε τώρα τον Κοχλία σε αυτή την τιμή και σε όλα τα προϊόντα που βλέπετε εδώ στις τιμές αυτές, μετά ο Κοχλίας ξαναγυρνάει στην τιμή του που είναι το κάθε μπουκαλάκι. 35 ευρώ. Εδώ τώρα μιλάμε για μια συγκλονιστική τιμή και προσφορά που είναι πραγματικά από αυτές που δεν παίζονται. Άρα, για να γνωρίσουμε για τι προϊόν μιλάμε, ο Κοχλίας είναι ένας ορός σαλιγκαριού όπως λέμε. Γιατί έχει βάση, σαν βάση του το σάλιο, το σάλιο του σαλιγκαριού. Πάρτε λίγο μάτι σας παρακαλώ, με μία μόνο σταγονίτσα, πόσο ωραία απλώνεται παντού, είναι δροσερό, είναι αναπλαστικό και είναι και ιδιαιτέρως θρεπτικό για το δέρμα και την ίδια στιγμή αντιρρητηδικό όπως καταλαβαίνετε. Γιατί αν είναι σε θέση να αναπλάσει την ραγάδα, την ουλή στο δέρμα,
και να ξαναφέρει την πανάδα στα ίσια της, καταλαβαίνετε πόσο αυτό το προϊόν μπορεί να επαναφέρει το δέρμα στην αρχική του μορφή. Την ίδια στιγμή έχει φουλ αντιρρητηρητική δράση. Ακριβώς. Και άρα, εδώ έχουμε λοιπόν, δύο προσφορές για προσφορά, σήμερα. Η προσφορά λοιπόν δώστε βάση στην πενιά τώρα. Γιατί αν θέλετε να το αποκτήσετε, το αποκτάτε τώρα. Μετά δεν υπάρχουν οι τιμές αυτές. Λοιπόν, στο 210-220-88-88 τηλεφωνείτε τώρα για τη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Γιατί έχουμε δύο φοβερές προσφορές. Από 35 ο ένας, όσοι τηλεφωνήσετε τώρα, θα τον πάρετε μόνο 19 ευρώ. Και η μεγάλη προσφορά που περνάω πολύ γρήγορα πάντα είναι τηλεφωνώντας τώρα στο 210-220-88-88 και παραγγέλνοντας δύο κοχλίες, θα τους πάρετε μόνο 29 ευρώ από 70 που έχουν οι δύο και θα πάρετε δώρο και άλλο... Μην το πεις το λάθος, όχι, πες το από την αρχή σωστά. Να το πω σωστά, ε. Όχι, όταν λες άλλον, εννοείς άλλους. Τηλεφωνήστε τώρα λοιπόν στο 210-220-88-88, παραγγείλτε δύο κοχλίες και με 29 ευρώ χωρίς έξοδα αποστολής θα έρθουν στο σπίτι σας άλλοι δύο κοχλίες. Άρα το σύνολο λοιπόν θα έρθουν τέσσερις κοχλίες και λέμε τώρα αυτή την προσφορά, εγώ την έχω ζητήσει από την Ίαση, ναι. Γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο όποιος το έχει στο σπίτι του, ανά πάσα στιγμή αντιμετωπίζει και το μικρό εγκαυματάκι και την όποια φθορά του δέρματος για κάποιο λόγο. Είναι ένα πολύ φυσικό προϊόν. Εγώ δεν ξεχνώ ποτέ τη φίλη μου, η οποία μετά από έτσι ένα χειρουργείο που είχε και είχε μια ουλή, το έβαλε και η ουλή άρχισε να αναπλάθεται, γιατί ήταν και ακόμα η ουλή, ξέρεις, φρέσκια. Ναι, ναι, ναι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζει και ουλές και γενικότερα προβλήματα του δέρματος που υπάρχουν εδώ και καιρό, έτσι. Άρα μιλάμε για ένα πολύ αναπλαστικό προϊόν. Εγώ σας είχα πει και το καλοκαίρι, πριν τελειώσει η εκπομπή, ότι είναι ό,τι πρέπει γιατί, για το καλοκαίρι, γιατί με τον ήλιο ουσιαστικά μην είναι εγκάβματα κάνει ο ήλιος, έτσι δεν ακριβώς. Είναι. Η ηλιοθεραπεία είναι μεγάλο τσαμπουκάς για το δέρμα. Τώρα λοιπόν που γυρνάμε από τις διακοπές μας, είναι ότι πρέπει να δώσουμε μια καλή θεραπεία στο δέρμα, κάτω από την κρέμα σας, κάτω από ό,τι άλλο χρησιμοποιείτε. Πολύ λίγο χρειάζεται στο πρόσωπό σας, στο λαιμό, στο ντεκολτέ, όπου έχετε θέμα, γιατί κάνει ανάπλαση ο ορός κοχλία. Δηλαδή δεν είναι ένα καλλυντικό προϊόν που το βάζετε και περιμένετε να δείτε τι δράση θα έχει. Είναι ένα άμεσης δράσης αναπλαστικό προϊόν. Είναι προϊόν το οποίο αναπλάθει την επιδερμίδα και φυσικά, ακόμα και αν δεν έχεις κάποιο συγκεκριμένο θέμα, βλέπε ουλή, ραγάδα, πανάδα, αναπλάθει την υφιστάμενη φθορά στην επιδερμίδα που έχουμε όλοι. Να πούμε, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, επειδή ακούει ανάπλαση-ανάπλαση, η ανάπλαση γίνεται από το ίδιο το σάλιο του σαλιγκαριού που περιέχει αλαντοίνη και γλυκολικό οξύ. Την ανάπλαση, η ανάπλαση είναι ατού της αλαντοίνης, που την περιέχει ούτως ή άλλως το σάλιο του σαλιγκαριού. Και το γλυκολικό οξύ αποβάλλει τα νεκρά κύτταρα, βοηθάει το κολαγόνο να βγει προς τα έξω. Οπότε μιλάμε για μια ολοκληρωμένη δουλειά. Πες μας λίγο δουλειά. Την προσφορά ξανά. 210-220-88-88, τώρα πρέπει να τηλεφωνήσετε. Σας το ξαναλέω, δεν ισχύει μετά η προσφορά. Με 29 ευρώ θα παραγγείλετε δύο κοχλίες και θα παραλάβετε στο σπίτι τέσσερις. Και λέω ακόμα ότι είναι και τα έξοδα αποστολής δωρεάν, που θα πει ότι 29 ευρώ πληρώνεται, δεν έχει κανένα έξτρα κόστος. Α, αυτό η παραγγελία, δεν μας το πες, που είναι μεγάλο χωρίς δώρο. Χωρίς έξοδα αποστολής, μεγάλο δώρο. Δηλαδή φυσικά. Όταν λέμε 29 ευρώ στο σπίτι πάει τελική το προϊόν τιμή. Και είναι με 29 ευρώ. Τελική τιμή 29 τίποτε άλλο. Ευρώ. 29 ευρώ σπάει κανείς και παίρνει 4 κοχλίες. 4 και σε συνδυασμό με το ότι χρειάζεται ελάχιστη ποσότητα για να καλύψετε όλη την περιοχή του προσώπου και του λαιμού, καταλαβαίνετε ότι είναι επαρκής ποσότητα οι τέσσερις κοχλίες. Είτε θέλετε να τους μοιραστείτε δύο και δύο, είτε θέλετε να τους κρατήσετε για τον εαυτό σας. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η απόδειξη, έτσι πως να πούμε γιατί κατάλαβαν ότι το σαλιγκάρι έχει αυτή την ιδιότητα. Οι άνθρωποι που δούλευαν στα σαλιγκαροτροφεία, αντί να είναι τα χέρια τους μέσα στη ρογμή και μέσα στη ταλαιπωρία, ήταν τρυφερά και ό,τι πληγίτσα δημιουργούνταν γινόταν πάρα πολύ γρήγορα καλά. Και έτσι λοιπόν άρχισαν να σκέφτονται. Τι κάνουμε εμείς σωστά και είναι τα χέρια μας λίγα. Έρχονται σε επαφή με το σαλιγκάρι. Κάτω τα σαλιγκάρια. Έτσι βγήκε. Και ξαναλέω, αλαντοίνη και γλυκολικό οξύ είναι δύο συστατικά που τα περιέχει το ίδιο το σάλιο του σαλιγκαριού. Φοβερή υφή, πάρα πολύ ελαφριά υφή, απορροφάτε πάρα πολύ εύκολα. Μπορείτε να το έχετε και το βράδυ πριν κοιμηθείτε, αντί να το βάλετε δηλαδή κάτω από κρέμες, να το βάζετε μόνο του το βράδυ. Δεν ξεχωρίζει ηλικία, δεν ξεχωρίζει φύλο.
Οι μεγαλύτερες ηλικίες, σας το λέω, έχουν καταυχαριστηθεί τον Κοχλία. Φαίνονται οι διαφορές στις ρητιδούλες εδώ, γύρω-γύρω από τα μάτια που είναι οι πιο έντονες. Και τώρα είναι η ευκαιρία σας να τον αποκτήσετε. Άρα λοιπόν μπορούμε και γύρω από τα μάτια να τον χρησιμοποιήσουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή, μπορεί να το χρησιμοποιήσαν ορό καλλυντικό, ναι, και την ίδια στιγμή και έναν ορό αναπλαστικό. Ακριβώς. Ιδιαίτερο αναπλαστικό. Θέλω να πω στους τηλεθεατές ότι η προσφορά είναι αυτή που ακούτε τώρα. Καλά, ο ένας δεν με ενδιαφέρει, είναι ένα δώρο, βαριέμαι πολύ. Λοιπόν, οι δύο το λέω γιατί αυτό η προσφορά έχει νόημα. Ακριβώς. Προσέξτε τώρα, αν είστε δύο άτομα και θέλετε να πάρετε από δύο ορούς Κοχλία, δηλαδή από 30 ml ο καθένας, δηλαδή να έχετε ικανή ποσότητα. Εγώ το βρίσκω πολύ έξυπνη αγορά αυτό όταν πρόκειται για δύο φίλους, φίλες που θέλουν να το μοιραστούν. Γιατί με 29 ευρώ και οι τέσσερις ορί Κοχλία που θα έρθουν σπίτι σας χωρίς έξοδα αποστολής, καταλαβαίνετε ότι ούτε 15 ευρώ για τον καθένα. Για να αποκτήσετε δύο ορούς Κοχλία. Είναι μια πολύ έξυπνη αγορά, πολύ ωραία προσφορά. Ένα προϊόν το οποίο όσοι το έχουν ξεκινήσει έχουν κολλήσει και το ναι, ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, είναι προϊόν το οποίο όταν βάλεις θα το βλέπουν στην εκπομπή, θέλω να το πάρουν και σύντομα γιατί το καταναλώνουν. Είναι μεγάλη πολυτέλεια να μπορείς να πάρεις ένα ακριβό προϊόν, καλής ποιότητας προϊόν, στην τιμή αυτή που δίνουμε και σήμερα. Και γι' αυτό εδώ προκαλούμε και όλους τους τηλεθεατές να γκουγκλάρουν την τιμή του Κοχλία. Μιλάμε από 35 και πάνω, εάν τον βρείτε. Η Ίασης λοιπόν έχει αυτή την προσφορά με 29 ευρώ 4 Κοχλίες. Παίρνουν τηλέφωνο οι πιο μεγάλες ηλικίες και λένε: σας παρακαλώ, φέρετε μου άλλους 4, διότι έρχονται οι ανιψιές μου και ναι, οι εγγονές μου. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι όμως, ότι μετά δεν τα βρίσκουν. Όχι, είναι μόνο για εδώ, μόνο για εδώ, γι' αυτό λέμε. Τι θέλω να σου πω, πες και τη μία, γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να είναι. Ο ένας Κοχλίας λοιπόν από 35 θα τον πάρετε εδώ προσφορά 19 ευρώ, που επίσης είναι πολύ καλή τιμή. Γι' αυτό εγώ θέλω τις δύο, κατάλαβες. Ακριβώς. 29 ευρώ, δύο παραγγέλνετε, 4 έρχονται σπίτι σας. Είναι μοναδικό προϊόν, νούμερο 1 σε πωλήσεις. Κάνει μόνο καλό στο δέρμα, αναπλάθει. Είναι πολύ λίγα τα προϊόντα στην αγορά που κάνουν πραγματική ανάπλαση. Ο Κοχλίας λοιπόν είναι το νούμερο ένα αναπλαστικό προϊόν αυτή τη στιγμή στην αγορά και παγκοσμίως γενικώς είναι πάρα πολύ γνωστές οι ιδιότητες του Κοχλία. Το σαλιγκάρι θρέφει μόνο του τις ρογμές του. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. 2-10-2-20-88-88 έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε 4 Κοχλίες, δηλαδή 140 ευρώ θα δίνατε για τους 4 Κοχλίες και στο 2-10-2-20-88-88 τους παίρνετε θέλω μόνο 29 ευρώ, μόνο για τώρα. Ναι, ναι, θέλω να πούμε στους τηλεθεατές ότι αυτό το προϊόν και αυτά τα προϊόντα που βλέπετε εδώ γενικά είναι σε πολύ μεγάλες προσφορές. Αυτό το συγκεκριμένο προϊόν δεν υπάρχει στα φαρμακεία, δεν υπάρχει στα είδη καλλυντικών. Είναι ένα προϊόν το οποίο το βρίσκεται μόνο στην εταιρεία Ίασης. Η τιμή όμως είναι μόνο για τώρα αυτή. Μη φαντάζεστε δηλαδή ότι ο Κοχλίας, αυτό το προϊόν το οποίο για να παραχθεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, έτσι. Είναι ένα προϊόν το οποίο έχει υψηλής ποιότητας σε συστατικά. Είναι ένα προϊόν που για να παραχθεί πραγματικά θέλει ιδιαίτερη παρασκευή κτλ. Όλο αυτό λοιπόν δεν θα μπορούσε ποτέ να ήταν στην τιμή των 29 και τα 4. Αυτό συμβαίνει μόνο τώρα γιατί απευθυνόμαστε μαζικά μέσα από την ακριβώς τηλεόραση και από την εκπομπή μας. Άρα λοιπόν, αν έχετε φλερτάρει στην ιδέα να το αποκτήσετε, καλό θα είναι να το κάνετε τώρα και να το κάνετε άμεσα γιατί μετά δεν θα το βρείτε σε αυτή τη τιμή. Εάν δεν είστε σίγουροι ότι θέλετε να το αποκτήσετε, μην καλέσετε γιατί είναι κάποιοι άλλοι πολύ σίγουροι ότι το θέλουν και ξέρω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε καλούν όλοι, έτσι. Λοιπόν, ένα προϊόν το οποίο έχει άμεσα, γρήγορα αποτελέσματα, πολύ άμεσα, πολύ γρήγορα αποτελέσματα. Είναι προϊόν το οποίο χαίρεσαι να το φοράς, χαίρεσαι να το χρησιμοποιείς πάνω έχει σου. Έχει υπέροχο άρωμα. Έτσι, έχει καταπληκτικό άρωμα, έχει πολύ ωραία υφή. Είναι ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται και σε άντρες και σε γυναίκες, σε μεγαλύτερες ηλικίες, σε νεότερες, σε άτομα τα οποία έχουν ακμή, έχουν περάσει από σημάδια ακμής και θέλουν. Και όσο πιο σύντομα το τοποθετήσετε, το βάλετε πάνω σας, το εφαρμόσετε στο δέρμα σας, μετά το πρόβλημα, μετά τη ραγάδα ή μετά την πανάδα ή μετά τις ουλές κτλ., τόσο πιο γρήγορη επούλωση κάνει. Το προϊόν αυτό τα σπάει γενικότερα. Συνδυάζει πάρα πολλές ιδιότητες. Ναι, είναι αντισηπτικό, είναι αντιβιωτικό, είναι φοβερή δράση. Τώρα τι να σου πω εγώ, ότι όλο δέρμα το καλοκαίρι μετά από τη θάλασσα για την ηλιοθεραπεία, το πρώτο πράγμα. Δηλαδή, έριχνα λίγο νερό μετά το αλάτι. Και έριχνα τον Κοχλία επάνω, γιατί ξέρω ότι αναπλάθει αμέσως. Λες, είναι πολλά ό,τι τα και προϊόντα να που κυκλοφορούν. Δέρμα, θα τον λοιπόν, αναπλάσει αμέσως. Να ξαναπούμε λοιπόν τα προβλήματα τα δερματικά που μειώνει έως και εξαλείφει ο Κοχλίας. Μιλάμε για πανάδες που έχουμε όλοι. Ρητίδες που λίγο πολύ έχουμε όλοι.
ηλιακά, που δεν θέλουμε να αποκτήσουμε. Ηλιακά εγκάβματα, ουλές, σημάδια από ακμή που επίσης βασανίζουν πάρα πολλά νεαρά κορίτσια και αγόρια που έχουν, τους έχει μείνει παρακαταθήκη ένα σημάδι στο πρόσωπο που δεν θέλουμε να φαίνεται. Όλα αυτά τα προβλήματα, ραγάδες, ουλές, είτε είναι φρέσκες είτε είναι λίγο πιο παλιές, επειδή έχει αναπλαστική ιδιότητα η αλαντοίνη που έχει μέσα ο κοχλίας, κάνει ακριβώς τη δουλειά που πρέπει. Θα το δείτε στις πρώτες χρήσεις. Ρωτήστε κάποιον που έχει χρησιμοποιήσει. Τώρα πια είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Απλώς προλάβετε για τα επόμενα 3 λεπτά, διότι η προσφορά σταματάει μετά τα 3 λεπτά, άντε και το χρόνο που ενδεχομένως θα δώσουμε στο τέλος. Μετά δεν υπάρχει προσφορά. Μετά ξαναγυρίζει στα 35 ο ένας. Η προσφορά είναι, λέμε, με τους 2 κοχλίες έρχονται 4, χωρίς έξοδα αποστολής. Τίποτα. Έτσι. Οπότε μία με τρεις εργάσιμες στο σπίτι, άμεσα δηλαδή, στο σπίτι σας, στην πόρτα σας, εσείς θα πάρετε ένα τηλέφωνο, θα κρατήσουμε το τηλέφωνο σας, σας παίρνουμε πίσω στην επόμενη ώρα, παραγγέλνετε τον κοχλία, έρχετε στο σπίτι σας, 29 ευρώ θα πληρώσετε και τίποτα παραπάνω και θα έχετε για αρκετές εβδομάδες, μη σας πω και μήνες, τον κοχλία, γιατί χρειάζεται ελάχιστη ποσότητα. Θέλω να ξαναδείξουμε πραγματικά την ποσότητα που χρειάζεται αυτό εδώ το μπιλάκι που έχω, δεν ξέρω αν φαίνεται στο χέρι μου, είναι η ποσότητα που χρειάζεται για όλο το πρόσωπο και το λαιμό. Απλώνεται απίστευτα ωραία, έχει υπέροχο δροσερό άρωμα, είναι ελαφριά. Γι' αυτό η και χαίρομαι του που μπορούμε να δίνουμε 4 ορούς, ναι, γιατί έτσι μπορεί να έχει κανείς την ευκαιρία να τον βάλει τον κοχλία παντού. Ακριβώς. Δηλαδή και στο λαιμό, στον ντεκολτέ, στα χέρια, στα πόδια, στην κοιλιά. Οι γυναίκες που έχουν, που περιμένουν παιδάκι και μεγαλώνει και κάνει ραγάδες, ναι, στο, ναι, δέρμα. Ναι, ναι, ναι. Μεγαλώνει η κοιλιά και κάνει ραγάδες στο δέρμα. Εκεί θέλει κάτι που να αναπλάθει. Βέβαια. Γενικά και λοιπόν ένα προϊόν το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιείτε παντού. Στο σώμα σας, ιδιαίτερα στο πρόσωπο, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει καλλυντική ιδιότητα και αντιρρητηδική εννοείται, αλλά επειδή είναι αναπλαστικό προϊόν, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε παντού, εκεί που εσείς κρίνετε ότι το έχετε ανάγκη. Ακριβώς. Η τιμή τελειώνει προσφορά, να και ξέρετε. Και ενυδάτωση κάνει, οπότε μπορούμε να το βάλουμε και σε ξεραμένους αγκώνες που πολλοί έχουν πρόβλημα. Ναι, γιατί αναπλάθει. Βέβαια. Και στο ποπό που υπάρχουν ραγάδες εδώ το στη ποπό μέση. Να το βάλουμε. Άμα έχεις ραγάδες, γιατί, παντού. Γιατί εδώ γενικότερα το η υποθέτησή σου δεν είναι πολύ σημαντική. Έδειξα όμως το μέρος του ποπού. Ούτε εδώ πολύ τιμητική για το προϊόν. 2-10-2-20-88-88 με 29 ευρώ. 2 θα παραγγείλετε, 4 θα παραλάβετε για οποιοδήποτε σημείο του σώματός σας που υπάρχει κάποιο από τα προβλήματα που είπαμε, δερματικά προβλήματα, ανακουφίζει, ενυδατώνει, αναπλάθει και θρέφει την επιδερμίδα σε βάθος, γιατί περιέχει το ίδιο το σάλιο του σαλιγκαριού, το γλυκολικό οξύ. Ναι, όταν λέμε το σάλιο, μην φανταστείτε ότι έχει τίποτα σάλια μέσα το προϊόν, έτσι. Δηλαδή, είναι γέλι, ας το πούμε γέλι. Παιδί μου, έχει πάρει το βασικό συστατικό, όπως σε πολλά προϊόντα καλλυντικά λέμε ότι υπάρχει δηλητήριο μέσα, ότι υπάρχει σάλιο, ότι υπάρχει μικρόβιο, ναι, ότι έχει υπάρχει αυτό, το οποίο είναι, παρασκευάζεται ειδικά φαρμακευτικά, βεβαίως, γίνεται ειδική επεξεργασία, ειδικό ταραβέρι για να φτάσει να γίνει καλλυντικό το προϊόν. Ναι, η βάση του όμως είναι το σάλιο του σαλιγκαριού. Αυτό είναι το προϊόν. Το κάθε πράγμα στη φύση κάτι θέλει να κάνει. Δεν έχει έρθει τυχαία. Σοφή η φύση. Το σαλιγκάρι κάπως αλλιώς ξηγέται. Βγάζει και το σαλάκι όμως, το παίρνει ο άνθρωπος και αναπλάθεται. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τέλεια. Εγώ λέω τώρα 2-10-2-20-88-88, παρακαλώ την Ίαση να δώσει ακόμη 15 λεπτά για αυτή την προσφορά, φυσικά, με 29 σένα, ευρώ, 4 οικοχλίες, χωρίς το έξοδο του αποστολή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, εγώ, αγαπημένη, Ανίτα, μου. Τι κάνεις, πού είσαι, πόλα μου? Καλά είμαι. Νατ. 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 Όλα πάνε καλά, πάνε καλά. Ανίτα, κοίτα. Ανίτα, κοίτα. Πας καμιά κιθάρα, κάνεις μαγκές, αλλά δεν τις πας ποτέ. Καλά ξηγέσαι, δεν είμαστε. Θα χάσουμε και τις κιθάρες τώρα. Λοιπόν, τηλεθεατόπουλά μου, έρχεται κοντά μας τώρα ένα ζευγάρι, το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ την επικαιρότητα κάποια στιγμή, ναι, γιατί μιλάμε για ένα ζευγάρι ιστορικό. Καταρχάς μιλάμε για το Γιάννη Φλωρινιώτη, που είναι ένα αγόρι μοναδικό, το πιο ειδικό αγόρι της καλλιτεχνίας της χώρας. Προσωπικότητα, έτσι, φοβερή. Δυνατή προσωπικότητα.
και με μία προσωπική ζωή με πολλά ερωτηματικά. Γιατί λες τώρα, χωρίσαν αυτοί, μπόρεσαν αυτοί οι δύο άνθρωποι να χωρίσουνε. Υπήρξε μεταξύ τους ένα μεγάλο διάστημα χωρισμού και έρχονται λοιπόν 13 χρόνια. Ναι. Περάσαν 13 χρόνια. Λοιπόν, μετά από 13 χρόνια είναι ξανά μαζί το ζευγάρι. Δεν έχει ξαναγίνει, παιδιά, αυτό. Για να υποδεχτούμε, παρακαλώ, Γιάννη και Μάχη. Έλα, έλα, θέλω το ζευγάρι. Καλησπέρα. Εγώ τώρα, ξέρεις, Μάχη, επειδή ο Γιάννης είναι φίλος μου, όπως ξέρεις. Το ξέρω. Και το ξέρεις καλά αυτό. Πολύ καλά. Την εποχή που είχατε χωρίσει, μου τα έλεγε όλα. Ήξερα τα πάντα. Και ήξερα... Ήξερε όμως που τα έλεγε. Ναι. Και ήξερα... που εμπιστευότανε. Σαφώς. Και ήξερα ότι πόναγε πολύ. Και τον είχα τόσο πολύ αγαπήσει τον Γιάννη γι' αυτό, για την τρυφερότητά του, για την γλυκύτητά του, για τον τρόπο που αντιμετώπιζε το χωρισμό του, που δεν... το μόνο που τον ενδιαφέρει ήταν το συναίσθημα τότε. Τον θυμάμαι πραγματικά τον Γιάννη να έχει σε μια εποχή, μπορώ να το πω, είχες συναισθηματικά καταρρεύσει. Εδώ λέμε την αλήθεια. Έτσι, δηλαδή... γι' αυτό ήρθαμε. Ήτανε... Και μου έλεγε πάντα, μίλαγε τόσο τιμητικά για σένα, τόσο γλυκά, τόσο... σαν να μιλάμε για έναν έρωτα τόσο δυνατό ακόμα την εποχή που είχατε χωρίσει. Και είναι 13 χρόνια, παιδιά, 13, η Όφα. 13. Και τώρα πάλι μαζί. Πάλι. Αγαπημένοι, αλλά νιώθουμε σαν να μην είχαμε χωρίσει ποτέ. Αυτά είναι. Λοιπόν, έχουμε ένα βίντεο ετοιμάσει, γιατί ήρθαμε στο σπίτι σας, τσεκάραμε τα πάντα, στο εξοχικό. Να δούμε αυτό και να μπούμε στην κουβέντα. Για πάμε. Πολύ ευχαρίστω. Και πάλι μαζί, ναι, και πάλι μαζί. Αρχίζει για μας μια καινούργια ζωή. Είχα έρθει στην εκπομπή σου, Ανίτα, θυμάσαι, και έδωσα μάχη για να έρθει η μάχη μου πίσω. Και ορίστε, νάτι. Από ότι δεν σου αξίζει ένα φιλί εσένα, σου αξίζουν 100. Θα μοιραστούμε μαζί. Θυμάσαι, Ανίτα, είχα βγει στην εκπομπή σου και είπα ότι όποτε θέλει η μάχη, η πόρτα μας είναι ανοιχτή και εγώ και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας έχουμε μια μεγάλη ζεστή αγκαλιά να έρθει να μείνεις μαζί μας. Μα εδώ που τα λέμε, πώς θα ξαναβρίσκεται μάχη. Εγώ ήμουν σίγουρο θα γυρίσει. Πού θα βρεις και χειρότερα. Καλά που βγήκε ο μπαμπάς και είπε στην εκπομπή της Ανίτας να γυρίσει πίσω η μαμά και τον άκουσε η μαμά και γύρισε. Και όλη η Ελλάδα μαζί. Έχει τα μάτια, που λατρεύω. Την αγκαλιά που λαχταρώ. Τελικά ήρθε και έλαμψε το σπίτι μας. Η αλήθεια είναι, αλλάξαν όλα μέσα στο σπίτι και η ζωή μας και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Είμαι πολύ χαρούμενη που γύρισε η μητέρα μου και λέω σε όλους, προσέχτε ρε μάλια. Μη μου τη στεναχωρείτε, μη την πιέζετε, μη φορτώνεστε και μου την κουράζετε για να την πάρω πίσω. Καλά που γύρισε η μητέρα στο σπίτι και τρώμε και κάναμε μαγειρευτό φαγητό. Τυχώς και κάναμε και κορμιά. 7 μήνες σαν να μην έχουμε χωρίσει ούτε μία στιγμή. Γύρισε η μάχη και έλαμψε το σπίτι μας και γέμισε χαμόγελα, χαρές και συγκινήσεις. Αλλά σου αξίζει ένα φυλάκι. Ένα λεπτό. Κι εγώ. Κι εσύ. Τα υπόλοιπα όμως θα τα αφήσουμε για το στούντιο να τα πούμε λίγο κοντά στην Ανίτα. Τα μάτια που εγώ αυτά να χταρώ. Είσαστε ειδικά παιδιά, έτσι. Ειδική οικογένεια. Ειδική σκοπή. Εντελώς. Εντελώς. Κοίταξε τη μάχη εγώ, σχεδόν τη μεγάλωσα. Ναι. Διότι όταν τη γνώρισα ήταν 15, στα 16
Παντρευτήκαμε αρχές 17, κάναμε και ας το παιδί μας. Στα 15 σε γνώρισε. Εντάξει, εσύ έχετε μεγαλώσει μαζί δηλαδή. Εγώ την μεγάλωσα. Την εφηβεία της την έζησε μαζί μου. Δηλαδή και σαν παιδί μου ήταν και σαν γυναίκα μου. Και παραμένει πολύ όμορφη γυναίκα η Μάχη. Το ξέραμε όλοι από τα παλιά τα χρόνια ότι έχεις μια πολύ ωραία γυναίκα, η οποία Μάχη εντωμεταξύ δεν έβγαινε ποτέ στη τηλεόραση. Όχι, ποτέ. Δεν το έχεις ποτέ με τη δημοσιότητα. Όχι, ποτέ. Βγήκα τώρα για να εξηγήσω ότι ορισμένα πράγματα είναι για να γίνουνε. Mm-hmm. Όμως, η ζωή, όταν υπάρχει αγάπη, εκτίμηση και σεβασμός, τα σκέφτεσαι πολύ καλά και λες, κάτι έχασα. Τα 13 χρόνια που ήσασταν χώρια, εγώ το Γιάννη τον έβλεπα, μιλάγαμε, ήξερα πώς αισθάνεται. Αλλά ήσασταν πραγματικά χώρια, Μάχη, έτσι. Πραγματικά χώρια. Δηλαδή δεν είχατε... Τελείως χώρια. Ναι, αυτό είναι το τρομερό με εσάς. Είχαμε όμως μία σχέση για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Γιατί έχουμε 3 παιδιά και 3 εγγόνια. Αυτό... Όταν υπάρχει, καταλαβαίνεις τι δέσιμο υπάρχει. Βέβαια. Γιατί στη ζωή μας, όταν υπάρχουν παιδιά και εγγόνια, τι να λέμε τώρα. Εννοείται. Μα οι σχέσεις αυτές δεν αλλάζουν ποτέ. Απλά για το Γιάννη, ήταν βαρύ το γεγονός ότι δεν σε είχε δίπλα του. Γιατί ήσασταν πολύ δεμένη οικογένεια. Θα σου πω όμως γιατί. Όταν μπαίνουν τρίτοι σε ένα ζευγάρι, και αυτό το συμβουλεύω στα νέα παιδιά, να μην ακούν τους τρίτους και να μην επηρεάζονται. Τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου, τον ξέρεις. Δεν είναι ανάγκη να επηρεαστείς από ό,τι θα σου πει ο άλλος. Άρα λες εσύ ότι υπήρξαν τρίτα πρόσωπα τα οποία διέβαλαν το Γιάννη στα μάτια σου. Ναι. Όχι στα μάτια μου. Τον ίδιο το Γιάννη για μένα. Μάλιστα. Μπορεί να υπήρχαν και συμφέροντα. Δεν θα σου πω τώρα. Και δεν θέλω να μου πεις σε μάχη δεν μου, γιατί κιόλας. Δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Γιατί όσοι θυμούνται, λέει, τα παλιά είναι και παλιά άνθρωποι. Τα έχω πει. Μόνο παλιά άνθρωποι είναι. Λοιπόν, όμως αυτά τα 13 χρόνια, γιατί πραγματικά αυτό είναι κοινωνικό φαινόμενο με εσάς. Δεν είναι δηλαδή ότι ένα ζευγάρι που έτυχε. Εδώ μιλάμε για μια σχέση, η οποία είχατε απόσχεση. Μια σχέση πολλών χρόνων. Πολλών χρόνων. Και είχατε αποχή μεταξύ σας, ουσιαστική αποχή. Δηλαδή δεν είναι ότι ήσασταν σε διάσταση και okay, όμως είχατε επαφή, είχατε σχέση κτλ. Είχατε όφα. Δεν μίλαγε ένας με τον άλλο, είχες φύγει από το σπίτι. Τον εννοούσες το χωρισμό. Πιστεύω όμως ότι αν δεν φύγεις, δεν εκτιμεί και όλος κάποια πράγματα. Άρα λες, του έκανε και όταν καλά το Γιάννη. Όταν σε έχει δεδομένο... Κάθε πάντα πάβεται. Αυτό είναι λάθος. Βεβαίως. Και ειδικά για τα νέα ζευγάρια, θα πρέπει να υπάρχει, για μένα μιλάω πάντα, αγάπη, σεβασμός και εκτίμηση. Ο Γιάννης τα είχε όλα αυτά. Και γι' αυτό γύρισα. Μα ο Γιάννης είναι φύση ευγενής. Δηλαδή, πάρα πολύ. Είναι από τη φύση του ένα ευγενικό πλάσμα, το οποίο δεν μπορεί να το δει ποτέ κανείς αντιπαθητικά. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ θα ενοχλήσει κανέναν. Θα σου πω και κάτι άλλο. Στο σπίτι που ήμασταν, ήμασταν πολύ ήσυχο ζευγάρι. Καλά, εγώ πιο πολύ ήμουν προσκολλημένος τότε. Με τα καλλιτεχνικά σου. Με τα καλλιτεχνικά. Μια ζωή. Εντάξει. Ναι. Το καλό είναι που ποτέ η Μάχη στη δουλειά μου δεν επενεύει, δεν μου είπε γιατί άργησες. Γιατί πριν παντρευτώ, ήταν και μικρή, της λέω και δεν ξέρει, πολύ μικρή. Μένα η δουλειά μου είναι αυτό, να σου να πω. Να ρωτήσω, σε γνώρισε Φλωρινιώτη. Ναι, Φλωρινιώτη, τραγουδιστή. Αλλά σε γνώρισε Σταρ. Όχι, πριν κάνω δίσκους. Α, πριν κάνεις δίσκους. Πριν όταν ήσουν στην αρχή, ναι, δεν είχες κάνει χιλιόμετρο. Στην Αθήνα δούλευα σε μαγκαζιά. Ναι. Γνωστά τότε δουλεύαμε με τη Ρίτα Σακελαρίου και ήρθε εκεί με τις γονείς της, τη φέρανε να με δει και με ρωτεύτηκε τι να κάνουμε. Ωραία, και πάμε σε αυτό το σημείο λοιπόν. Τώρα η Μάχη είναι ένα νέο κορίτσι, το οποίο έρχεται στο μαγαζί που δουλεύει ο Γιάννης Φλωρινιώτης, ο οποίος Γιάννης Φλωρινιώτης... Με τους γονείς της. Όπου ο Γιάννης Φλωρινιώτης τότε δεν είναι ένας τραγουδιστής. Το σαν... όνομα, ναι, το γνωστό. Ούτε όνομα, αλλά την ίδια στιγμή δεν είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπεις εύκολα γύρω σου. Μιλάμε τώρα για κομμάτι συλλεκτικό, ντυμένο εκείνη την εποχή με έναν τρόπο που σοκάριζε τον κόσμο, γιατί ήταν αρτίστας πολύ διαφορετικός ο Γιάννης και αυτό τον έχει χαρακτηρίσει, το στυλ του, έτσι, το ακομπλεξάριστό του γενικότερα. Και ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ήταν για την εποχή περίεργο όν καλλιτεχνικά. Εσύ τι ερωτεύτηκες σε αυτόν τον καλλιτέχνη που είδες στο πίστα? Δεν ξέρω. Αν ερωτεύτηκα,
Εγώ ξέρω τότε ότι είχα πει στην Ήφη, την πρώτη κοπέλα που είχε ο αδελφός μου τέλος πάντων τότε, τον βλέπεις αυτόν. Λέει ναι, εγώ θα τον κάνω άντρα μου. Σε μαγνήτησε, ε. Δεν ξέρω να με μαγνήτησε, δεν ξέρω να σου πω τι ήταν. Είπες αυτό. Είπες θα τον κάνω άντρα μου. Ναι, μόλις με και μου λέει η Ήφη μου, μα δεν σε παντρεύουν οι δικοί σου. Λέω με παντρεύουν, δεν με παντρεύουν, εγώ θα τον κάνω άντρα μου. Εκείνη την εποχή ήταν ο Γιάννης με το στυλ αυτό, με τα ρούχα αυτά τα... Όχι, ήτανε... Όχι τόσο πολύ. Ήτανε μετά Χατζηδάκη εποχή που είχες πει τα τραγούδια αυτά τα... Δεν είχα κάνει. Όχι, τίποτα δεν είχα κάνει. Τότε. Μόνο κάτι ρεμπέτικα είχα κάνει. Μόνο τραγούδαγες τραγούδια άλλων. Ναι, άλλων, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν το Γιάννης Φλωρινιώτης στυλ, μαζί το ζήσατε. Ναι, ναι. Και πες μου λοιπόν, όταν ερχότανε... Μην ξεχνάς ένα πράγμα, ναι. Ότι ο Γιάννης πριν εδώ είχε ταξιδέψει πάρα πολύ στο εξωτερικό. Ναι, ναι, ναι. Και είχε πάρει... Πολλά στοιχεία από ξένους καλλιτέχνες. Από ξένους καλλιτέχνες. Και στην πορεία λοιπόν είστε μαζί, ερωτεύεστε, παντρεύεστε, κάνετε παιδιά, αλλά... καταπληκτικά παιδιά. Δεν την αφήναν οι γονείς της, επειδή ήταν και εγώ, της είπα να βγάλεις πρώτα το σχολείο σου. Εσύ ήθελες γάμους, εμένα. Μετά να παντρευτούμε. Αυτή κλείστηκε 10 μέρες στο σπίτι, στο δωμάτιό της, δεν έτρωγε, έκανε απεργία πείνας. Έκανα ότι έκανα απεργία πείνας. Α, τώρα μου τα λες. Θα σου πω. Ήθελες να ζήσεις για να έχεις το Γιάννη, γι' αυτό. Ναι, άμα δεν με παντρέψετε, δεν θα φάω, δεν θα δει τίποτα. Εδώ, κλεισμένη μέσα. Σε ιδιωτικό σχολείο, οι γονείς μου μου δίνανε χρήματα και έτρωγα στην καντίνα του σχολείου. Όταν πήγαινα σπίτι, θα φας μάχη, δεν θα φάω. Ναι, ναι, οκ. Με το σχολείο μάχη. Απεργία πείνας, παραμύθι. Να σου πω τώρα κάτι, μάχη μου. Και ό, μαζί λοιπόν ζήσατε τις εποχές που ο Γιάννης Φλωρινιώτης πια είναι αυτό το πλάσμα, το ειδικό που βλέπαμε στις πίστες. Το ειδικό κομμάτι που το ειδικό κομμάτι. Το οποίο είναι ντυμένο με τα ρούχα αυτά, τα οποία πραγματικά ήταν σοκαριστικά για την εποχή. Ακριβώς. Την ίδια στιγμή πολύ θεαματικά. Τα παρεξηγήσανε. Βασικά ήταν άδεια τα ρούχα, γιατί ράφτηκα στους καλύτερους μόδιστρους εδώ, στους καλύτερους μακετίστες. Ναι, μου κάνανε μακέτες. Λέω για την εποχή τότε. Μου, ήταν art. Αλλά ο κόσμος τα παρεξήγησε. Ήταν πρωτοφανές για την Ελλάδα. Ο κόσμος τα παρεξήγησε σε ποιο επίπεδο, δηλαδή, ότι μπορεί να μην ήσουν να. Το πολύ αντρουά τραγουδιστή που είχαν μάθει μέχρι τότε, ο λαϊκός τραγουδιστής. Ναι, νομίζαν ότι με την εμφάνιση και με αυτά τραβούσα τον κόσμο. Mm-hmm. Αλλά ήρθε ο Χατζηδάκης, με άκουσε, μου έκανε μια εκπομπή, τους αποστόμωσε όλους, με σύγκρινε με τραγουδιστές του εξωτερικού και έτσι. Και το πήραν απόφαση μετά και με αποκαλούσαν και καλό τραγουδιστή μετά. Ναι, που αντικειμενικά. Αφού το είπε ο Χατζηδάκης, ναι. Δεν μπορούσαν να πούνε και αλλιώς. Γιατί καμιά φορά μου λέγανε, ναι, πολλοί λένε δεν είσαι καλός τραγουδιστής. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ρωτήσε το Μάνο Χατζηδάκη. Άμα ξέρετε, άρα, με άλλα λόγια, σε αποκατέστησε. Αποκατέστησε την εικόνα σου. Ναι, βέβαια, ο Μάνος, βέβαια. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Την εποχή εκείνη, λοιπόν, πως είχες αυτή την extreme ένδυση στην πίστα. Εσύ, μάχη, πώς το αντιλαμβανόσουν. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι σου έλεγαν, καλά, ο άντρας σου, τι άντρας είναι αυτός που δίνεται έτσι και είναι έτοιμος να πετάξει. Δεν χρειάζεται εμένα να μου πει κάποιος άλλος κάτι. Δεν είμαι από αυτούς που ακούω τον άλλον. Ξέρω και κρίνω μόνη μου. Εγώ ξέρω ότι έχει μια προσωπικότητα πολύ. Τι είναι ο καθένας, ξέρω και κρίνω μόνη μου. Και ξέρω πότε θα μου πει για το καλό και πότε θέλει να μου βάλει λόγια. Μα στο σπίτι μου ήμουνα πάντα σωστός, κύριος, στα παιδιά μου. Πολύ καλός πατέρας, τα ξέρουμε πατέρα, όλοι. Δεν κατάλαβες, Ανίκα. Είχα δύο διαφορετικές προσωπικότητες. Στην πίστα ήμουνα διαφορετικός, και στο σπίτι ήμουνα πολύ σοβαρός, και πολύ πουριτανός. Ναι. Ανίτα, θα σου πω κάτι. Πολύ ανατολίτης, δηλαδή δεν άφηνα μέσα στο σπίτι να πούνε καμία προστιχή λέξη. Όποια στο πρώτα παιδιά μέσα στο σπίτι μου δεν θέλω λέξεις τέτοιες. Δεν θέλω αυτό. Πολλούς τους έδειξα, τους λέω μην ξανάρθετε. Μάλιστα. Δηλαδή το σπίτι μου ήταν για μένα εκκλησία. Αλλά τώρα ο κόσμος που να κατά, έβλεπε τον ντύσιμο, άλλα έβαζε με το μυαλό του, εντάξει. Πιο πολύ από ότι με ξέρει η οικογένειά μου, δεν μπορεί να με ξέρει κανένας άλλος. Στην οικογένειά μου δεν έχω δώσει ποτέ δικαίωμα να μου πει τίποτα. Ήμουνα μια χαρά. Δεν έδωσα ποτέ δικαίωμα, ποτέ. Και θα σου πω και κάτι πολύ απλό. Όπου σε όποιο σπίτι μέναμε ήταν και δικό μας. Όποιον και να ρωτήσεις, δεν υπήρχαν φασαρίες, καυγάδες, εντάξει, στο σπίτι μας. Γιατί δεν είμαστε έτσι. Κι εγώ είμαι πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπος. Πόσο δύσκολο είναι όταν έχεις έναν άντρα σαν τον Γιάννη, και δεν μιλάω για το ερωτικό κομμάτι, μιλάω για το κομμάτι το...
το συμπεριφορικό μεταξύ σας, για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσατε μεταξύ σας, που έχεις μάθει να έχεις ένα πολιτισμό στο σπίτι σου, τον απόλυτο πολιτισμό, γιατί ο Γιάννης είναι πολύ ευγενικό πλάσμα. Και έτσι είναι έτσι, και μέσα στο σπίτι. Σεμνός, ευγενικός, ποιοτικός άνθρωπος στις σχέσεις του. Πόσο δύσκολο είναι μετά από αυτό, φαντάζομαι ότι μπήκε κάτι άλλο στη ζωή σου, που σε τραβάει μακριά εκείνη τη στιγμή από τον Γιάννη. Πόσο δύσκολο όμως είναι να συγκρίνεις με άλλους ανθρώπους αυτό που έχεις μάθει εσύ να ζεις με τον Γιάννη? Είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνεις. Γιατί όντως συγκρίνεις. Γιατί ο Πήχης είναι ψηλά σε επίπεδο ποιότητας ανθρώπων, έτσι. Έτσι. Γιατί ο Γιάννης, κακά τα ψέματα, είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων μέσω σπίτι του. Δεν θα τον ακούσει ποτέ να βρίσει, ποτέ να γανακτήσει. Και ποτέ να σου χαλάσει χατήρι. Δεν σου χαλάει χατήρι ποτέ. Πώς ήταν τα 13 χρόνια μακριά του? Δεν θα δύσκολα. Δύσκολα. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Και δεν θέλω να επεκταθείς. Πώς σου έλειπε ο Γιάννης, ο δικός σου άνθρωπος? Αυτό εκτίμησα. Ότι τα 13 χρόνια που ήμουν χώρια από τον Γιάννη, με έκανε να εκτιμήσω τον Γιάννη περισσότερο. Okay. Και να ξεχάσω τα λόγια που του βάζανε. Γιατί δεν τον χώρισα τον Γιάννη έτσι. Ξύπνησε ένα πρωί και είπα θα χωρίσω τον Γιάννη. Αν είναι δυνατόν. Απλά όταν μπαίνουν τρίτοι και δεν ξέρουν να κρατάνε ισορροπίες, εγώ μάλλον δεν ήξερα να κρατάω ισορροπίες. Γιατί ήταν οι μανάδες μας, να το λέμε και αυτό. Mm-hmm. Είχα δυναμία στη μπήκαν μάνα οι μανάδες. Ναι, οι μανάδες μας μπαίνανε στη μέση και γινόταν. Α, το είχατε αυτό με τις μανάδες από πριν? Ναι, μέχρι μια φορά πλακωθήκαν στο ξύλο μπροστά μας. Α, είχατε μανούρα με τις μανάδες. Σοβαρά. Οι μανάδες μας μπερδευόταν στη ζωή μας, κανένας άλλος. Και θα σου πω και κατάφεραν οι μανάδες να σας φέρουν σε αυτό το σημείο, να σας κουδίσουν. Τους είχαν αδυναμία, μας είχαν αδυναμία. Πολλές φορές τσακώθηκα, παρεξηγήθηκα με τη μάνα μου, δεν της μιλούσα καμιά φορά και έτσι. Αλλά η μάνα μου, επειδή πριν παντρευτώ την είχα σαν βασίλισσα, την έντυνα με τα διαμάντια της, με τις γούνες της, την έβγαζα έξω, επειδή την είχα στερηθεί. Φαντάζομαι τη μάνα Φλωρινιώτη πώς μπορεί να ήταν ντυμένη. Και πόντια κιόλας. Της κακοφάνηκε μετά. Και επειδή τα στερήθηκε μετά, άρχισε να τα κάνω για τη γυναίκα μου. Και την πείραξε. Σου λέει, τι γίνεται εδώ, τώρα πάει. Για τη Μαρκίζα δηλαδή στραβώσαν, έτσι. Ότι έβαλες άλλη στη Μαρκίζα τη ζωή σου, πιο πάνω. Άρα λοιπόν. Να σου πω και κάτι άλλο, Ανίτα. Όταν είναι ένα παιδί μεγαλωμένο από ορφανοτροφείο να έχει δουλέψει σε όλες τις δουλειές από τη μικρή του ηλικία, ξαφνικά αρχίζει σιγά σιγά και κοιτάει και τα 5 του αδέρφια και μία μητέρα. Και εσύ τα κοίταζες όταν ήρθε στο σπίτι. Μαγείρευε για 5 αδέρφια. Μου είπε, εγώ δεν θέλω τα αδέρφια σου και έτσι. Και εγώ, τα αγαπούσε, μαγείρευε, τους έπλαινε είναι, τα ρίτα. Μα μεγάλωνα μαζί τους. Μεγάλωσε μαζί με τα αδέρφια. Μεγάλωνα μαζί τους και με εκτιμούσανε πάρα πολύ. Όλοι οι συγγενείς, οι φίλοι, όλοι τα 13 χρόνια, παιδιά, είχατε πλήρη αποχή. Από τη 13 χρόνια ήσασταν καμία επικοινωνία. Μια-δυο φορές τα βαφτίσεις για τον εγγονό μας που πήγαμε και τυπικά. Σε κανένα πάρτι. Ναι. Πολύ τυπικά. Τα παιδιά, πώς το διαχειρίστηκαν όλο αυτό? Γιατί εγώ ξέρω ότι και η Ανούλα και ο Νίκος, δηλαδή τα παιδιά σας, τα ξέρω κιόλας. Χαρήκανε πολύ, ναι. Καλά, εννοείται τώρα χαρήκανε. Τότε όμως τα παιδιά πώς το. Στεναχωρηθήκαν, όπως θα σου πω κάτι. Προσπάθησαν να αποτελέσουν τη γέφυρα. Έφταιγα κι εγώ. Θα σου πω σε ποιο κομμάτι όμως έφταιγα εγώ, για να μην το κάνουν τα σημερινά παιδιά ή οι άνθρωποι που παντρεύονται τώρα. Δεν μίλαγα. Είμαι πολύ ανεκτική. Αυτό είναι λάθος, αγάπη. Μεγάλο λάθος. Δεν παίζει. Ποτέ, ενώ η μάνα μου της είχε κάνει τη ζωή δύσκολη, εδώ που τα λέμε, ποτέ δεν της αντιμίλησε. Και φόρτωνες μέσα σου. Δεν μ' αρέσει να αντιμιλάω, δεν μ' αρέσει να υψώνω τη φωνή μου. Δεν μ' αρέσει ότι αντιμιλάς. Μου αμήνεται ο άλλος να μείνομαι κι εγώ. Ήταν λάθος μου. Δηλαδή η μαμά Φλωρινιώτη ήταν λίγο. Και η μάνα της μικρασιά της, σου. Πόντια με τη μικρασιά της απλέξανε. Θα σου πω και εκεί η μάνα. Πάντως να σας πω κάτι, παιδιά, όταν είσαστε φαμίλια και δηλαδή για κάμερες μέσα στο σπίτι, δηλαδή τι έχει χάσει. Ήταν να κάνουμε ένα reality. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει αυτό, παιδιά. Είχαμε βάλει και κάμερες, κάναμε και πιλότους και δείξαμε. Απορώ σε κάποια κανάλια και είχαν τηλεθέαση 50-60. Ποια Kim Kardashian και ποιοι Kardashian. Ναι, είχαμε κάνει, αλλά το περάσανε κάποια κανάλια πολύ προχωρημένο για την Ελλάδα. Αυτό που έκανε η οικογένεια Osborne. Ακριβώς. Είχαμε υπογράψει συμβόλαια να το κάνουμε εμείς.
όλη η οικογένεια. Με κάμερες στο σπίτι, είσαστε φουλ, φαμίλια. Κρεβατοκάμερα και τουαλέτα. Φουλ κάστινγκ, εκεί είναι τα πάντα. Και θα είχαμε πολύ επιτυχία, γιατί... Νομίζω ποτέ δεν είναι αργά, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια, εσείς όλο και πιο πολύ δίνει η οικογένεια περισσότερο. Θέλω να πω και κάτι. Για τα σημερινά παιδιά, για τους σημερινούς ανθρώπους που παντρεύονται τώρα, να μιλάνε, να... αυτό που έχουν να το εξωτερικεύουν, να μην τα καταπίνουν. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μου το λέει και η κόρη μου, ρε μαμά, μίλα. Δεν μίλαγα όμως. Δεν μίλαγες, μίλησες μία και καλή. Και κράτησε για 13 χρόνια ο λόγος που έβγαλες. Εγώ όταν μιλάω μία και καλή, τα τεινάζω όλα, δηλαδή πρέπει να φτάσω τα βάνη. Ναι. Οπότε λες και μέσα από την εμπειρία σου καλό, ότι ξέρεις, ναι, είναι με να τη μην μάχη. Κρατάμε μέσα μας. Πριν παντρευτεί, της λέω, κοίταξε, η δουλειά μου είναι έτσι, έτσι, δεν θέλω ποτέ να μου πεις. Γιατί άργησες, γιατί μετά τη δουλειά μου μπορεί να πάω με συναδέλφους έξω να φάω, να... με φίλους φαν μου που έρχονται. Θα έχω τηλεόραση, θα έχω ραδιόφωνο, θα έχω... Το αυτονόητο είναι αυτό. Ναι, δεν θέλω να μου πεις. Ποτέ, 30 χρόνια, δεν γύρισε να μου πει πού ήσουν, γιατί όχι μόνο αυτό, άργησες. Εγώ θυμάμαι ότι η Μάχη σε στήριζε καλλιτεχνικά πολύ. Η Μάχη ήταν ο άνθρωπος που πολύ... Ναι, δεν την άφηνα όμως να μπερδευτεί στη δουλειά γιατί μου. Γιατί είμαι πολύ επικοινωνιακή. Καμιά φορά της έλεγα, έλα εδώ, πες με εσύ τη γνώμη σου. Αχ, μου είπες, δεν μπερδεύουμε στη δουλειά σου. Συγγνώμη. Ναι, αλλά οι άνθρωποι που την ξέρουμε από την τηλεόραση και τα λοιπά, ήταν μόνο βοηθητικοί στο να... Ναι, ναι, ναι. Με βοήθησε, αυτό πολύ με βοήθησε. Γιατί άμα είχα μια γυναίκα που μπλα 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 μπλα, γιατί άρχισες, πα πα πα, δεν θα άντεχα. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτή η σχέση κρατάει πολλά χρόνια από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι. Να μην μπούμε στην αριθμητική τώρα, αλλά είναι πολλά τα χρόνια. Πιστεύετε δηλαδή τώρα ότι μπορεί μια σχέση ερωτικά, λέω, όχι σε επίπεδο συναισθήματος, να κρατάει όλα αυτά τα χρόνια? Μήπως σας κρατάει και σας ξαναφέρνει το γεγονός ότι είχατε κάνει την όφα των 13 χρόνων? Μα είναι, σου λέω, ζούμε όπως ζούσαμε τότε. Α. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Χαμηλών τόνων και οι δύο. Μάχη δεν κάνει αυτό, Γιάννη, κάνει. Εγώ αυτό. Νομίζω ότι η Μάχη κάτι θέλει να πει γι' αυτό όμως. Τι θέλει να πεις? Ναι, θέλω να πω ότι η Μάχη γύρισε πίσω με πιο πολύ τσαγανό. Μάλιστα. Γιατί δεν είχε τσαγανό. Από τη μέρα που ήρθε, έλαμψε το σπίτι μας, έβαλε πολλά πράγματα σε τάξη. Επειδή εγώ είμαι πολύ αμελής, κάποια πράγματα δεν μπορούσα να τα τακτοποιήσω και έτσι αμελούσα. Με έπιασε από το χέρι, έλα εδώ, πάμε εδώ, εδώ, εκεί, εκεί, μου τα τακτοποίησε όλα. Μου έφυγε το άγχος, γιατί με την αλλά κρίση και με αυτά... Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Δεν μιλάω, ο άντρας γιατί είναι το κεφάλι. Η γυναίκα ο λαιμός. Σε επίπεδο ερωτικό, δηλαδή, είστε ενεργοί. Εννοείται. Α, είστε ενεργοί, δηλαδή. Εννοείτε. Ο έρωτας ρέει. Εντάξει, όχι όπως παλιά. Καλά, μιλάμε για το ίδιο. Μεγαλώσαμε. Δεν είναι τώρα. Δηλαδή, το εννοείται ότι είστε ερωτευμένοι. Θέμα μόνο αυτό. Δεν είστε δηλαδή ένα ζευγάρι που γύρισατε στο ίδιο σπίτι γιατί αγαπιέστε, γιατί είναι τα παιδιά σας εκεί, γιατί είστε φίλοι πάνω απ' όλα, γιατί σε αυτές τις σχέσεις φιλία. Εγώ τι πιστεύω εγώ, Ανίτα. Ο έρωτας φεύγει. Η αγάπη είναι αυτή. Α, μπράβο, τώρα μιλάς σωστά. Ο έρωτας τι είναι? Δεν ξέρω. Είδες και ένα λουλούδι και το ερωτεύτηκες. Και μένεις με το λουλούδι μια ζωή. Η αγάπη είναι αυτή που μένει. Άρα αυτό σας με το παιδί σου είσαι ερωτευμένη ή αγαπάς το παιδί σου? Σε μένα που μιλάς προσωπικά. Γενικά. Α. Εγώ είμαι ερωτευμένη, έχω άλλο πρόβλημα. Εγώ είναι ψυχιατρικό το δικό μου. Και εμένα μπορεί να είναι το ίδιο. Το ξέρω. Έχεις έρωτα και με το γιο σου και με τα παιδιά σου και ο έρωτας. Όταν λέμε έρωτας, καμιά φορά οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον έρωτα σώνει και καλά, ναι, για κάτι το οποίο εμπεριέχει σεξ. Ναι, ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η γοητεία που ασκεί ένας άνθρωπος στον άλλο. Ο θαυμασμός που έχει ο ένας για τον άλλο. Και εκτιμείς και πολλά πράγματα στον άλλον. Όταν κάνεις 13 χρόνια, μιλάω πάντα για μένα, ναι. Εκτιμείς τα καλά του άλλου. Εγώ μάλιστα χαίρομαι που τη βλέπω, που είναι όλο χαμογελαστή, προσπαθεί να κάνει τα δύνατα δυνατά, να περνάμε όλη η οικογένεια όμορφα. Ωραία, θέλω να μάθω τώρα. Επανήλθατε λοιπόν κανονικά. Μάχη Γιάννης είναι το ίδιο αγαπημένο ζευγάρι που όλοι ξέραμε από τα παλιά. Η Μάχη ποτέ δεν ήταν προβεβλημένη. Απήχε πάντα από τις κάμερες και από αυτά. Πάντα. Ένα κορίτσι και τώρα, δίπλα στο Γιάννη. Γιατί βγήκα. Γιατί για σέβομαι πάρα πολύ εσένα, ναι. Κι εγώ. Και για να αποκαταστήσω ορισμένα πράγματα.
ότι... Εδώσαμε και ένα μήνυμα, τα ζευγάρια όταν χωρίζουν να μην τζακώνουν, να μην χωρίζουν με φασαρίες και έτσι. Γιατί... Εσείς είχατε μια μανούρα όμως όταν τσακωθήκατε, δεν είχατε? Όχι. Καμία? Όχι, όχι, τίποτα. Μια μανούρα με τη μητέρα. Με τη μητέρα. Άσε τώρα να μου πει η μάχη, σε παρακαλώ. Η μάχη βγήκε να μιλήσει και να πει αλήθειες. Μη μας τα κουκουλώνεις εσύ. Δεν είχε, ούτε δεν εγώ, θα είχε φύγει η μάχη αν δεν υπήρχαν θέματα. Τελικά δώσαμε ένα μήνυμα να μην τσακώνονται τα ζευγάρια. Να μην μπαίνουν άλλοι ανάμεσα στα ζευγάρια. Και να μην γίνει. Ακούνε. Γιατί το σύντροφό τους τον ξέρουν. Είναι έτσι πως το λέω. Είναι δυνατόν να μην ξέρεις τον σύντροφο που κοιμάσαι μαζί του και να ακούς, να επηρεάζεσαι. Αλλά δεν τον αδικό όμως το Γιάννη. Να σου πω γιατί δεν τον αδικό. Γιατί είναι ένα παιδί από το φανατροφείο. Το λυπεί αγάπη, ιστοργή. Ναι, γιατί ο Γιάννης έχει μεγαλώσει με πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Ε. Πάρα πολύ δύσκολα. Δεν το ξέρουν πολλοί άνθρωποι αυτό. Πάρα πολύ δύσκολα. Πήγα μάλιστα τα παιδιά, πήρα τα παιδιά. Τα αδέρφια μου ήταν όλα σε ορφανοτροφία. Πήγα, τα πήρα τότε, τα έφερα σπίτι, ήταν και η μάχη. Δεν μου είπε η μάχη, τι γίνεται εδώ πέρα. Και το εγώ ορφανοτροφείο... εσένα παντρεύτηκα ή τα αδέλφια σου. Να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι λες τα αδέρφια ήταν στο ορφανοτροφείο γιατί μιλάς για μια εποχή. Ήμασταν ορφανά. Και, και ο Γιάννης ήταν ο συλλογάτης. Όλης της οικογένειας. Με το... Και τώρα με τα αδέρφια, τα δύο τα χάσαμε, τα άλλα είμαστε έτσι. Το ξέρω, ναι. Και πολύ καλά παιδιά. Ωραία. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Το θέμα είναι ότι έχετε μια πολύ ωραία οικογένεια, ότι είσαστε συνειδητοποιημένοι άνθρωποι. Έχετε καταλάβει μάλιστα εντελώς πια. Σας πήρε, σε ένα σπίρο 13 χρόνια, αλλά το συνειδητοποίησε τελείως. Ελπίζω να μην ξαναχρειαστεί τέτοιος χρόνος. Όχι. Έτσι, τώρα είναι. Πια. Ωραία. Μα και τότε δεν είχαμε, σου λέω, δεν είχαμε προσωπικά προβλήματα και τότε. Όμως, σου λέω... Τώρα όμως ξέρουμε, δεν αφήνουμε να μπουν... Όχι, απλά τώρα ξέρει η μάχη να μιλάει. Τότε δεν μίλαγε. Το πιο σημαντικό και το μήνυμα όλης της ιστορίας αυτής είναι ότι ο άνθρωπος αν δεν μιλάει, αν δεν εκφράζεται, αν δεν λέει αυτό που αισθάνεται την ώρα που πρέπει, ακόμα και αν γίνει μανούρα, παιδιά, διότι λες εκείνη την ώρα να κάνω το παπί για να μην γίνει στραβή. Να κάνεις το παπί να μην γίνει στραβή, έρχεται και γίνεται στραβή μία και τελειώνει για πάντα. Εγώ είμαι έτσι. Εγώ είμαι έτσι. Γι' αυτό πρέπει να εκτονωνόμαστε. Ακριβώς. Να τσακωνόμαστε και όλα. Ωραίο είναι και αυτό. Ακριβώς. Να επαναπροσδιοριζόμαστε. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπημένο ζευγάρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε κοντά μας και μιλήσατε για αυτά τα τόσο δικά σας και προσωπικά σας θέματα. Εύχομαι πραγματικά η οικογένειά σας να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη όπως είστε. Είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανίτα. Και να χαίρεστε και τα εγγόνια. Ευχαριστούμε πολύ. Και να είστε πάντα έτσι ωραίοι, λαμπεροί και αληθινοί. Θα σας ευχαριστούμε πολύ. Δώσε μας και το τραγούδι για να φύγουν τα παιδιά με τη... Έτσι! Ευχαριστώ. Σ' αγαπώ. Όχι! Δεν πειράζει. Δυνατό ζευγάρι, έτσι. Εγώ να σας πω, παιδιά, κάτι. Πιστεύω ότι ο Γιάννης ο Φλωρινιώτης έχει προάγει την τέχνη που πολλοί τώρα θα πούν τι μας λέει η Πάνια, δεν είπε ποτέ και με τραγούδια σούπερ ποιοτικά. Σαφώς και την έχει προάγει, διότι η τέχνη έχει πολλές μορφές και πολλά είδη. Εννοείται. Στα μαγαζιά λοιπόν που εμφανιζόταν ο Γιάννης, που ο κόσμος πήγαινε για να διασκεδάσει, την εποχή και πάει ακόμα, και τότε μιλάω για την εποχή που πρωτοεμφανίστηκε, που έλεγες τι είναι αυτό το περίεργο, το υπερβολικό, το extreme. Είχαμε και από αυτό σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, οκ, okay, τέχνη, ήτανε... τρέλα, και... αρτιστήλικη. Και πολλά από αυτά που βλέπουμε τώρα στα μπουζουξίδικα που λέμε είναι πράγματα που είχε σκεφτεί εκείνος χωρίς καν κάπου να τα έχει δει. Τα έφτιαχνε μόνος του τότε όλα αυτά. Ήταν ιδέες δικές του. Και σήμερα είναι όλα βασισμένα σε εκείνη την εποχή. Τα φώτα, έδωσε τα κουστούμια, στη λέξη, τα στράς. Μου, έδωσε άλλη έννοια στη λέξη τέχνη. Έχει καταπιεί το σοου άνθρωπος, αυτό είναι. Εντελώς εσύ. Κάτι είπε όμως η Τόνια, είναι fashion icon. Είναι fashion icon, ήταν, γιατί ναι. Είναι ο πρώτος ουσιαστικά που έφερε το κοστούμι στις πίστες. Αν σκεφτούμε όλο αυτό το λαμέ και φαντάζεστε, το έξτρα... Φαντάζεστε, παιδιά, αυτό που λέγω εγώ το βρισκό, να υπήρχε το Instagram τότε όταν πρωτοέσκασε ο... θα γινόταν influencer και fashion blogger. Και είναι influencer και τώρα που λέμε για Instagram, να ξέρετε, σε λίγο, όπως εχθές είχαμε άντρες, σήμερα έχουμε γυναίκες, πέντε γυναίκες, οι οποίες θέλουν να γίνουν οι βασίλισσες του Instagram, πέντε γυναίκες οι οποίες έρχονται κοντά μας να ξεδιπλώσουν την προσωπικότητά τους. Μπαμ, μπαμ, περιμένετε για πολλά. Και θα πάμε στη δράση, έτσι. Δηλαδή, η δράση ποια είναι. Τα πέντε κορίτσια περνάνε από εδώ, ποζάρουνε. Ανοίγει ο λογαριασμός τους στο Instagram, ό,τι κάναμε χθες με τα γόρια. Ανοίγει ο λογαριασμός τους και η κάθε μία διεκδικεί
το χαϊλίκι του Instagram. Η κάθε μία διεκδικεί το να γίνει η βασίλισσα του Instagram. Εσείς θα το αποφασίσετε αυτό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ένα αυτοκίνητο εδώ που θα γίνει δικό σας καλώντας το 14980. Αυτό είναι το νούμερο στο οποίο καλείτε, το διεκδικείτε και κάποιος, κάποια από εσάς το αποκτάτε. Είναι δώρο από την εκπομπή. Για εσάς τα πράγματα είναι πολύ απλά. Κάνετε μία κλήση στο 14980 και με αυτή την κλήση μπαίνετε στην κληροτίδα. Κάποιος θα το αρπάξει. Για δώστε την ευκαιρία στον εαυτό σας. 14980. Και θα παίξουμε και παιχνίδι. Θα κάνουμε και τη, θα βρούμε, θα ψάξουμε και τη βασίλισσα του Instagram. Θα δώσουμε και την ευκαιρία σε φίλους να μας μιλήσουν για τη ζωή τους. Και θα πάμε να δούμε αν ερχόμαστε. Όλα πάνε καλά, πάνε καλά. Ανίτα κοίτα. Λόλα, 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 λόλα. Λόλα, 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 λόλα. Εντάξει, είναι τα παιδιά. Αλλαξοκιθαριές λέγεται αυτό. Αλλαξοκιθαριές. Ναι, ναι, ναι. Κάνετε αλλαξοκιθαριές, έτσι. Λοιπόν, ελάτε να δείτε τι έρχεται σε λίγο. Προσέξτε. Είναι ένα πολύ αγαπημένο αγόρι του TikTok. Έχει γύρω στους 33.000 followers στο TikTok. 39.000 followers. Ο John είναι ένα αγόρι το οποίο έρχεται να μιλήσει ανοιχτά για την ιδιαιτερότητά του. Για το bullying που έχει υποστεί από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν σέβονται το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος γουστάρει να ντύνεται έτσι, να γουστάρει βάφεται να βάφεται έτσι, γουστάρει να εκφράζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Και είναι καλλιτέχνης ο Τζον. Ο Τζον είναι θεατρίνος. Είναι θεατρίνος με την έννοια του καλλιτέχνη. Ναι, ενώ είναι προσωπικότητα. Σπουδάζει το παιδί, έτσι. Είναι καλλιτέχνης, είναι ηθοποιός. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος τολμά να φέρεται, να εκφράζεται και να ντύνεται τέτοιο τρόπος, έχει υποστεί bullying από τους ανθρώπους γύρω του. Και έρχεται κοντά μας να μας μιλήσει γι' αυτό. Θέλει λοιπόν να πει πια ότι θέλει να ζει ελεύθερος. Θέλει να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας και βεβαίως θέλει να απευθυνθεί σε εκείνους που του έχουν φερθεί τόσο άσχημα και τον έχουν ισοπεδώσει τόσο ψυχικά όσο και πολλές φορές έχει δεχτεί και σωματική βία. Να περάσει το μήνυμά του. Ο Τζον σε πολύ λίγο κοντά μας έρχεται. Λοιπόν, τι λέει η μπόλα. Ό,τι λέει μπόλα κάνω. Για να δω. Α, οκ. Okay. Περίεργο. Όλα πάνε καλά, πάνε καλά. Ανίτα κοίτα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν βλέπω ότι έχουμε τη γνωστή αγαπημένη κρέμα VV69. Κλασική αξία στο χώρο της κοσμετολογίας. Κλασικό καλλυντικό για τις γυναίκες που αγαπάνε το πρόσωπό τους. Και για τις γυναίκες που δεν θέλουν να μεγαλώσουν άσχημα. Είναι μία κρέμα που θα μιλήσει για αυτήν ιδιαιτέρως. Ένα κορίτσι που έχει κάθε λόγο να μιλάει για ομορφιά, γιατί πολύ απλά είναι όμορφη και το ξέρει. Για έλα, Εύη Βατίδου εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, για τα όμορφη. Λόγια. Τι κάνεις? Γεια σου, Ανίτα. Καλά μου, είσαι. Καλά είσαι. Καλή, εύχομαι. Έχεις πάει τις διακοπές σου, βλέπω, έχεις μαυρίσει. Ναι. Ωραίο το καλοκαίρι φέτος. Καταπληκτικό. Εντάξει. Καλοκαίρι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η κρέμα που έλεγες, αυτή η καταπληκτική, ναι, γνωστή V69, η οποία είναι γνωστή σε εκατομμύρια κόσμο, είναι γνωστή η κρέμα. Ναι. Έχει διαφοροποιηθεί. Τώρα είναι εσύ είσαι και ένα κορίτσι που έχεις φορέσει πολλά καλλυντικά στη ζωή σου, έτσι. Mm-hmm. Έχεις φορέσει πολλές κρέμες, έχεις, ξέρεις τι σημαίνει ομορφιά και τι σημαίνει προϊόντα για το πρόσωπο. Λόγω και της δουλειάς σου. Το ψάχνω πάρα πολύ και αυτό το θέμα, και γιατί όπως είπες και εσύ πριν, είναι για τις γυναίκες που δεν θέλουν να γεράσουν ποτέ. Διότι η δράση της κρέμας αυτής, η ενισχυμένη, η VV69, είναι οι δύο ειδών, να πούμε ότι έχουμε την μαύρη και τη λευκή, η οποία είναι αυτή η οποία διαθέτει ρόδι και κολαγόνο. Και η μαύρη κρέμα μας, η οποία διαθέτει χαβιάρι. Αυτό που θέλω να πω σήμερα είναι υπερπροσφορά. Εντάξει, δεν υπάρχει προσφορά αυτή.
Να πούμε ότι είναι μια προσφορά ειδικά φτιαγμένη για αυτή την εκπομπή. Ειδικά φτιαγμένη για την εκπομπή σου. Και δεν είναι η τιμή της κρέμας αυτή σε καμία περίπτωση, έτσι, είναι να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι η ποιότητα της κρέμας, είναι η ίδια η κρέμα, αλλά είναι και ένα πολύ μεγάλο δώρο που θα δώσουμε στον κόσμο σήμερα, ειδικά, εξαιρετικά, μόνο από τη δική σου εκπομπή, Ανίτα. Ναι, αυτή η τιμή, το ξεκαθαρίζουμε, δεν είναι η τιμή της VV69, είναι η τιμή που γίνεται για μας, για αυτή την εκπομπή, τη φέρνει η Εύη. Είναι μια τιμή η οποία προσφορά που απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που θέλουν να παραμείνουν όμορφες, να φοράνε ωραία καλλυντικά, που τους φτιάχνουν τη διάθεση, τις ομορφαίνουν, έχουν αντιγυραντικές ιδιότητες, θα μας τα εξηγήσει όλα η Εύη. Αλλά ξεκαθαρίζω ότι η τιμή 9,99 που βλέπετε είναι τιμή η οποία είναι μόνο για αυτή την εκπομπή. Είναι 9,90, Ανίτα. 9,90 για όποιον πάρει αυτή τη στιγμή τηλέφωνο στο 211-100-80-80. Εάν πάρετε αυτή τη στιγμή, και το λέω τώρα, 9,90 μόνο, είναι μια μοναδική υπερπροσφορά. Η τιμή της για κανονικά την κρέμα Εύη που μπορείτε είναι 29, από 29 έτσι. Ευρώ. Από 29 ευρώ μπορείτε να αποκτήσετε την κρέμα είτε με το χαβιάρι, είτε με το ρόδι και το κολαγόνο, όποια θέλετε εσείς, 9,90. Και αν πάρετε, άκουσε με, Ανίτα, αυτό το φοβερό δώρο που έχω σήμερα για τους τηλεθεατές σου. Εάν πάρετε δύο κρέμες, όποιες θέλετε εσείς, στην τιμή των 9,90 η μία, θα πάρετε μία δώρο επιταγή 50 ευρώ. 50 ευρώ δώρο επιταγή για να πάτε στα Medisix, στα κορυφαία Ινστιτούτα Αισθητικής, να κάνετε εσείς όποια θεραπεία θέλετε. Άρα για να καταλάβουμε, ναι, για να καταλάβουμε. Όποια και μιλάει και πολύ σωστά λες και όποιος, γιατί απευθύνεται και σε άντρες. Βεβαίως, έτσι, το η κρέμα μας κάνει και για τις γυναίκες και για τους άντρες. Βέβαια, γιατί και οι άντρες δεν πρέπει να φοράνε καλλυντικά, δεν κατάλαβα. Δεν πρέπει και τα αγόρια. Οπωσδήποτε πρέπει να φοράνε καλλυντικά. Λοιπόν, άρα λες εσύ τώρα ότι όποιος θέλει να αποκτήσει και τις δύο κρέμες, καλά, η προσφορά Βεβαίως. Είναι τεραστία. Παίρνει επιπλέον δώρο, ναι. Και είναι αυτό το κουπόνι, είναι από τα Medisic. Ναι, είναι τα γνωστά Ινστιτούτα Αισθητικής. Τα γνωστά σε όλους, τα κορυφαία Ινστιτούτα Αισθητικής, 50 ευρώ δώρο. Παιδιά, είναι μεγάλη προσφορά, μεγάλη. Παρακαλώ να χειροκροτηθεί η Εύη. Φέρνει τεραστία προσφορά, μεγάλο δώρο. Αυτό είναι δώρο, κανονικό, έτσι δεν είναι. Και μπορούν να επιλέξουν, Ανίτα μου, όποια κρέμα θέλουν εκείνοι. Είτε αυτή με το χαβιάρι, είτε αυτή με το ρόδι, είτε αυτή με το κολαγόνο. Είναι 9,90 παιδιά μόνο. Μάλιστα. 9,90. Και αν πάρετε δύο στην τιμή 9,90 που κάνει η καθεμία κρέμα μας, αποκτάτε αυτήν τη δωρεπιταγή, 50 ευρώ δώρο από εμάς για εσάς, μόνο για τους τηλεθεατές. Λοιπόν, τους το τηλέφωνο. 211-100-80-80. Σε αυτό το νούμερο καλείτε τώρα, αν θέλετε να αποκτήσετε αυτή την προσφορά, για αυτή τη μοναδική κρέμα για την οποία θα μας μιλήσει τώρα η Εύη. Ξέρει όλα τα συστατικά. Η Εύη Βατίδου είναι ένα κορίτσι που το γνωρίζουμε όλοι, τη δουλειά της, την ιστορία της, το χώρο της ομορφιάς, χρόνια. Λοιπόν, και όταν έρχεται και το φέρνει μια γυναίκα που ξέρει την ομορφιά, που ξέρει την περιποίηση πραγματικά. Γιατί πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το δέρμα μας και τον εαυτό μας, γιατί δεν θέλουμε να γυράσουμε. Δεν πάει, ρε, εσύ, Εύη. Δεν γίνεται, Ανίτα, δεν θέλουμε να γυράσουμε. Θέλουμε. Ακόμα και αυτή τη ρητίδα που έχουμε στο πρόσωπό μας, δεν τη θέλουμε. Θέλεις να την. Θέλεις να κάτι να κάνεις. Θέλεις να βάλεις λίγο την κρέμα αυτή, ας πούμε. Την καλή κρέμα να βάλεις. Ναι, που έχει κολλαγόνο. Η κρέμα η συγκεκριμένη τώρα εδώ έχει τη μαγιά ότι είναι και καλή και σε τιμή συγκλονιστική. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί... Πες μας λίγο, να ξέρουμε, οι τηλεθεατές να καλούν τώρα, αν θέλουν να την αποκτήσουν, στο 211-100-80-80, γιατί η προσφορά με τις δύο κρέμες δώρο το κουπόνι της Medisic τρέχει μόνο τώρα. Πες μας λοιπόν για τις κρέμες, Εύη μου. Η κρέμα μας λοιπόν είναι δύο VV69, ενισχυμένες, είναι για την ενυδάτωση του δέρματος, κάνει για το πρόσωπό μας, κάνει για το λαιμό μας, γιατί πρέπει να προσέχετε, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, το λαιμό, γιατί πολλές φορές η γύρανση φαίνεται κυρίως από το λαιμό, αλλά και από το πρόσωπο. Αυτή που κρατάς είναι η λευκή με το ρόδι. Είναι η λευκή, η οποία έχει κολαγόνο, και ρόδι, και κολαγόνο. Και ρόδι, το κολαγόνο, είναι η πρωτεΐνη η οποία βοηθάει
σε τι βοηθάει, στην ενυδάτωση και στην ανάπλαση. Η είναι η πρωτεΐνη που όταν φεύγει, μεγαλώνοντας ο άνθρωπος, δείχνουμε νεότερες. Όχι, φεύγει το κολαγόνο. Τα χρόνια έρχονται, το κολαγόνο φεύγει. Ακριβώς, και δείχνουμε νεότερες, Ανίτα, με το κολαγόνο. Με την κρέμα. Πολύ σωστά τα λες, ακριβώς έτσι. Επίσης, διαθέτει και ρόδι, που ξέρετε πολύ καλά ότι το ρόδι έχει αντιοξυδωτικές ιδιότητες, με αποτέλεσμα τα συστατικά που έχει το ρόδι, που είναι οι τανίνες, να βοηθάνε το δέρμα μας να δείχνει πιο λαμπερό, ναι, γιατί πιο σφριγγυλό. Μας βοηθάει και πιο, η λάμψη και η νεότητα που φαίνεται όταν χρησιμοποιούμε τη συγκεκριμένη κρέμα, μαζί βεβαίως με την εξαιρετική τιμή των 9,90 μόνο, που θα αποκτήσετε εσείς αν τηλεφωνήσετε τώρα, αυτή τη στιγμή, στο 211-100-80-80. Άρα για να ξεκαθαρίσουμε, η πρώτη κρέμα που μας δείχνει η Εύη είναι αυτή η οποία έχει κολαγόνο και ρόδι, δηλαδή αποκαθιστά το κολαγόνο στο δέρμα, το οποίο κολαγόνο την κάνει όσο μεγαλώνουμε, το κολαγόνο φεύγει. Έτσι έρχονται οι ρητίδες και η φθορά του δέρματος. Άρα λοιπόν η λευκή αυτή έχει κολαγόνο και ρόδι για αντιοξυδωτική δράση. Αντιρρητική είναι και αυτή, έτσι. Βεβαίως, έτσι σφίγγει και τους σπόρους. 9,90. Και 9,90. Δεν έχει ξαναγίνει από 29 ευρώ. Και κολαγόνο και ρόδι από 29. Η μία κρέμα, 2,11-100-80-80. Πάμε στην άλλη που είναι με... Είναι η κρέμα μας, η VV69 Milano Italia Premium Lux Cream Χαβιάρ. Έχει χαβιάρι. Α, έχει με βάση το χαβιάρι. Έχει, ναι. Η βάση είναι το χαβιάρι. Είναι και πώς ξηγείται. Κρέμα... Και αυτή η αντιρρητηδική. Αντιρρητηδική, ανάπλαση του δέρματος, είναι 24 ώρες για όλη την ημέρα, κάνει και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Είναι, φαντάσου λοιπόν, Ανίτα, 9,90 μία κρέμα η οποία έχει μέσα εκχυλίσματα από χαβιάρι. Α, καταλαβαίνεις τι σου λέω. Εκχυλίσματα από χαβιάρι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε και να προσφέρουμε στον οργανισμό μας για το δέρμα μας. Και τώρα που έχουμε γυρίσει από διακοπές και χρειαζόμαστε. Οι μεγαλύτερες εταιρείες καλλυντικών, όπως ξέρουμε όλοι, έχουν χρησιμοποιήσει το χαβιάρι σε σειρές τους και ξέρουμε πόσο ακριβές είναι, έτσι. 2-11-100-80-80. Τηλεφωνήστε τώρα. 2-11-100-80-80. Να υποφεληθείτε από την υπερπροσφορά που δίνουμε μέσα από την εκπομπή της Ανίτας με μία κρέμα 9,90. Αν πάρετε και δεύτερη στα 9,90, εντάξει, θα αποκτήσετε την μεγαλύτερη, μεγάλη προσφορά. Μία δωρεπιταγή, τεράστια προσφορά. Την έχει στα χέρια της, λοιπόν, η Ανίτα. Τι με λέει τώρα η Εύη? Με τη μία κρέμα η τιμή της είναι 9,90. Αυτά τρέχουν μόνο για τώρα, έτσι, δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές μετά. Αν αποκτήσετε, αν παραγγείλετε τις δύο κρέμες, δηλαδή και τη χαβιάρι και την κολαγόνο, και την άσπρη και τη μαύρη, εξασφαλίζετε, κλειδώνετε μία θεραπεία ή κάποιες θεραπείες αξίας 50 ευρώ από τα Medisic, γνωστά σαλόνια ομορφιάς, γνωστά ιστιτούτα ομορφιάς σε όλη την Ελλάδα. Κορυφαία. Με υπερμοντέρνα και σύγχρονα μηχανήματα μέσα για το σώμα, για το πρόσωπο, έτσι. Και έχετε αποτρίχωση. Όλα τα πάντα. Και έχετε λοιπόν εσείς ό,τι γουστάρετε, πάτε και κάνετε για 50 ευρώ που μπορείτε να κάνετε μια θεραπεία αντιγυραντική, πολύ ωραία στα Medisic. Ή ξέρω εγώ, θεραπεία για λιποδιάλυση. Βεβαίως, αδυνάπτυσμα, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, λοιπόν, προσέξτε τώρα, η προσφορά αυτή είναι μεγάλη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ξαναέρθει η προσφορά αυτή, γιατί δεν είναι από αυτά που τα κάνει συνέχεια. Γι' αυτό πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο. 9,90 η κάθε κρέμα VV69, 2-11-100-80-80. Σε αυτό το νούμερο καλείτε τώρα, γίνεται πανικός, έτσι. Άρα λοιπόν, κάντε το τώρα, διότι από τη στιγμή που θα φύγει η Εύη από εδώ, έχει φύγει και η προσφορά. Οι κρέμες παραμένουν εδώ, η προσφορά όμως φεύγει. Και ξαναέρχονται στα 29 ευρώ που κάνει κάθε μία. Και φεύγει και το κουπόνι. Γεια σας, σας χαιρετάει. Ναι. Λοιπόν, είναι υπερπροσφορά, Ανίτα. Πρέπει να το τονίσουμε. Είναι υπερπροσφορά και μπορείτε να διαλέξετε όποια κρέμα από τις δύο θέλετε εσείς. Τη μαύρη, την άσπρη, το χαβιάρι, το ρόδι, το κολαγόνο, ό,τι αρέσει σε εσάς. Τηλεφωνήστε λοιπόν. Καταπληκτική κρέμα. Είναι καταπληκτική. Η υφή της είναι απίθανη. Είναι... Και τώρα που έχουμε γυρίσει από το καλοκαίρι και το δέρμα μας έχει εκτεθεί πάρα πολύ στην ακτινοβολία του ήλιου, τώρα είναι χρειαζόμαστε που να πάει πάνω από την υπέρτατη ενυδάτωση για να μπορέσουμε να έρθουμε στα κανονικά μας. Λοιπόν, τηλεφωνήστε τώρα στο 211-100-80-80. Θα αποκτήσετε στην μοναδική τιμή 9,90. Και αν πάρετε και δεύτερη κρέμα, η μεγάλη προσφορά θα είναι δώρο για εσάς. 50 ευρώ, αγαπημένες μου φίλοι και φίλοι, μπορείτε να πάτε στα κορυφαία Ινστιτούτα Ομορφιάς, Medisic, και να κάνετε όποια θεραπεία θέλετε εσείς
με αυτή τη δωρεπιταγή που έχω εγώ σήμερα εδώ, ειδικά μόνο για την Ανίτα. Να σου πω, Εύη μου, τι υπηρεσίες έχει ασφαλίσει με το κουπόνι αυτό στα Medisik και προσώπου. Σώματος, προσώπου, αποτρίχωση, άμα θέλει κάποιο να κάνει κάποια. Για τις ρητήρες, άμα θέλει να κάνει για τα δυνατισμά του, ό,τι θέλει για το σώμα. Διάλυση, του. Έχει πάρα πολλά μηχανήματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει. Αυτό το ειδικό που είναι για την κοιλιά, άμα θέλουμε να χάσουμε τα περιτά παχάκια τα οποία μπορεί να έχουμε πάρει σε περίπτωση το καλοκαίρι. Ό,τι μπορεί να φανταστεί με 50 ευρώ. Αυτή είναι το μεγάλο δώρο σήμερα για εσάς με την αγορά. Δύο κρέμες, απίθανες κρέμες, VV69, Ιταλία, Μιλάνο, κρέμες οι οποίες διαθέτουν χαβιάρι, ρόδι και κολαγόνο, τα συστατικά που χρειάζεται το δέρμα μας για να δείχνουμε πολύ νεότερες, λαμπερές. Είναι οι κρέμες οι οποίες χρησιμοποιούμε 24 ώρες το 24ωρο. Κάνουν και για τις γυναίκες, κάνουν και για τους φίλους μας, τους άντρες. Και καλά κάνεις και το λες αυτό, γιατί είναι πολλοί άντρες οι οποίοι θέλουν να πάνε να αγοράσουν κρέμα και ψιλομπλοκάρουν, το ξέρεις αυτό. Ξέρεις πώς θέλω να πάνε. Αυτή είναι η κρέμα που πρέπει να πάρουν. Όχι, ο τρόπος με τον οποίο θα την αποκτήσουν, καλώντας το 211-180-80, θα έρθει και κρεμούλα σπίτι τους και δεν θα καταλάβει. Δηλαδή, κάποιοι δεν θέλουν, αισθάνονται και λίγο περίεργα να πάρουν κρέμα. Το ζούνε κάποιοι ακόμα, είναι λίγο. Και ξέρεις, δεν υπάρχει περίεργη περίπτωση να. Εσύ, να το, ζωτάσαι ο Φλόρ. Δεν θέλει να πάει να πάρει κρέμα από τα μαγαζιά που πουλάνε καλλιτικά. 211-180-80, για να μην ντρέπονται και τα αγόρια. Οι κρέμες αυτές όμως υπενθυμίζουμε ότι. Η τιμή δεν είναι 9,90. Από δηλαδή 29. Δηλαδή δεν έρχεται η Εύη να προτείνει μια κρέμα η οποία έχει 9,90. Είναι 29 ευρώ η κρέμα η τιμή της και για την κάθε μία 29 ευρώ και η πρόταση εδώ και η προσφορά μόνο για τώρα, μόνο για τα λεπτά που βλέπετε τα αναπομείναντα αυτά τα 7, μόνο για τώρα έχει 9,90 συν το μεγάλο δώρο Εύη μου. Με D-Sick είναι το μεγάλο δώρο, 50 ευρώ μία δωροεπιταγή. Με τις εάν δύο. Πάρετε τηλέφωνο τώρα στο 211-180-80 και αγοράσετε δύο κρέμες της αρεσκίας σας, όποιες εσείς επιλέξετε. Δηλαδή τώρα καλούν στο 211-180-80 και παραγγέλνεις δύο κρέμες. Εξασφαλίζεις, κλειδώνεις και βατζώνεις το κουπόνι σου. Στην τιμή 91. Είναι υπερπροσφορά. Είναι δεν πάρα υπάρχει. Πολύ μεγάλο το δώρο. Γι' αυτό θα προτείνω στου τηλεθεατέ σου να πάρουν τηλέφωνο εσύ αυτή τη στιγμή. Την πέτυχε στην προσφορά. Τι έκανε εκεί. Εγώ τα ψάχνω αυτά, Ανίτα. Να σου πω και ό,τι έχει να κάνει με κέντρα σκέφες... αισθητική, ομορφιά, κρέμε, αδυνάτισμα κλπ. Είμαι θα σε θέλω αυτά... να πω πήγε στην εταιρεία και τι αποκαλέφθηκε και είπε: εγώ θα πάω στην Ανίτα και θέλω αυτή την προσφορά τώρα. Όχι. Σε έχω κάνει εσύ. Όχι. Να έχει πει: θέλω αυτή την προσφορά. Μου το πρότειναν και είπα ότι ξέρετε κάτι καλό είναι για του τηλεθεατέ να δώσουμε ένα εξαιρετικό δώρο σήμερα. Το πήγαν λιγάκι. Βρήκες κάποιες αντιδράσεις γιατί το 9,90 δεν υπάρχει σαν τιμή. Πουθενά σε κανένα κατάστημα καλλιτικών, ούτε φαρμακείου θα βρεις αυτή την τιμή. Δεν υπάρχει, γι' αυτό το προϊόν. Με τέτοια συστατικά για αυτό το προϊόν, συν το δώρο που δίνουμε σήμερα, το εξαιρετικό δώρο των 50 ευρώ, το οποίο θα τηλεφωνήσετε εσείς, πάρτε τηλέφωνο τώρα, θα με θυμηθείτε. Είναι μεγάλο το δώρο που σας δίνουμε σήμερα. Μία κρέμα συν μία, η κάθε μία κάνει 9,90 μόνο. 9,90 μόνο, 2,11-180-80. Κρέμα η οποία έχει κολαγόνο. Ρόδι και χαβιάρι, 24 ώρες το 24ωρο, αντιγυραντική, είναι για ανάπλαση του δέρματός μας, μας δείχνει νεότερες, ωραιότερες, λαμπερότερες και δώρο 50 ευρώ. 50 ευρώ στα κορυφαία, μια δωρεπιταγή για τα κορυφαία Ινστιτούτα Ομορφιάς, όπου μπορείτε εσείς να κάνετε όποια θεραπεία στα Ινστιτούτα θέλετε. Με D-Sick. Τηλεφωνήστε λοιπόν 211-180-80. Σε όλη την Ελλάδα, Ανίτα, μου μπορούν να πάρουν τηλέφωνο με 50 ευρώ. Είναι δώρο δηλαδή, που κάνουμε εμείς σήμερα. Δηλαδή, δεν προτείνεις κάποιο Ινστιτούτο Ομορφιάς που είναι μόνο στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Μπορεί να το πάρει κανείς από όλη την Ελλάδα. Βεβαίως. Και θα βρει ένα Medisik κοντά του, έτσι. Ή μπορεί να κάνει κάποια θεραπεία σώματος, μπορεί να κάνει θεραπεία προσώπου, μπορεί να κάνει κάποια αποτρίχωση, μπορεί να κάνει κάποιο λέιζερ σε μηχάνημα. Ό,τι πραγματικά θέλει ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει την δωρεπιταγή του όπως του αρέσει. Εύη μου, να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, ναι. Γιατί τώρα μην το ξεχάσω. Αν κάποιος τηλεθεατής, τηλεθεάτρια, γουστάρει να αγοράσει δύο κρέμες, αλλά θέλει να, έχει, να είναι και οι δύο κολαγόνο με ρόδι ή και οι δύο χαβιά, οι δύο άσπρες, δύο μαύρες. Ο τηλεθεατής μπορεί να πάρει όποια κρέμα θέλει. Όχι τσαμπουκά άσπρο μαύρη. Όχι. Γιατί κάποιοι αγαπάνε συγκεκριμένα. Φυσικά και μπορεί ο τύπος δέρματος μπορεί να κάνει καλύτερα, να τους κάνει καλύτερα το κολαγόνο και το ρόδι. Ή αντιστοίχως το χαβιάρι. Όποια κρέμα θέλουν να πάρουν μπορούν να την παραγγείλουν. Εσύ που ξέρεις τώρα από αυτά. Προτείνεις να αγοράσουν και να παραγγείλουν
και τη χαβιάρη και την ρόδι. Εγώ έχω δοκιμάσει και τις δύο κρέμες. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Κάνουν πάρα πολύ καλό στο δέρμα μου. Είναι απίθανες οι κρέμες. Είναι κάποια είναι κρέμα για πρωί και κάποια για ημέρα. Όχι, και είναι 24ωρη η κρέμα μας. Κάνει και για το πρωί και για το βράδυ. Κάνει βαθιά ενυδάτωση. Κοίταξε τι ωραία υφή έχει. Ναι. Πάρα πολύ ωραία υφή. Αμέσως, να δει εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται. Κατευθείαν φεύγει. Λάμπη, βλέπεις, μυρίζει καταπληκτικά. Αυτή λοιπόν τώρα, άρα έχει την ίδια δράση, ουσιαστικά την γυραντική δράση έχουν και οι δύο. Βεβαίως. Αλλά εσύ λες όποια ταιριάζει στην αίσθηση του καθενός περισσότερο. Μπορεί σε κάποιες κυρίες, σε κάποιους κυρίους να αρέσει περισσότερο το κολαγόνο ή το ρόδι. Είναι αισθάνονται ότι θέλουν πιο αρέσει... πολύ κολαγόνο στο δέρμα. Ναι, τους αρέσει το χαβιάρι. Εξαρτάται ας πούμε, πόσο τύπος δέρματος αισθάνεται και εκείνη τη στιγμή και τι του αρέσει περισσότερο. Σημασία όμως έχει ότι η κρέμα μας είναι σε μια τιμή εξαιρετικά χαμηλή, ναι, ειδικά υπάρχει για την άρα εκπομπή. Άρα έχεις την ευκαιρία να αγοράσεις 990, και τις δύο κρέμες, έτσι. Βεβαίως, 990 μόνο, το ξαναλέω και το ξανατονίζω, 990 και αν πάρετε αυτή τη στιγμή τηλέφωνο στο 211-180-80 θα με θυμηθείτε και παραγγείλετε δύο κρέμες της αρεσκίας σας, είτε αυτή με το χαβιάρι, είτε αυτή με το κολαγόνο και το ρόδι, θα αποκτήσετε μία δώρο επιταγή, ένα μεγάλο δώρο από εμάς για εσάς, 50 ευρώ για... Από για τα Medisic, μία δώρο επιταγή που μπορείτε να κάνετε όποια θεραπεία θέλετε εσείς, ό,τι επιλέξετε εσείς, 50 ευρώ δώρο από εμάς για εσάς με την αγορά δύο κρέμες. 9,90 λοιπόν η καθεμία η τιμή της, τηλεφωνήστε τώρα στο 211-180-80. Λοιπόν, σε αυτό το τηλέφωνο και για την Ελλάδα υπάρχει και τηλέφωνο για την Κύπρο που είναι το 77-77-68-66. Να πούμε και για τους φίλους στην Κύπρο. Ναι, βεβαίως. Εννοείται. Σε αυτό το νούμερο στο 211-180-80 καλείτε τώρα για αυτή την προσφορά. Μετά η προσφορά τελειώνει. Η αρχική τιμή της, όχι αρχική, η τιμή της κρέμας είναι 29 ευρώ. Δεν είναι 9 σε καμία περίπτωση που τη δίνουμε σήμερα, 9,90. Πραγματικά όταν άκουσα το 9,90 φίλοι, λέω... Πώς λέω για αυτή την κρέμα. Κοίταξε, εγώ θέλω να καταφέρουν να αποκτήσουν την κρέμα αυτή όλοι. Λοιπόν, είναι μια προσφορά της εταιρείας, να πούμε, για τη στιγμή αυτή, μόνο για αυτή την εποχή. Έτσι, για τη στιγμή αυτή που κάνουμε αυτή την πρόταση. Να παραγγείλουν όλη την κρέμα και να αποκτήσουν όλη την κρέμα αυτή, την VV69, η οποία είναι εξελιγμένη. Σε 1,5 λεπτό λίγη προσφορά, Εύη. 1,5 λεπτό, Ανίτα. Λοιπόν, παιδιά, προλάβετε. Με τις δύο κρέμες. Προλάβετε, 211-180-80. Τηλεφωνήστε τώρα, γιατί 1,5 λεπτό έχει μείνει ακόμα. 50 ευρώ δώρο, Ανίτα. Με τις δύο. Με την παραγγελία δύο κρεμών. Εξασφαλίζετε, καβατζώνετε και κλειδώνετε τη δωροεπιταγή σας 50 ευρώ από τα Medisic. Είναι τεραστία η προσφορά. Εγώ νομίζω ότι εσύ κάτι έχεις κάνει και για τους εξυψίες και το έχεις φέρει σε αυτή την τιμή. Κάτι έχεις κάνει, δεν μπορεί. Δεν αποκαλύπτω αυτή τη στιγμή κάτι, δεν τι μπορεί, έχω κάνει. Απλώς η VV69 εσύ με 9,90 οι δύο κρέμες και το κουπόνι. Ναι. Είναι νομίζω έτσι πραγματικά τιμή που τρελάθηκε κάποιος και την έδωσε. Ναι, 50 ευρώ. Τελειώνουν. Μάλιστα. Τελειώνουνε. 53 δευτερόλεπτα. Προλαβαίνετε να κάνετε το τηλεφώνημά σας στο 211-180-80 για να αποκτήσετε τις κρέμες που φέρνει η Εύη, η Βατίδου, που την ξέρει τη δουλειά. Βέβαια, την ξέρει 69, καλά την ομορφιά. Μιλάνο, Ιταλία, Ανίτα. 9,90 μόνο. Έχετε ακόμα, προλαβαίνετε. Και άμεση λίγο... παράδοση. Βεβαίως άμεση παράδοση. Βεβαίως δηλαδή, άμεση παράδοση. Δηλαδή, αν καλέσω εγώ τώρα λοιπόν στο 211-180-80, πότε θα έρθει. Αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί όχι, θα το έχει, Ανίτα. Σε 3, σε 4. Αύριο το πρωί τώρα θα είναι σπίτι σου. Τώρα καλώ, αύριο το έχω. Ναι. Δεν υπάρχει, Σέβη, κάτι έχει κάνει εσύ. Κάτι κάνει. 211-180-80, αύριο το πρωί τηλεφωνήστε τώρα και θα αποκτήσετε αύριο το πρωί την VV69, Μιλάνο, Ιταλία, εξελιγμένη κρέμα μας και αν πάρετε δύο, Medisic 50 ευρώ δώρα από εμάς με πολύ πολύ αγάπη. Κορίτσι, μόνο για εσάς πολύ. 50 ευρώ δώρο. Ευχαριστούμε, Εύη μου γλυκιά, που είναι εδώ. Ευχαριστούμε για τις προσφορές. Και σε θέλουμε καλή κοντά μας. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Παρέα. Να έρχεσαι. Να έρχεσαι. Λοιπόν, έλα απ' όλα. Να πάρε καλά, πάρε καλά. Ανίτα, κοίτα. Πού πας, Μπολάκι μου, έλα εδώ κοντά μου, έλα εδώ, Μπόλα μου. Άστο αυτό τώρα, μπράβο. Έλα να πούμε στον κόσμο. Έλα, εσύ φοράς κρεμούλες. Φυσικά, από διατηρούμε έτσι να μπράβο, βρίζεις. Να... Θα πάμε σε κάτι πολύ πρωτότυπο για αυτή την εκπομπή, θες να σου πω. Εννοείται. Διαφημιστικό διάλειμμα, Μπόλα. Έλα. Όλα πάνε καλά, πάνε καλά. Ανίτα, κοίτα. Αλλοφόνου,
Μ' αρέσει, Πόλα. Την αγαπώ. Πόλα μου. Έλυτα. Για πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Το χρήμα για σένα παίζει ρόλο στη σχέση σου. Α, δεν είχα δηλαδή ποτέ σχέση. Δεν ξέρω τι είναι η σχέση. Δεν ξέρεις, ε. Όχι. Δηλαδή, αν γνώριζες ένα αγόρι του ίδιου DNA με σένα, γιατί είναι δύσκολο με άλλο. Το Πόλο, ας πούμε. Ναι. Εντάξει. Θα σε ενδιέφερε να έχει λεφτά ο Πόλος ή είσαι και από τα άτομα που δεν σε ενδιαφέρει το χρήμα? Όχι, θα με ενδιαφέρει απλά να είναι μπλε χρώμα. Να ταιριάζουμε. Την αγαπώ. Την αγαπώ. Λοιπόν, Πόλα, έχουμε κάνει γκάλοπ. Ναι. Έχει βγει έξω ο Σωτήρης. Ου, γεια σου, Σωτήρη. Ναι, έχει βγει έξω για να δει εάν οι γυναίκες ή οι άντρες, γενικότερα, αν οι άνθρωποι προτιμούν το τέρι τους να έχει λεφτά ή δεν τους ενδιαφέρει το χρήμα. Έτσι, και τι ναι έχει γίνει εκεί που βγήκες? Κοίτα. Κυροδίγηκε λοιπόν, σύγχυσ με το πρόγραμμά μας. Μας τορματιάξανε, παιδιά, μας τορματιάξανε. Κοίτα, οι κυρίες που έχουν κόρες, από ό,τι κατάλαβα έξω, το λέγανε πολύ απλά και στεναρά, ότι εγώ, αν το παιδί μου βρει κάποιον, πρέπει να έχει και μια καλή δουλίτσα, να έχει και ένα καλό σπιτάκι και να έχει και ένα φράγκο στην τσέπη του. Πώς θα πάνε διακοπές το καλοκαίρι? Ένα κότερο, είπανε, δύο σπίτια, 25 πισίνες. Θέλω κότερα, ελικόπτερα. Κάπως έτσι πήγαινε το πράγμα. Οι νεότερες ηλικίες δεν πολύ κόπτονται για τα χρήματα. Ωραία. Άρα να δούμε τον γκάλοπ, γιατί σε λίγο έρχεται, όχι σε λίγο, αμέσως μετά τον γκάλοπ, έρχεται κοντά μας η Σούλα και η Λίτσα. Έτσι. Αυτά τα δύο κορίτσια τα οποία έχουν πάντα διαφορετική άποψη. Γιατί κάνουμε μέσα από αυτές την Άνση. Ένα debate θέσεων. Αυτό. Έτσι. Debate θέσεων. Και αυτές οι δύο θα τοποθετηθούν η καθεμία με τη δική της θέση. Εννοείται. Επιχειρηματολογία, αλλά έχουν ένα λεπτό η καθεμία. Έτσι, είναι. Για να σας επιτρέψουν να ταυτιστείτε ή όχι μαζί τους. Εσείς λοιπόν θα κρίνετε αν θέλετε, αν συμφωνείτε με τη μία ή με την άλλη. Έχει από κάτω φάσα, θα δείτε, θα ψηφίζετε. Πάμε να δούμε λίγο τον γκάλοπ. Το χρήμα ρόλο σε μια σχέση? Παντού, εγώ πιστεύω ότι παντού παίζει ρόλο. Σίγουρα. Γιατί όπως λέει και η γιαγιά μου, αν δεν υπάρχει χρήμα, η αγάπη φεύγει το παράθυρο. Πιστεύεις ότι έχετε αυτό μετά η γκρίνια και τα συναφή? Σίγουρα έρχονται πολλά προβλήματα. Το πληρώνω με μισό-μισό με τον σύντροφο? Ναι. Σε σας αρέσει? Είμαι υπέρ αυτού, ναι. Εντάξει, δεν μπορεί να κερνάει μια ζωή. Και για να μην έχει να λέει. Σε ένα πρώτο ραντεβού, ένα δεύτερο φτάνει. Πολλές φορές οι γυναίκες πιστεύω το κοιτάνε αυτό, αλλά υπάρχουν και κάποιες οι οποίες δεν το κοιτάνε. Δηλαδή κοιτάνε άλλα πράγματα. Και οι άντρες κοιτάνε γυναίκες να έχουν άνεση. Εντάξει, ναι, σίγουρα. Μη σου πω όμως ότι εμείς οι άντρες πολλές φορές κοιτάμε να κάνουν καλό κρεβάτι. Τι τα θέλεις τα λεφτά, να τα κάψεις, τι τα θες. Στην αρχή τα παίζουμε δύσκολες. Όχι, εγώ θα πληρώσω. Ναι. Τύπου. Αλλά μετά, ξέρω εγώ, λέμε, εντάξει, πλήρωσε. Αυτές τόσο και ναι, ναι, αλλά θέλετε να έχετε την άνεση τύπου να βγαίνετε έξω, να σας πληρώνει από εδώ, από εκεί και τα συνεφή, ή δεν θέλετε να έχετε αυτή την εξάρτηση? Εμένα δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν το σκέφτομαι καν. Τον κόσμο το σημερινό, αυτό το ξέρουν όλοι. Η δύναμη στον άνθρωπο είναι το πορτοφόλι. Βέβαια. Αυτό λέω και στην κόρη μου. Τι φτωχοποιητή θα πάει να πάρει κάποιον. Θα πάει κάποιον που να και τη δουλίτσα του, να και το κάτι τη του. Ή να μην βασανιστεί σαν και εμάς που εγώ με 50 άρα και ακόμα δεν δουλεύω θέλετε, και κουράζομαι. Κάνετε. Σε αγαπώ. Κάνετε. Τα κορίτσια ναι, ψάχνουν άλλα πράγματα. Εσείς σας θέλετε όμως ο σύντροφος να έχει μια άνεση, να σας κερνάει, να σας πηγαίνει διακοπές? Εντάξει. Ναι, θα το ήθελα κι εγώ αυτό, αλλά μπορούμε και μισά-μισά, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή με 600 ευρώ ένας, 600 ευρώ άλλος, θα κάνουν τι, τα ταξίδια που ονειρεύονται, τις διακοπές τους? Όχι, καθόλου αγάπη, περνάει ο έρωτας. Σου έχει τύχει όμως να βγαίνετε έξω πρώτο ραντεβού και να σου πει μισό-μισό? Όχι. Αν εφάς ότι είχε, ναι. Δεν μου έχει τύχει. Κοίτα, το πρώτο ραντεβού τώρα είναι λίγο κάπως.
μετά το δεύτερο ραντεβού βλέπουμε. Αν είμαστε, υπάρχει και άμα είμαστε, ναι. Άμα είμαστε μαζί και αυτό είναι. Σχέση, ναι. Ναι. Η απάντησή μου είναι ναι. Σε παντρεύομαι. Όσα παιδιά θες. Εσένα περίμενα σ' όλη μου τη ζωή. Πάντα. Πάντα. Πρίγκιπά μου. Από 50 ο καθένας μας. Ακριβούτσικο, ε. Σε μέναν ο άντρας μου, ήταν σύντροφός μην άντρας μου, είναι large. Υπάρχουν όμως... Εσύ είσαι τη γέρια. Με τη γέρια, ναι, ναι. Υπάρχουν όμως άλλοι που είναι φραγκοφωνιάδες. Και πας σε ένα τραπέζι, τρως και κοιτάς και βγάζει ο άλλος, λέει και καλά να πληρώσει εγώ, αλλά δεν θέλει να πληρώσει. Κάνει ό,τι πάει να πληρώσει και τα πληρώνεις όλα εσύ. Το χρήμα παίζει ρόλο στη σχέση. Όχι. Ούτε καν. Να σε κεράσει ο σύντροφος. Ναι, αυτό είναι. Υπάρχουν σωστά ζευγαράκια που δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο και είναι και δυο φτωχοί και τα πάνε καλά με ένα κάποιο πλειολόγο και δεν ψάχνουν να βγουν στα κλαμπ και αρωματάκια, τσαντούλες, βόλτες με μηχανές και αμάξια. Εγώ προτιμώ να τη βγάλω βόλτα με τα πόδια και σε έχω αμάξια. Εκεί φαίνεται ο άνθρωπος. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται... Είναι περίπου στη μέση η κατάσταση. Ναι, ναι, αλλά ναι. Η Σούλα και η Λίτσα έρχονται έχουν, κοντά ναι, μας. Ναι, τώρα... να σας ρωτήσω κι εσάς, λέγε εσύ. Λεφτά αισθήματα παρατήρησα εδώ. Ναι, εσύ η προσωπική σου θέση ποια η είναι. Η προσωπική μου θέση είναι ότι εκτιμώ έναν άνθρωπο που είναι large, αλλά δεν τον επιλέγω για αυτό το λόγο. Δεν πρέπει να είναι το κριτήριο. Μ' αρέσει, Τόνια, μ' αρέσει. Άμα σου τύχει, δηλαδή άμα Σούλα σου τύχει, είναι εκτιμητέο. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να είναι το ζητούμενο. Την Άνση δεν τη ρωτάω γιατί ξέρω ότι. Διομίζεται για τι. Έτσι. Κοίταξε, είμαστε φουλ του συναισθήματος. Το καταλαβαίνεις. Οι άνθρωποι που είναι έτσι έχουν μια συγκεκριμένη κοψιά. Εσύ, φαίνονται. Κύριε Σωτήρη. Κοίτα να σου πω κάτι. Είναι αυτό που λένε ότι παιδιά, ναι. Μου υπάρχει και ένα καλό αυτοκίνητο, ένα ωραίο σπίτι με πισίνα, να πηγαίνεις και εσύ γυρνώντας από τη δουλειά σου κατάκουπος να κάνεις μπάνιο στη Μύκονο, ας πούμε, ένα ωραίο ταξίδι στο Παρίσι. Μια χαρά δεν ήταν. Εγώ δεν λέω όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή να δούμε όμως η Σούλα και η Λίτσα είναι δύο γυναίκες οι οποίες κάθε φορά έχουν διαφορετική άποψη. Είναι δύο γυναίκες οι οποίες πιστεύουν στη θέση τους, έχουν επιχειρηματολογία και μέσα από αυτές εσείς ψηφίζετε με ποια άποψη συμφωνείτε. Με τη Σούλας ή με τη Λίτσας, με εκείνη που γουστάρει το χρήμα στις σχέσεις ή με την άλλη που απαξιώνει το χρήμα και την ενδιαφέρουν μόνο τα αισθήματα. Μπορείτε να ψηφίζετε με δωρεάν κλήση, έτσι, στο 211 188-55-40 και αντιστοίχως το όχι στο 211-10-24-888. Λοιπόν, να περάσει παρακαλώ η Σούλα και η Λίτσα. Για το ναι, καλείται στην Σούλα. Δηλαδή, ναι, θέλω ο σύντροφός μου να έχει χρήμα. Κότερα. Θέλω να είναι φορτόγκας. Δεν θέλω τη φτώχεια. Και ας μην είναι και τόσο καλός, λεφτά να έχει. Η Λίτσα λέει όχι. Αν λοιπόν εσείς είστε υπέρ της άποψης της Λίτσας, καλείτε στο αντίστοιχο τηλέφωνο που βλέπετε από κάτω, 211-102 κτλ. Αν είστε υπέρ της Σούλας, η οποία λέει ναι στο χρήμα και μόνο στο χρήμα, 211-188-55-40. Η κλήση είναι δωρεάν και το κάνουμε μόνο και μόνο γιατί, Νάνση μου, τι θέλουμε να κάνουμε. Να κάνουμε ένα debate θέσεων, μια σφιγμομέτρηση. Για την κοινωνία δηλαδή, το βέως. Ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας. Για την κάθε μία, λοιπόν, αντιστοιχεί ένα λεπτό. Είναι debate αυτό, ε. Θα πρέπει να επιχειρηματολογήσετε και να δούμε αν θα ταυτιστεί ο κόσμος με τη μία ή με την άλλη. Είμαστε έτοιμοι. Δώσε ένα ρούλο, Σταυρό, για να ξεκινήσουμε με την Σούλα. Η φτώχεια φέρνει δυστυχία στη σχέση. Ο άντρας πρέπει να είναι οικονομικά ευκατάστατος, να μπορεί να σου προσφέρει απλόχερα καλοπέραση. Τι να την κάνω την αγάπη και τον έρωτα, κάποια στιγμή θα φύγουν. Αν ανοίξω την κατσαρόλα, τι θα φάω. Θα φάω επικοινωνία, ποίηση, αγάπη, σεβασμό. Αυτά ούτως ή άλλως κάποια στιγμή θα βαρεθώ να τον βλέπω. Και να με βλέπει. Να κάθομαι στον καναπέ και να μετράω το ευρώ και να χρωστάω στο ψιλικατζίδικο τα τσιγάρα μου. Ο άντρας πρέπει να έχει
να τον θαυμάζω για τη δουλειά του, να βγάζει χρήμα, να μπορεί να με κάνει να καλοπεράσω. Θα τον βαρεθώ που θα τον βαρεθώ. Να με πάει ένα ωραίο ταξίδι, να με πάει ένα ωραίο τριήμερο. Άμα έχω ψυχολογικά να έρθει και να μου πει κοπέλα μου, τι σε νοιάζει, εγώ είμαι εδώ. Πάμε ένα τριήμερο. Πάμε για μπάνιο. Πάμε να φάμε, να πιούμε ένα ποτό, να δούμε κόσμο, να γελάσουμε, να περάσουμε καλά. Να μου πει πάρε την πιστωτική μου, πήγαινε κανένα shopping therapy, τι σε νοιάζει, να ξεπεράσουμε όλα. Δηλαδή και να ζούμε τη μιζέρια μας και να μην έχουμε μία. Να καθόμαστε στον καναπέ και να κοιτιόμαστε. Και να μην μπορούμε να περάσουμε καλά. Γιατί σας είπα, τι θα φάμε. Τι θα φάμε, θα ανοίξω την κατσάρα, φάω αγάπη και έρωτα και σεβασμό και να κοιτάω το φεγγάρι και η ποιήση και επικοινωνία. Αυτό ούτως ή άλλως θα χαθεί. Θα μιζεριάσει η σχέση. Άμα ο άντρας δεν μπορεί να σε κάνει να καλοπεράσεις, δεν τον θέλω, τι να τον κάνω. Αυτή είναι η Σούλα, παιδιά. Όποιος ταυτίζεται με την άποψη της Σούλας, μπορεί να την ακούει κοινική, μπορεί να την ακούει πολύ της ύλης, αλλά αυτή είναι η Σούλα. Και ίσως να είστε και πολύ σαν τη Σούλα. Και τηλεφωνείτε στο νούμερο της Σούλας και πάμε τώρα για τη Λίτσα ένα λεπτό να δούμε πώς θα επιχειρηματολογήσει υπέρ του συναισθήματος και όχι του χρήματος. Καλησπέρα καταρχάς σε όλους και στο πάνελ και στην Ανίτα και στους τηλεθεατές. Εγώ πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου σε αυτά που θα πω. Γιατί, αυτά που λέει από εδώ η κοπέλα δεν ισχύουν. Γιατί είναι πολύ επιφανειακή και τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Εγώ κοιτάζω πιο ουσιαστικά πράγματα, πιο βαθιά. Κοιτάζω στον άντρα, ας πούμε, να έχει μόρφωση, να έχει καλλιέργεια, να έχει ψυχική, ας πούμε, να έχει εσωτερικό κόσμο. Το μυαλό του να είναι δυνατό. Να έχει δυνατό μυαλό, να μπορούμε να συζητάμε τα πάντα μαζί. Να με φροντίζει, να μ' αγαπάει. Τώρα όλα αυτά. Άλλωστε δεν είμαστε το 1960. Οι γυναίκες είμαστε χειραφετημένες. Έχουμε τις δουλειές μας, έχουμε τα λεφτά μας. Δεν περιμένουμε από την τσέπη του άντρα. Δεν περιμένουμε τον άντρα να μας... δεν κρεμόμαστε από την τσέπη του. Παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα. Λίγο συνέστημα. Πολύ καλή και... Μπράβο. Δεν ξέρω και οι δύο έχουν τα επιχειρήματά τους, έτσι. Σε αυτό το σημείο, λέω να δώσουμε άλλο ένα λεπτό στην καθεμία για να δευτερολογήσει, ξεκινώντας πάλι από τη Σούλα. Η οποία λέει ναι στο χρήμα. Ναι, θέλω κότερα, υλικότερα, λέει. Πραγματικά απορώ με τη Σούλα που είναι χρόνια φίλη μου. Πραγματικά, κοπέλα μου, ρεαλισμό, τίποτα. Πού ζεις εσύ, πού είσαι, δηλαδή, ποιο συνέστημα, αγάπη μου. Τι θα φάω, το συνέστημα, είναι δυνατόν. Δηλαδή, θα βγω με τον άλλον έξω. Μήπως να τον ξυπνάω να πηγαίνει και για δουλειά. Να τον σπρώχνω, μήπως να τον ταΐζω κιόλας. Είναι δυνατό. Τι δεν το κάνω το συνέστημα. Συνέστημα έχω μόνη μου. Το θέμα είναι να περάσω καλά, αγάπη μου. Να πάω τα τριήμερά μου, να πάω τα ταξίδια μου, να δω κόσμο, να γελάσω. Πώς θα, άμα είμαι μέσα στη μιζέρια και να μην έχω και μία. Τι, να χρωστάω τα τσιγάρα, να χρωστάω το ενίκιο, να χρωστάω τη ΔΕΗ. Δεν το κάνω τον άντρα, αγάπη μου, έτσι. Να με στηρίξει, να κάνουμε οικογένεια, να κάνουμε παιδιά. Να μπορεί να μας προσφέρει πράγματα. Μπορεί να μας προσφέρει μια καλή ζωή. Και όταν υπάρχει μιζέρια, να σου το πω κι αλλιώς, στη σχέση, όταν έχεις χρήμα, θα πας σε ένα ωραίο τριήμερο, θα το φτιάξεις αυτό. Θα πας να κάνεις τα μπάνια σου, θα πας με το κότερό σου μια βόλτα, θα πας σε ένα ωραίο νησί, θα σου έρθει μετά το συνέστημα, θα σου έρθει το love. Να κάτσω δηλαδή με στη μιζέρια, στον καναπέ έτσι, να μην θέλω να τον βλέπω, να μην θέλω να με βλέπει, να μην έχουμε και μια και να μου έρθει το love ξανά. Όχι, αγάπη μου, θα ανοίξω την πόρτα και θα φύγω. Θα τον στείλω πίσω στη μαμά του, στον παπά, δεν ξέρω πού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που λες δεν ισχύει. Ρεαλισμό, κοπέλα μου. Εξαιρετική! Εμένα με έχει πείσει σε έναν βαθμό, αλλά για να δω τώρα η Λίτσα. Μήπως μας φτιάξει και η Λίτσα, να δω θα τα καταφέρει. Είναι τρομακτική, τρομακτική. Πάμε λοιπόν για Λίτσα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πάλι αυτά που λέει είναι βλακίες, διότι είναι επιφανειακή. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Το συνέστημα, παιδιά, πού είναι, ο έρωτας πού είναι. Το χρήμα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον έρωτα. Εγώ δηλαδή μπορώ να κάθομαι με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καθόλου λεφτά. Να είμαστε στο ηλιοβασίλεμα, να το κοιτάμε, να χάνομαι στο ηλιοβασίλεμα μαζί του. Πού είναι αυτό το γέμισμα του συναισθήματος, πού είναι η αγάπη, πού είναι όλο αυτό. Το χρήμα, αν έχει κάποιος, ας πούμε, για παράδειγμα, είμαι εγώ με έναν άνθρωπο που έχει πάρα πολλά λεφτά, αλλά είναι κενός μέσα του. Δεν έχει, ρε παιδί μου, να μου πει τίποτα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν με γεμίζει σαν άνθρωπος, τι θα κάνω. Άλλωστε, όπως είπα και πριν, οι γυναίκες δουλεύουν πια, έχουν τα λεφτά τους. Δεν περιμένουμε τον άντρα να μας δώσει λεφτά. Και αυτό είναι πάρα πολύ επιφανειακό. Εγώ είμαι πιο ρομαντική, παιδιά. Τα βλέπω τα πράγματα πιο ρομαντικά και πιστεύω ότι αυτό λείπει στις μέρες μας. Η ουσία του συναισθήματος. Αυτό λείπει. Αφήστε το χρήμα. Τώρα θα σας δώσω ακόμα ένα λεπτό για να ξεκατηνιαστείτε μεταξύ σας. Τώρα πάμε για ξεκατηνιαστείτε.
τι νοιάζει, μα δεν αντέχω. Κοπέλι, μου σε ρωτήσω εγώ κάτι. Θα έχει ο άλλο το ρομαντισμό, θα σε πάρει χεράκι-χεράκι να πάει να κοιτάξει το φεγγάρι με το πασατέμπο να κάτσετε στην παραλίουλα εκεί κάτω στο δυνάμο. Άντε και θα το κάνει μία φορά. Παρέα με αυτό το άτομο που έχουμε εκ διαμέτρου διαφορετικέ απόψει. Από σχολείο χρόνια, φίλε, πιστεύω πω σου αλλάξω το μυαλό κάποια στιγμή. Μπει στο ρεαλισμό, σε κάνω άνθρωπο. Λίγο άνθρωπο, εγώ πιστεύω η ζωή θα στα φέρει έτσι και θα δει. Η ζωή τα φέρνει και τα βλέπω. Ακόμα και αυτό λέμε. Να τα φέρει και ο άντρα όμω. Μην τα φέρνει μόνο η ζωή. Με την κλειστρίδα που μπλέξαμε. Να τα φέρνει και ο άντρα όμω. Όχι μόνο η ζωή. Δεν δούλεψε, κοπέλα μου. Αγάπη μου, αλλά τι σημαίνει αυτό. Ότι πρέπει να τον πληρώνω τον άντρα να τον ζω. Εγώ να τον ζω. Ο άντρα πρέπει να έρθει στο σπίτι και να με δει στεναχωρημένη και να με δει προβληματισμένη που τρέχει όλη μέρα με τα παιδιά. Να είναι ανεξάρτητη. Και να μου πει κοπέλα μου τι στεναχωριέσαι. Εγώ είμαι εδώ. Πάμε ένα τριήμερο οικογένεια. Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω κι εγώ κάτι τώρα. Εάν εσένα έχει λεφτά, σε ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί το χρήμα, δεν λέω όχι. Α, γιατί θα μας τρελάνε. Αλλά δεν είναι το πρώτο που κοιτάζω σε έναν άντρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, αν έχει και χρήμα, είναι καλό. Άρα λοιπόν η προτεραιότητα για σένα, Λίτσα μου, είναι το συναίσθημα. Είναι άλλα πράγματα, η προσωπικότητα. Μάλιστα. Η προσωπικότητα. Θα χορτάσουμε με την προσωπικότητα. Η Σούλα έρχεται και λέει, παιδιά, ότι... Ναι! Ναι! Λοιπόν, έχετε κουρδίσει τον κόσμο και παίρνει τηλέφωνα τώρα. Καταρχάς να πούμε σε λίγο ποια είναι η απόφαση του κοινού. Έτσι, αν είναι περισσότερο υπέρη ή κατά του χρήματος. Στη γραμμή μας είναι κάποια κυρία που θέλει να μιλήσει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σου, φίλη μου. Καλή αρχή να έχει. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν μπορώ με αυτά που ακούω. Δεν μπορώ. Είδα το δημοψήφισμα και αμέσως πήρα τηλέφωνο. Καλά έκανες. Και είσαι υπέρ της Λίτσας ή της Σούλας. Άκου λιγάκι, πρέπει να πω για μένα. Άκου λιγάκι. Τον εσωτερικό κόσμο δεν το τρως, κορίτσι μου. Δεν τον κάνεις γκουρμέ. Και το ηλιοβασίλεμα θα πουδιάσεις. Από το πεντάστερο τον βλέπεις καλύτερα. Έτσι, φίλε. Δεν είναι ανάγκη να είναι πεντάστερο μόνο. Δεν είναι αυτό το θέμα. Να είναι μόνο πεντάστερο είναι το θέμα. Αλλιώς κλαίσαι ένα από πού είναι κερτροχοβίλα. Δηλαδή ξαφνικά όλοι πρέπει να έχουμε πεντάστερα ξενοδοχεία, κότερα, αεροπλάνα, ελικόπτερα για να έχουμε μια ωραία σχέση στη ζωή μας. Έτσι, μπράβο. Δεν είναι αυτό το θέμα. Τι θα την κάνει, κορίτσι μου, τι θα την κάνει. Α, με ξέρω τώρα τα κυβάλια. Αγαπημένη μου, δεν είναι ότι από τη μία δεν έχεις να φας και από την άλλη ότι πρέπει να έχεις πεντάστερο. Υπάρχει μια μέση λύση. Η εποχή είναι τόσο ηλιστική πια που νομίζω έχουμε εξαφανίσει τα πάντα. Έχουμε χάσει την ουσία. Η κόρη του Βαλαόρα. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι. Αγαπημένη ζωή, ξέρεις ποια είναι η ουσία. Αγαπημένη. Ένα λεπτό. Αγαπημένη ζωή, ξέρεις ποια είναι η ουσία. Δεν θέλει να μιλήσει μαζί μου καταρχήν, κυρία. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ναι, αλλά ξέρεις ποιο το θέμα. Το θέμα είναι το εξής. Ότι να είμαστε ευτυχισμένοι με αυτό που έχουμε και όχι δυστυχισμένοι με αυτό που δεν έχουμε. Αυτό είναι το θέμα. Για τα πέμπτη! Μεγάλο ανάγκη! Και ποιητικό και φιλοσοφημένο. Τι έγινε? Ποιος ήρθε? Παρακαλώ. Χειροκροτάνε και πατούχες μου λέει τώρα. Τι είπε τώρα το κορίτσι? Ναι, αλλά γιατί σας δείτε τόσο ξεκινήματα, τι θέση της έχει να πούμε, μη μας ειρωνεύεστε. Να πω λίγο τη θέση μου, να πω και λίγο, γιατί ήταν το δημοσίευμα και κατευθείαν ήθελα να πάρω τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, εγώ κοιτάω μόνο τα χρήματα. Μάλιστα. Και γι' αυτό έχω κάνει και ένα καλό γάμο. Και εγώ 365 μέρες περνάω υπέροχα. Έχω γυναίκα για το καθάρισμα, γυναίκα για το φαγητό, δεν κουράζουμε καθόλου, είμαστε ερωτευμένοι. Τι να του κάνει το κοπινέδε, είναι χαμένο κόπο. Άμα κάθεστε όλη την ημέρα, προφανώ πρέπει και να ερωτευτείτε. Να κάνετε και εσεί κάτι, να περάσει η ώρα. Από το μυαλό όμω ότι εγώ αντιλαμβάνομαι τη θέση σα. Απλά βλέπω ότι έχετε και ένα θυμό για του ανθρώπου που έχουν αγάπη προ το. Που επιθυμούν το συνέστημα. Και αυτό δεν σα κρύβω ότι με κάνει να αισθάνομαι για εσά ότι είναι κάτι που σα λείπει και θα το θέλατε. Γιατί αν ήσασταν. Ένα λεπτό. Ναι, αλλά αν ήσασταν ένας άνθρωπος που με την επιλογή σας είσαστε πολύ ήρεμοι, χαλαροί και ικανοποιημένοι, δεν θα εκφράζατε αυτό το θυμό που βλέπω να έχετε για τους ανθρώπους που είναι άνθρωποι που επιθυμούν τον έρωτα, το συναίσθημα και προτεραιότητα έχει αυτό. Αυτό βλέπω. Κρύβονται, Ανίτα, κρύβονται. Πίσω το βασιλό τους κρύβονται.
πίσω από το βασιλό του, γιατί θα θέλανε να ζουν τη ζωή που ζω εγώ. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εσείς συνεχίστε να ζείτε τη ζωή που έχετε επιλέξει να κάνετε. Και σας εύχομαι να μην πλήξετε και έχετε αυτή την επιθυμία να βγαίνετε στις εκπομπές να μιλάτε, γιατί μπορεί και αυτή τη στιγμή που μιλάτε μαζί μας να σας λείπει η ανάγκη να μιλάτε με έναν άνθρωπο που είναι δίπλα σας. Τι να ακούσει ο σύζυγος ότι κάλεσε και να σταματήσει αυτή η ευημέρεια. Ευημερία, τι είπα και εγώ, με έκαψε. Εγώ ψηφίζω Σούλα. Ωραία, το καταλάβαμε. Αυτό είναι σαφέστατο, είναι πολύ εύληπτο. Μερσί. Πάμε στο επόμενο. Θέλει και άλλη κυρία να μιλήσει. Η κυρία Ελένη, καλησπέρα στην κυρία Ελένη. Γεια σας. Καλησπέρα, Νίτα. Γεια σας. Καλή αρχή να έρθει. Να είστε καλά. Και να έχουμε... διαφωνώ κάθετα με τη ζωή. Ναι. Γιατί ο άντρας καλύτερα να είναι φτωχός, γιατί όταν έχει χρήματα εκμεταλλεύεται τη γυναίκα. Καλά και αυτό τώρα. Τι εννοείται εκμεταλλεύεται. Την εκμεταλλεύεται η συμπεριφορά του, τη φαίνεται άσχημα. Την έχει σαν δούλα, τη διατάζει. Καλά, καλά. Τώρα αυτό είναι το άλλο άκρο. Γιατί μπορεί ένας άνθρωπος να έχει χρήματα και αυτό να μην το απαγορεύει ένας καλός σύζυγος ή ευγενικός άνθρωπος και καλής ποιότητας άνθρωπος. Γιατί πρέπει ένας άνθρωπος που έχει λεφτά να είναι σόν και καλά ένας σατράπης. Για να μιλήσουμε την καθαρή ευγενική. Εγώ προσωπικά μιλάω από προσωπική. Γιατί είχα ήδη δύο σχέσεις με χρήματα. Και μου κάνανε ό,τι θέλανε. Εσύ καθόσασταν όμως, δεν φεύγατε. Στην αρχή μου άρεσε να σου πω. Γιατί είναι εγωιτευτικό η κλίδα, είναι εγωιτευτικό πράγμα. Κάπως... Να κάνω εγώ μία ερώτηση. Ναι, οι σχέσεις σας πόσο καιρό κρατήσανε. Αλλά στο καπάκι μου έρχεται πάλι το ίδιο. Οι σχέσεις πόσο καιρό κρατήσανε. Η πρώτη σχέση ήταν από τα 20 έως τα 25. Αρχίσατε πολλά. Πέντε χρόνια ναι, γιατί ίσως στην αρχή μου άρεσε, ναι. Αλλά μετά κατάλαβα ότι δεν υπάρχει συνέστημα, δεν υπάρχει προσωπικότητα. Ήταν και σε πιο μικρή ηλικία, τα πάντα όλα αυτά. Μετά από πέντε χρόνια μεταξύ μας, τελειώνουν πολλά πράγματα, να ξέρεις, έτσι. Οπότε μπορεί να μην είναι μόνο αυτό που έχει κάνει τη ζημιά. Μπορεί να τελειώσει και το χρήμα, επίσης. Ναι, κυρίως. Μπα, όχι, χρήμα δεν είχε τελειώσει, αλλά... Τώρα πώς είναι η ζωή σας. Πάω παρακάτω, ας βρω κάτι, αλλά έλα που... Τώρα πώς είναι η ζωή σας, Ελένη μου. Τώρα είστε με έναν άντρα ο οποίος δεν είναι πολύ, ας πούμε, δεν σας παρέχει πολύ πολυτελή ζωή. Τώρα, Νίτα, έχω παντρευτεί με ένα χρόνο. Δουλεύουμε και δύο, έχουμε ένα μέσο μισθό στην Αθήνα που ζούμε, αλλά υπάρχει συνέστημα, υπάρχει προσωπικότητα, μαζί προσπαθούμε να μιλάμε, να είμαστε μαζί. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Είναι αυτό που πρεσβεύει η Λίτσα, έτσι, αυτό. Συμφωνώ απόλυτα με τη Λίτσα. Ωραία. Τώρα, αν βλέπουμε το διαβασίλειο από το πεντάστερο ή αν το βλέπουμε από μια παραλία, νομίζω είναι πιο όμορφο, πιο ρομαντικό. Πολύ ωραία. Εσείς πάντως έχετε την ευκαιρία στη ζωή σας να το έχετε δει και από πεντάστερο και από παραλία. Οπότε έχει νόημα η γνώμη σας. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη μου. Και ένας άντρας, παιδιά, θέλει να μιλήσει. Διακαώσει. Θέλω να ακούσουμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, Νίτα μου. Είστε ο... Είμαι ο Νίκος, 35 ετών. Μάλιστα. Είχα μία σχέση πριν 4 χρόνια με μία κοπέλα. Όμως αυτή η κοπέλα ζήταγε χρήματα, εξόδους, πολλά πράγματα. Αυτοκίνητο ήθελε να έχω, δηλαδή πάρα πολλά. Μάλιστα. Και ρούχα ακριβά ζήταγε. Ναι. Και για φαγητό, όχι σε κλαμπ, δηλαδή ήθελε κάθε Σάββατο να βγαίνω συνεχώς. Μάλιστα. Όμως δεν γίνεται να βγαίνουμε συνεχώς, δηλαδή. Μια σχέση υπάρχουν και τα δύσκολα και τα καλά. Όμως αυτή ήθελε να κάνει τη ζωή της. Μάλιστα. Βρήκε κάποιον άλλον που τα παρέχει τα ίδια θέματα. Το χρήμα δηλαδή. Ήθελε πολύ χρήμα. Μάλιστα. Πράγμα το οποίο δεν μπορούσε εσύ να τη παρέχει, δικό μου. Ναι. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν μπορούσα και να πώς έγινε αυτά. Το λαμινόρε, πώς τελείωσε. Αυτή γνώρισε κάποιο τύπο μέσα στο Facebook ναι. Και ξαφνικά μου λέει, ξέρεις, δεν πάει άλλο, λέει. Δεν μπορώ να συνεχίσω, λέει, με σένα που δουλεύει, βλέπε τετράμινα ή οκτάμινα στο Δήμο που δούλευα. Μάλιστα. Οπότε πήγε με το Facebookίστα και εσύ, αυτή... γεια σας από εκεί. Ναι, Πληγώθηκες. Πληγώθηκα, ναι. Κατάλαβες όμως ότι η γυναίκα αυτή δεν ήθελε
δεν ήταν και πολύ συμβατή με σένα, γιατί σημασία έχει ο άνθρωπος που είναι κοντά μας να μας γουστάρει για αυτό που είμαστε ακριβώς. Τώρα μας δεν είχε τα λεφτά που ήθελε εκείνη. Οπότε, Νίκο μου, προχώρα, συνεχίζει το πρόγραμμά σου κανονικά στη ζωή σου. Και τι να λέει τώρα. Όχι μόνο αυτό, με βρήκε μετά από πολλά χρόνια. Και ήθελε πάλι να ξαναβρεθούμε να τα ξαναβρούμε. Τώρα δεν πάει άλλο. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Νίκο μου. Ευχαριστούμε πολύ που κάλεσες. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Νίκο μου. Γεια σου. Εύχομαι να βρεις ένα κορίτσι να σε θέλει όπως ακριβώς είσαι. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει ψηφίσει το κοινό. Η μπόλα έχει πιάσει εδώ στα σίδια, δεν κουνιέται καθόλου. Έτσι, μόλις βρήκε πλάνο. Βρήκε κάμερα και πλάνο μένει. Λοιπόν, ναι, συγγνώμη να. Και. Για το ναι ψήφισε το 63% και για το όχι το 37%. Δηλαδή όλοι θέλουν αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, το κότερο και το ελικόπτερο. Κόσμο. Το μήνυμα της εκπομπής, όπως καταλαβαίνετε. Το μήνυμα της εκπομπής δεν είναι αυτό, Νάσιμο, όμως. Εμείς απλώς κάναμε μία απλή, ένα τσεκάρισμα, μία δημοσκόπηση, αυτή τη στιγμή. Όμως το μήνυμα της εκπομπής, Νάνση, θέλω να το δώσεις εσύ, κλείνοντας αυτήν εδώ την ενότητα. Μετά από όλα αυτά που είπαμε, εγώ, παιδιά, επιμένω, καλύτερα να είμαστε ευτυχισμένοι με αυτό που έχουμε, παρά δυστυχισμένοι με αυτό που δεν έχουμε. Έλα, παιδιά! Όλα, χορεύει και τα ζευγάρια και κάτι. Ναι! Έλα! Έτσι, κορίτσια, δώστε! Για δύο μάτια, δύο. Όχι παραπάνω. Όχι τρία, τέσσερα. Λοιπόν, έρχεται κοντά μας ο άνδρας. Ναι, Τάσο, πες να πάρεις το σκαμπό, μην το κουράζεις το θέμα. Πολύ το κουράζεις, Τάσο. Αυτό δεν συζητιέται, γίνεται. Έρχεσαι, παίρνεις το σκαμπό, φεύγεις. Ακούς, αυτό. Έλα που δεν θέλεις, Τάσο, πλάνο. Αυτό το πρόλογο που κάνει ο Τάσος για να μπει να κάνει κάτι. Όχι, απλά θέλει να το κάνει. Έρχομαι, μπαίνω τώρα. Έχετε αυτό. Λες και θέλει είμαστε... τέτοιο. Πώς είσοδο να κάνει, κατάλαβες γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα θα κάνει είσοδο όμως ένα γόρι το οποίο έχει πολύ μεγάλο σουξέ στο TikTok. Ο Τζον έχει 39.000 ακόλουθους στο TikTok. Γιατί? Γιατί είναι ένα γόρι το οποίο δείχνει, εκφράζει την αλήθεια του, τη διαφορετικότητά του. Είναι ένα αγόρι το οποίο έρχεται να μιλήσει ανοιχτά για αυτό που συμβαίνει στη ζωή του και στην κοινωνία με τον τρόπο που να τον αντιμετωπίζει, να απευθύνει το μήνυμά του, που είναι αφήστε με να ζω ελεύθερος, όπως ακριβώς γουστάρω να εκφράζομαι, αφού δεν πειράζω κανέναν. Ας μην με ενοχλεί και εμένα κανένας, παρακαλώ. Τζον, να έρθει κοντά μας! Εδώ λίγο. Για να σε δω, γιατί ξέρω ότι είσαι ένα πολύ ευγενικό πλάσμα. Η αλήθεια αυτή είναι. Είσαι καλλιτεχνάκι. Θέλεις να γίνεις και σπουδάζεις ηθοποιός. Ναι, σπουδάζω στο θεατρικό σπουδών. Γενικότερα, ξέρεις, είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να κάνει την πλάκα του. Όταν χρειάζεται να είμαι σοβαρός, θα γίνω σοβαρός. Όπως για παράδειγμα σήμερα που θέλω να μιλήσω για κάποια σοβαρά πράγματα. Αλλά όταν χρειάζεται να κάνεις την πλάκα σου. Πιστεύω ότι είναι καλύτερο να κάνεις την πλάκα σου και να τα αφήνεις όλα. Ξέρεις κάτι, Τζον μου, τις πιο σοβαρές κουβέντες τις έχω ακούσει από ανθρώπους οι οποίοι έχουν το χιούμορ πολύ έντονο και την πλάκα σε καθημερινό επίπεδο. Τα πιο σοβαρά πράγματα τα έχω ακούσει από ανθρώπους που έχουν την αίσθηση του χιούμορ, που κάνουν πλάκα, που δεν παίρνουν τη ζωή και τόσο στα σοβαρά. Άρα λοιπόν το να έχει κανείς χιούμορ, να κάνει πλάκα, να γουστάρει. Την ψυχαγωγία γενικότερα, δεν σημαίνει ότι δεν είναι σοβαροί οι άνθρωποι αυτοί. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για σένα. Εδώ βλέπουμε και λίγα πλάνα από το Insta σου. Ναι, είναι έτσι. Τα μακιγιάζ μου τα οποία κάνω. Γενικότερα, είμαι creative make-up artist, δηλαδή μ' αρέσει να το μακιγιάζ το έχω 100% σαν τέχνη. Γενικότερα, ας πούμε,
Δεν σκέφτομαι το τι θα κάνω. Είναι ανάλογο στην όρεξή μου. Ώρες και φορές έχω ζωγραφίσει και ακόμα και ολοκληρούς πίνακες πάνω μου. Mm-hmm. Είναι αυτό που με γεμίζει, αυτό που μου φτιάχνει τη διάθεση. Και κάνεις καταπληκτικά. Να, εδώ, ας πούμε, είχα φτιάξει την ένα στενύχτα του Van Gogh. Ναι, μ' αρέσει είναι πάρα πολύ το μακιγιάζ. Είναι πολύ ωραίο το μακιγιάζ σου, φίλε. Είναι τέχνη αυτό που κάνεις και είναι και τόσο δύσκολο να ζωγραφίζει ουσιαστικά κανείς ναι. πάνω στο ίδιο του το πρόσωπο, έτσι. Είναι πραγματικά δύσκολο. Και θέλει και πολλές ώρες και πολύ κόπο. Γενικότερα είναι κάτι κάπως έτσι αρκετά δύσκολο και χρονοβόρο. Αλλά εμείς λοιπόν είμαστε σε θέση εδώ να αντιλαμβανόμαστε την τέχνη σου, να αντιλαμβανόμαστε την ευαισθησία σου, mm-hmm. την καλλιτεχνική σου αυτή έτσι, διάσταση. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι δεν το αντιλαμβάνονται ναι. όλο αυτό καλλιτεχνικά. Όντως. Γενικότερα, ξέρεις, το θέμα είναι ότι πολλές φορές βλέπω, όντως υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία μπορεί να πούν την κακία τους, το ένα το άλλο και okay, το καταλαβαίνω και δεν είναι κάτι συνηθισμένο για την Ελλάδα. Γιατί στο εξωτερικό υπάρχουν πολλοί make-up artists που είναι άντρες και πολλοί make-up... Τι σου έχει συμβεί, Τζον, στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα... Ξέρω ότι έχεις περάσει άλλη. Έχω περάσει, ναι, έχουν συμβεί πολλά. Το πρώτο και το χειρότερο που με έκανε ήταν κάτι το οποίο μου συνέβη πριν από περίπου ένα χρόνο. Και μάλιστα δεν ασχολιόμουν να κάνω τόσο πολύ με το μακιγιάζ και δεν περίμενα ότι θα με ξέρουν άτομα. Και ήμουν στο δρόμο, βράδυ, σχετικά νωρίς. Και έτσι όπως περπατούσαν, πλησίασαν 5 άτομα με μαχαίρια. Και εκεί έπαθα το σοκ της ζωής μου, γιατί δεν το περίμενα καθόλου. Καλά, αυτό εννοείται. Και μάλιστα ήμουν και σε ένα, ήμουν σε αρκετά κεντρική περιοχή. Και υπήρχαν άτομα εκεί, τα οποία προφανώς... Οι οποίοι ήρθαν με μαχαίρια ουσιαστικά να σε απειλήσουν ναι. γιατί ήσουν βαμμένος. Γενικότερα για την εμφάνισή μου. Τύπου να σε κρίνουν και να σε απειλήσουν, ας πούμε, για να ναι. σε φοβήσουν. Για να... Δεν ξέρω πώς θα φτάνουν, αλήθεια. Ναι. Δεν ξέρω τι θέλουν. Απλά... Ή ήταν για να γλεντήσουν ίσως με την αντίδραση ενός ανθρώπου που θα φοβηθεί, που κοίτα, δεν φτάνει και να έχει τη δύναμή του στην όλο αυτό το στυλ αυτό. Γενικότερα, εγώ είχα την αίσθηση ότι απλά θέλουν να μου κάνουν κακό. Και εγώ απλά εκείνη την ώρα σοκαρίστηκα και νομίζω φώναξα κάτι τέτοιο και απλά χτύπησα τον ένα από αυτούς τους άντρες. Κατάφερες να βρεις τη δύναμη και ναι, γιατί από τη μία είχα σοκαριστεί και από την άλλη είχα νευριάσει. Και έπρεπε και να αμυνθείς, έτσι. Ναι, απλά από την άλλη είχα νευριάσει πάρα πολύ. Μόνο και μόνο, δηλαδή δεν καταλαβαίνω ποια ήταν λογική, για ποιο λόγο να πειράξεις έναν άνθρωπο που δεν σε έχει πειράξει. Και έφυγα τρέχοντας και πήγα σε ένα μαγαζί το οποίο έκλεινε εκείνη την ώρα. Και πήγα εκεί και με βοήθησαν οι άνθρωποι, αυτοί που ήταν στο μαγαζί, και μετά από ώρα κατάφερα να φύγω και να πάω σπίτι μου. Και δυστυχώς, μετά από αυτό το γεγονός, προφανώς άρχισα να φοβάμαι πολύ περισσότερο. Και άρχισα να μαζεύω κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό μου και να προσπαθώ. Να μαζεύεις εννοείς την εικόνα σου, ίσως. Όχι μόνο την εικόνα μου, αλλά γενικότερα να προσπαθώ να προσέχω το πώς κινούμαι. Δηλαδή... Άρα να μην εκφράζεις όπως θα ήθελες, ουσιαστικά. Ναι, αλλά και να έχω όλη την ώρα το νου μου. Γιατί όλη την ώρα από εκεί και πέρα έχω στο νου μου ότι ξέρεις, μήπως σε παρακολουθεί κάποιος, μήπως αυτός δεν σε πλησιάζει καλό, μήπως το ένα, μήπως το άλλο. Έχουν συμβεί πολλά. Πάντως, φίλε, είναι σοκαριστικό στην κοινωνία μας το 2020 να φοβάται κανείς να είναι ο εαυτός του, να ντύνεται ο εαυτός του. Να εκφράζεται όπως γουστάρει, εννοείται χωρίς να προσβάλλει κανέναν, έτσι. Στο όνομα του ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί και είναι έτοιμοι να ενοχλήσουν, να πειράξουν, να ισοπεδώσουν και άμα λάχει να επιτεθούν κιόλας σε έναν νέο άνθρωπο ο οποίος έχει αυτόν τον τρόπο ένδυσης, έκφρασης, μακιγιάζ. Δηλαδή, πραγματικά με σοκάρει αυτό. Που συμβαίνει αυτή ναι, τη στιγμή. Και εμένα, γιατί στην απλά... εποχή εντωμεταξύ που η εικόνα πια έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις με τη μόδα. Η μόδα είναι σε μια φάση πια που όλοι την υμνούν, την τιμούν. Υπάρχουν πολλές εκπομπές γύρω από αυτό. Μιλάμε όλοι για το στήσιμο, για το ντύσιμο, για το styling. Και βγαίνει ένας τύπος λοιπόν. Τι ηλικία έχεις? 18, 18 χρόνων. Προς τα 19 σου. Έχεις κλείσει τα 18, πας στα 19, ναι. σπουδάζεις, είσαι καλλιτέχνης, έχεις ακόλουθους, που σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που γουστάρουν ναι. αυτό που είσαι. Και αυτό έχει και ένα ερωτηματικό βέβαια με τους ακόλουθους, δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά αυτή τη στιγμή μπορεί ένας άνθρωπος να υφίσταται bullying, επίθεση, μανούρα, κακία ουσιαστικά, ναι. από ανθρώπους οι οποίοι απλώς δεν γουστάρουν τον τρόπο με τον οποίο. Κοίταξε, γενικά, δίνεται. Έχω παρατηρήσει ότι όχι. Οι ακολουθοί μου είναι πολύ ενεργοί και είναι πολύ με το μέρος μου. Απλά έχω παρατηρήσει ότι αυτά που σημαίνουν σε μένα σημαίνουν και σε άλλο κόσμο και έξω. Και δυστυχώς δεν μπορεί να μιλήσει. Πολλοί ντρέπονται να εκφραστούν, πολλοί δεν είναι αυτός τους, πολλοί φοβούνται. Πολλοί μάλιστα περνάνε άθλιες καταστάσεις και μέσα στο σπίτι του και από εδώ και από εκεί. Και είναι
πάρα πολύ άσχημο αυτό. Δηλαδή, όταν εγώ είχα πρωτοδεχτεί μηνύματα από άτομα που λένε ότι ξέρεις, θέλω να αυτοκτονήσω, ξέρεις, μου συνέβη αυτό το δρόμο, στο δρόμο, το ένα το άλλο. Είχα σοκαριστεί. Και ήταν μέχρι να μου συμβεί και εμένα, που μετά από εκεί πέρα έφτασε σε ένα σημείο που τώρα θέλω να μιλάω για μένα, θέλω να είμαι αυτό που είμαι και θέλω να περάσω αυτό το μήνυμα προς τα έξω. Θέλω να απενεχοποιήσουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα στην Ελλάδα, γιατί δεν γίνεται να ζούμε στο 2020, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο. Σε ενοχλεί αυτό, σε καταπιέζει? Δεν με κάνει να αισθάνομαι άσχημα. Εμένα. Δεν με επηρεάζει. Ούτε το hate που θα έρθει, τίποτα από όλα αυτά. Γιατί καταρχήν πολύ λίγα άτομα μιλάνε για μένα και για το μακιγιάζ μου. Και εμένα το μακιγιάζ μου είναι η τέχνη μου και η δουλειά μου. Οπότε από τη στιγμή που δεν έχει να κάνει με τη δουλειά μου, δεν με επηρεάζει καθόλου. Απλά υπάρχουν πολλά άτομα που τα επηρεάζει. Και πρέπει επιτέλους ο κόσμος να καταλάβει ότι μπορεί να κάνει κάποια πράγματα σε ένα άτομο και να μην τον επηρεάζει. Αλλά άνθρωπο από άνθρωπο διαφέρει. Ξέρω ότι σε έχει ενοχλήσει και ξέρω ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάς γι' αυτό, μέσα σου έχεις πληγωθεί από αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και αυτό σε φέρνει σήμερα εδώ και θες να μιλήσεις εξ ονόματος όλων των ανθρώπων οι οποίοι μπορεί η εικόνα τους να αποκλίνει από αυτό που λέμε κλασικό. Ναι. Γιατί δεν είναι μη κανονικό, ούτε μη φυσιολογικό αυτό. Απλά είναι δεν κατάλαβα ποτέ γιατί θεωρείται πολύ φυσιολογικό εγώ που είμαι γυναίκα να φοράω ή να βάφω τις βλεφαρίδες μου. Να φοράω eyeliner ή διάφορες άλλες γυναίκες να έχουν extreme εμφάνιση και κάποιοι άλλοι, επειδή είναι άντρες, να μην νομοποιούνται, να είναι βαμμένοι. Δεν κατάλαβα γιατί οι άνθρωποι θα πρέπει να κρίνονται για τον τρόπο που ντύνονται τη στιγμή που δεν ενοχλούν τους άλλους ανθρώπους, που δεν επιτίθενται, που δεν ενοχλούν τους άλλους ανθρώπους. Αυτό ακριβώς και ξέρεις κάτι. Έχω νομίσει ότι γενικότερα σήμερα την παραμικρή διαφορά να έχεις από το και καλά σύνολο. Όλοι θα σου επιτεθούν. Και εγώ το γνώρισα αυτό, αλλά όταν άρχισε να συμβαίνουν γεγονότα, γιατί έχουν συμβεί πάρα πολλά, δεν είναι ένα και δύο. Πολλές φορές με έχουν ακολουθήσει άτομα. Την άλλη φορά, ένας από τους λόγους που φοβάμαι να πω το που μένω και ήταν και τα άλλα, γιατί την άλλη φορά είχαν μαζευτεί κάτω από το σπίτι μου παρέα 10 ατόμων. Και ευτυχώς έβγαινα με το σκύλο μου και μπόρεσα να το αντιμετωπίσω, γιατί είχαν μαζευτεί περίεργα άτομα κάτω από το σπίτι μου που ερχόντουσαν προς το μέρος μου με απλητικό τρόπο και μου λέγανε «Α, είσαι αυτό, είσαι εκείνο, έλα να βγάλω μια φωτογραφία». Και εκείνη ώρα τώρα κατέθηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, έχουν συμβεί. Ξέρεις τι δεν έχω καταλάβει. Τώρα έτσι μου έρχεται στο μυαλό κάτι. Κάθομαι και σκέφτομαι και λέω: όλοι θεωρούμε φυσιολογικό ένας άντρας να έχει μουστάκι. Ναι. Έτσι. Και το θεωρούμε φυσιολογικό γιατί το ζούμε χρόνια. Έχουμε μεγαλώσει με αυτό από. Ή να έχει μουσί. Γιατί την ίδια στιγμή είναι παράλογο ένας άνθρωπος να φοράει βλεφαρίδες ή να. Γουστάρει να επιδεικνύει ένα άλλο τριχωτό κομμάτι του προσώπου του που είναι η βλεφαρίδα. Γιατί δεν καταλαβαίνω ότι οι γυναίκες δινόμαστε αποκριάτικα μια ζωή, γιατί μας κάνει πιο όμορφες αυτό, Νάνση, να ντυνόμαστε. Τόνια, να βαφόμαστε. Ναι. Θέλουμε να είμαστε όμορφες. Κοίταξε, γενικότερα. Γιατί κάποια αγόρια να μην έχουν την ευκαιρία να μπορούν να εκφραστούν όταν είσαι καλλιτέχνης ειδικά και όταν είναι η δουλειά σου, έτσι, γιατί εσύ είσαι make-up artist. Ναι. Εσύ πάνω σου επιδεικνύεις την ίδια σου τη δουλειά. Ακριβώς. Και επίσης αυτό που θέλω να πω και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή, ακόμα και έτσι όπως έχω έρθει σήμερα εδώ, είναι κάτι που εγώ μπορεί να είμαι πολύ πιο light στην καθημερινή μου ζωή. Και απλά πολλοί δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνω το μακιγιάζ μου, βλέπετε τώρα στο Instagram, δεν είναι ο τρόπος που κυκλοφορώ έξω. Είναι έτσι όπως ένας ζωγράφος έχει ένα καμβά. Εμένα αυτός ο καμβάς είναι το πρόσωπό μου. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Κάποια άτομα τους ενοχλεί τόσο πολύ αυτό το γεγονός. Δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω το τι είναι αυτό που τους κάνει να σκέφτονται και να φέρονται με αυτόν τον τρόπο. Άκου να σου πω, Τζον μου, αυτό που κάνεις, αυτό το, η τέχνη που έχεις επιλέξει, είναι εντυπωσιακή και την κάνεις και πάρα πολύ καλά. Αντικειμενικά δηλαδή, δεν το λέω γιατί μου είσαι συμπαθής έτσι κι αλλιώς. Αυτό που κάνεις είναι τέχνη. Και είναι τέχνη δύσκολη γιατί την κάνεις πάνω στο πρόσωπό σου. Τη δείχνεις μέσα από το πρόσωπό σου, το οποίο είναι και ιδιαίτερος εκφραστικό και τα μάτια σου. Ναι, σε είναι μια δουλειά που την κάνεις με πολύ, χρειάζεται πολύ ώρα φαντάζομαι, έτσι. Ναι. Την ίδια στιγμή δεν είναι απαραίτητο όλοι οι άνθρωποι να αντιληφθούν το είδος της τέχνης σου. Απλώς αυτό που είναι απαραίτητο νομίζω είναι στην κοινωνία τη σύγχρονη είναι οι άνθρωποι να αφήνουμε τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας να εκφράζονται όπως γουστάρουν αισθητικά. Εμένα δηλαδή πραγματικά αυτό με φέρνει και μπορεί αυτή τη στιγμή να κρυθώ κιόλας για αυτό που λέω, αλλά πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί να σοκάρονται κάποιοι άνθρωποι όταν ένας άντρας βάφει τα νύχια του. Γιατί πρέπει αυτός ο άντρας που βάφει τα νύχια του ή βάφει το πρόσωπό του για κάποιο λόγο, είτε αυτό τον αρέσει, του αρέσει, τον τέρπει, τον ικανοποιεί, ρε παιδί μου. Γιατί θα πρέπει αυτός ο άντρας να απολογηθεί πρώτον για το ακριβώς ποιες είναι οι σεξουαλικές του προτιμήσεις, ύστερα για το αν είναι ένας άνθρωπος ποιοτικός ή μη.
πραγματικά μου κάνει εντύπωση σε μια εποχή, σε μια κοινωνία που όλοι μιλάνε για μόδα, για στυλ, για art, για fashion, για... ακούω χίλιες δυο λέξεις που δεν τις ξέρω. Ξέρω μία λέξη που λέγεται σεβασμός και δεν την έχουμε οι άνθρωποι για τους άλλους ανθρώπους. Και ελευθερία. Δυστυχώς. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πες μου οι γονείς σου πώς το αντιλαμβάνονται αυτό. Οι γονείς μου είναι πολύ okay τώρα πια με αυτό. Απλά ναι, κοίτα, γενικά, εγώ από μικρός, αυτό που είχα στο μυαλό μου ως παιδί, όχι τόσο πολύ από την πλευρά των γονιών μου, αλλά γενικότερα από το σχολείο, από το και από εκεί, είχα το ότι πρέπει, Γιάννη, να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό. Μου είχαν θέσει και σφαιροπίδες γενικά, δηλαδή χωρίς να μου λέει άλλος τι πρέπει να κάνεις αυτό, αλλά ξέρεις, είναι έτσι διαμορφωμένη η κοινωνία που σε κάνει και μπαίνει σε κάποια καλούπια. Εγώ, μέχρι να φτάσω σε μια ηλικία, ενώ γνώριζα για τις σεξουαλικές μου προτιμήσεις, δεν. Σαν έκανα πράγματα με γυναίκες, ενώ γνώρισα ότι δεν είναι αυτό που μου αρέσει. Μόνο και μόνο για να μπω σε αυτό το καλούπι. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο και ξέρω ότι πολλά παιδιά αυτή τη στιγμή περνάνε την ίδια ακριβώς φάση εκεί έξω. Δηλαδή, μέχρι εγώ να φτάσω να ερωτευτώ κάποιον άντρα, έπρεπε να. Γενικότερα, έπαιζε ένα θέατρο. Mm-hmm. Που με, το λέω αυτή τη στιγμή και στεναχωριέμαι. Ένα και κακό θέατρο. Και αισθάνομαι άσχημα ακόμα και με τον εαυτό μου. Δηλαδή, έπρεπε, είχα διαφορετική εικόνα, διαφορετική μορφή. Έπαιζα μία, ήμουν μία περσόνα για να είμαι ο Κιμ του υπόλοιπου. Αποδεκτό. Μέχρι που ερωτεύτηκα και σκέφτηκα και λέω: όπα, Γιάννη, κάτσε. Είπαμε να κάνει πράγματα για του άλλου, αλλά δεν θα καταστρέψει όλη τη ζωή μόνο και μόνο για του άλλου. Δηλαδή, έχουν όλα τα πράγματα και το όριό του. Δηλαδή, έτσι όπω εσύ. Εσύ το λέω, καταλαβαίνεις, στο γενικότερο πλαίσιο. Μπορείς να κάνεις αυτό που γουστάρεις και να είσαι αυτό που γουστάρεις. Γιατί εγώ να μην είμαι αυτό που γουστάρω. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι δυστυχώς μόνο ποιητικό και φιλοσοφικό πολλές φορές, ενώ θα έπρεπε να είναι καθαρά ρεαλιστικό σε κάποιους ανθρώπους και να έχει και μια απάντηση που είναι ναι, πρέπει να κάνω αυτό που γουστάρω, φίλε, διότι η ζωή είναι μία. Έχουμε έρθει σε αυτή τη ζωή για να είμαστε ο εαυτός μας, όπως γεννηθήκαμε, αυτό, ο Θεός, η φύση, η πλάση, έτσι μας έφτιαξε λοιπόν. Και δεν έχουμε παρά μόνο μία, μα μόνο μία, σε αυτή τη ζωή μας, μόνο ένα στόχο, νομίζω. Συμφωνώ. Να είμαστε ο εαυτός μας και αν μπορούμε να παράγουμε και να προσφέρουμε μόνο καλό. Και ξέρεις κάτι, όταν εγώ άρχισα να δείχνω το ποιος είμαι, ξέρω ότι έχασα άτομα από το τζίμο, αλλά ξέρεις τι σκέφτομαι. Οι οποίοι γιατί έφυγαν, ξέρεις, Τζον. Αυτό ακριβώς, ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι άμα κάποιος όντως είναι φίλος σου ή άμα κάποιος όντως αγαπάει, θα σε υποστηρίζει το κάθε σου βήμα. Από εκεί πέρα, άμα θέλεις να φύγει μόνο και μόνο επειδή δεν είσαι αυτό που εκείνος θέλει να είσαι, okay, καλύτερα για μένα. Δεν θέλω τέτοιους ανθρώπους στη ζωή μου. Χίλιες φορές λίγα και καλά άτομα να είναι δίπλα σου που ξέρεις ότι θα σε στηρίξουν σε οποιοδήποτε βήμα σου. Δεν λέω να μην σου πούνε, άμα κάνεις κάποιο λάθος, ο Μπαγιάννη, τι πας να κάνεις. Καταλαβαίνω τι λες, Μπαγιάννη. Αλλά δεν λες ότι θέλεις ανθρώπους οι οποίοι θα συμφωνούν απαραίτητα αυτό μαζί ακριβώς. Σου. Θες ανθρώπους όμως οι οποίοι γουστάρουν τον Τζον γι' αυτό ακριβώς που είναι. Γουστάρουν να είναι μαζί του, χαίρονται να είναι μαζί του, χαίρονται να βγαίνουν έξω και να μην αισθάνονται περίεργα γι' αυτό που είναι. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες. Εγώ να σου πω κάτι γιατί σε εκτιμώ πολύ. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος που στα 18 σου, 19 σου χρόνια ξέρεις πολύ καλά τι θες να κάνεις. Εκφράζεσαι μέσα από μια τέχνη πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη, με πολύ ωραίο αποτέλεσμα και την ίδια στιγμή εκφράζεσαι αληθινά. Και βρίσκεις την μαγιά και το θάρρος να έρχεσαι και να μιλάς ανοιχτά και δημόσια για κάτι το οποίο εκπροσωπεί και άλλους ανθρώπους, έτσι. Αυτή τη στιγμή μιλάς και για άλλους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν το ίδιο θέμα με σένα. Και ακόμα και για την προσωπική σου ζωή, για τις επιλογές σου, πραγματικά έχεις το θάρρος της γνώμης σου. Έχεις μια προσωπικότητα που έχει τη βάση της στην αλήθεια και νομίζω ότι μόνο για καλό θα σου βγει στη ζωή σου αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι γενικά ξέρεις, ο τρόπος που πάει σαν να βάφομαι είναι λίγο αστείος. Γιατί από μικρός απλά φρόντιζα το δέρμα μου πάρα πολύ. Γενικότερα είμαι ένα άνθρωπο που είμαι τελειομανής. Δεν μου βγαίνει πάντα σε καλό, αλλά είναι και ο λόγος που προοδεύω γενικότερα στη ζωή μου. Οπότε άρχισα να ασχολούμαι με το δέρμα μου, όταν έβλεπα ένα σπυράκι το κάλυπτα. Και μετά, σε μια φάση ζωής μου, επειδή ασχολούμαι 13-14 χρόνια τώρα με τη μουσική, άρχισα να τραβάω βίντεο που τραγουδούσα. Και άρχισα να παρατηρώ ότι ξέρεις στη κάμερα, έτσι όπως είναι και εδώ, πρέπει να σου λουποθείς λίγο. Με αποτέλεσμα, εγώ να αρχίσω να βάφουμε και μετά άρχισα την πλάκα μου. Και είπα, μωρέ, δεν παίρνεις μια σκιά να δεις τι συμβαίνει. Και από εκεί και πέρα. Σαν ζωγράφο. Το έζησα και ναι. Ένα χρόνο τώρα σκέψεις ασχολούμαι με το μακιγιάζ. Εγώ να σου πω, αυτό που κάνεις πραγματικά το γουστάρω, γιατί είναι και μια τέχνη που εσύ έχεις την εφήβρεση εσύ για τον εαυτό σου. Δηλαδή, δεν μιμήθηκες την τέχνη κάποιων άλλων. Βρήκες αυτό που σε εκφράζει. Σιγά-σιγά ήρθε και έδεσε η επιθυμία σου να είσαι όμορφος με το να αποτυπώσεις πάνω σου
κάποια τέχνη, κάποια εικόνα. Και όλο αυτό σημαίνει Τζον. Ρίχτε το ένα χειροκρότημα, να τον ευχαριστήσουμε πολύ που είναι εδώ. Και να σου εύχομαι να είσαι στη ζωή, να σου φέρνει μόνο αυτά που επιθυμείς. Ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστώ. Καλή να είσαι καλά, Τζον μου. Yeah. Τι γλυκό αγόρι είναι αυτό. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, στο 14980 τρέχει ο διαγωνισμός για το αυτοκίνητο, αλλά σε αυτό το σημείο εγώ είμαι έτοιμη να πάω σε ένα κορίτσι που τρελαίνομαι που έχει έρθει εδώ, που το αγαπώ πολύ και θέλω να το φιλήσω, αλλά δεν το κάνω γιατί η εποχή δεν μας το επιτρέπει. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στην θηρίδα μας. Αν θέλετε, κάντε το λίγο πιο... Τόσες κάμερες έχετε, ρε παιδιά. Τόσες κάμερες. Ανίτα, κοίτα. Κοίταξε, με τόσες κάμερες δεν μπορούν να έρθουν το όπο πίσω μου. Ανίτα μου, πρέπει να πω καλή σεζόν. Θα το βρούμε στην πορεία. Λοιπόν, Μαρίνα Ασπιώτη, εκπρόσωπος της αγαπημένης μου, της μοναδικής, της καταπληκτικής, συγκλονιστικής εταιρείας Αργανόλια για τα μαλλιά μας. Βρήκαμε τα μαλλιά μας, ρε Μαρινάκη. Τα πόσο πιο καιρό ποιοτικά τώρα. Προϊόντα φυσικά δεν θα μπορούσα να λείψω. Σεπτέμβρης μήνας είναι ο μήνας, κορίτσια, που στατιστικά κόβουμε όλες τα μαλλιά μας. Για ποιο λόγο? Γιατί τα έχουμε ήδη ταλαιπωρήσει από τη θάλασσα, από τα λάτι, από τον ήλιο, από τις πισίνες. Και τι κάνετε όλες λοιπόν το Σεπτέμβρη? Πάτε και κόβετε τα μαλλιά σας για να τα ανανεώσετε. Εγώ λέω όχι. Δεν κόβουμε τα μαλλιά μας. Δεν κόβουμε μαλλιά. Δεν είδαμε τα μαλλιά να έχουν μία ταλαιπώρια, μία φθορά. Είναι αυτό. Πάμε, κόβουμε. Νο! Το μαλλί μένει εκεί όσο ξεφτυλισμένη και να είναι η τρίχα. Γιατί έρχεται η Αργανόλια. Έλα, παιδιά, η Αργανόλια είναι αγαπημένη μου. Την αγαπώ. Από 81 ευρώ τα 4 αγαπημένα προϊόντα, ολοκληρωμένη φροντίδα για τα μαλλιά σας, μόνο 29,90 και δώρο. Το εκπληκτικό νεσεσέρ της Αργανόλια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ τώρα. 23-11-11-4.000 μόνο για τώρα αυτή η προσφορά. Από 81 ευρώ μόνο 29,90 και δώρο το νεσεσέρ με κάθε αγορά σας. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι στους τηλεθεατές. Δεν υπάρχει τηλεθεατής, τηλεθεάτρια. Δεν υπάρχει άνθρωπος που παρακολουθεί την εκπομπή μας και την εξέλιξη της Αργανόλια μέσα από εδώ που να μην μου μιλάει για αυτά τα προϊόντα. Και μιλάμε για 4 προϊόντα, 4 χρήσιμα προϊόντα, απαραίτητα προϊόντα, τα οποία έχει ανάγκη το κεφάλι μας, ενώ τα μαλλιά μας, για να μπορέσουν να παραμείνουν δυνατά, γερά, ακόμα και αν έχουν υποστεί την απόλυτη φθορά. Αυτά τα 4 προϊόντα λοιπόν σήμερα, για τα οποία θα σας μιλήσει η Μαρίνα, και που για το κάθε ένα υπάρχει λόγος που πρέπει να το φοράμε στα μαλλιά μας, αυτά τα 4 προϊόντα στη μοναδική τιμή των 29,90, και λέω μοναδική γιατί η τιμή τους είναι 81 ευρώ και θα ξαναγίνει 81 ευρώ μόλις φύγει η Μαρίνα Ιασπιώτη από εδώ, που είναι επιστήμονα, είναι σύμβουλος επιστημονική. Είμαι κλινική βιοχημικός στην εταιρεία. Της Αργανόλια. Λοιπόν, είναι 29,90 και τα 4, και σήμερα φέρνει δώρο ένα τσαντάκι νεσεσέρ, το οποίο εγώ το γουστάρω. Γιατί? Γιατί αφού βάζω μέσα τα αργανόλια μου ή έρχονται τα αργανόλια μου στο σπίτι έτσι, μετά το τσαντάκι μου μένει ένα καταπληκτικό χρησιμότατο νεσεσέρ που μπορώ να βλέπω μέσα και τα προϊόντα που μπορούμε αν θέλουμε. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για τα προϊόντα. Μπορούμε να βάλουμε μέσα τα καλλιτικά μας ή ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε δώρο τα αργανόλια. 4 τα προϊόντα. 4 λοιπόν, ξεκινάμε με το σαμπουάν. Γιατί αυτό το σαμπουάν είναι τόσο καταπληκτικό και πραγματικά όταν το δοκιμάσετε θα το λατρέψετε. Καταρχάς γιατί είναι για άντρες και γυναίκες. Είναι για όλη την οικογένεια. Είναι δερματολογικά ελεγμένο προϊόν, πιστοποιημένο. Το βάζετε στα μαλλιά σας και από το πρώτο κιόλας λούσιμο θα δείτε ότι όποιο πρόβλημα και αν έχετε στο κεφάλι σας, και σοβαρολογώ, όποιο πρόβλημα, έχετε λιπαρότητα, έχετε ξηροδερμία, έχετε έντονη πιτηρίδα, από το πρώτο λούσιμο θα τα εξαφανίσει όλα αυτά. Επίσης, εσείς οι άντρες που έχει ξεκινήσει η αρέωση, που έχει αρχίσει η τριχόπτωση, το λάδι αργάν που περιέχεται στα προϊόντα μας δυναμώνει πάρα πολύ τη ρίζα. Θα δείτε να σταματάει η τριχόπτωση πραγματικά από τα πρώτα λουσίματα. Είναι εκπληκτικό αυτό το σαμπουάν. Εγώ θέλω να πω κάτι και προκαλώ, γιατί μου έχει συμβεί. Από το πρώτο λούσιμο με το σαμπουάν της Αργανόλια θα δείτε την τεραστία διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε άλλα προϊόντα. Γιατί η τρίχα σας αμέσως θα αποκτήσει όγκο. Η τρίχα αμέσως, γιατί όλα τα συστατικά με βάση το αργάν
πάνε, είναι το έξυπνο ουσιαστικά η συστατικό του αργάν, το οποίο βλέπει που υπάρχει αφυδάτο στην τρίχα, που υπάρχει φθορά. Πού είναι σπασμένα τα περιτρίχια. Και μπαίνει εκεί. Και όλα τα προϊόντα μετά έρχονται και όλο αυτό το κάνουν μια γερή τρίχα. Με αποτέλεσμα όλο μας το τριχωτό, όλα μας τα μαλλιά να γίνουν πλούσια, γερά και να έχουμε αυτή την αυτοπεποίθηση με τα μαλλιά μας για όσους θέλουμε να έχουμε ωραία μαλλιά. Έτσι, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, μόνο μας από την πρώτη χρήση του σαμπουάν θα καταλάβετε την ειδοποιώ διαφορά. Και μετά το σαμπουάν έρχεται. Μετά το σαμπουάν έρχεται η μάσκα μας. Αυτό εδώ το προϊόν πραγματικά σας το εγγυώμαι, θα το λατρέψετε. Εμείς το λέμε μάσκα, αλλά είναι ουσιαστικά μια μαλακτική κρέμα μαλλιών. Πολύ δραστική, ταχείας απορρόφησης. Τη βάζετε στα μαλλιά σας και τη βγάζετε αμέσως. Δεν είναι σαν όλες τις άλλες μάσκες που κυκλοφορούν στην αγορά, που οι οδηγίες χρήσης λένε αφήστε τα 5 λεπτά στο κεφάλι. Η δική μας όχι. Τη βάζετε, τη βγάζετε. Ξεβγάζετε αμέσως, χωρίς να αφήνει λιπαρότητα, χωρίς να ρίχνει τα μαλλιά σας. Εγώ τώρα το καλοκαίρι. Είναι εκπληκτική. Πόσες φορές λες τώρα μετά τη θάλασσα βαριέμαι να βάζω προϊόντα. Αυτό το βάζεις, το βγάζεις. Μπαμ, μπαμ. Και ξέρει πραγματικά τη δουλειά του. Είναι απίστευτα δραστική. Ξέρει πού είναι τα μαλλιά φυδατωμένα, πού τα έχετε κάψει από τις βαφές, πού τα έχετε καταστρέψει από πιστολάκια. Ενυδατώνει πάρα πολύ την τρίχα. Δηλαδή το χρησιμοποιούμε εν είδη μαλακτικής κρέμας. Μαλακτικής. Σε κάθε λούσιμο. Μετά το δηλαδή σαμπουάν, βάζουμε μόνο μάσκα, δεν χρειάζεται να βάλουμε μαλακτική. Όχι, όχι, όχι. Μόνο τη μάσκα μας. Πολύ μικρή ποσότητα. Είναι απίστευτα δραστική πραγματικά. Με μια μικρή ποσότητα έχει απίστευτη δράση, δίνει πάρα πολύ όγκο. Δεν βαραίνει τα μαλλιά μας. Να πω άλλη μια φορά την προσφορά. Εννοείται. 23, 11, 11, 4.000 και σήμερα αποκτάτε τα προϊόντα της Αργανόλη από 81 ευρώ μόνο 29,90 με δώρο, με δύο δώρα, Ανίτα. Θα δώσω δύο δώρα. Θα δώσω και τον SSR της Αργανόλη, εκπληκτικό. Μπορείτε να το κάνετε και ένα πολύ ωραίο δωράκι στο κορίτσι σας, έτσι όπως είναι το σετάκι. Καλά, στον εαυτό μας το μέσα κάνουμε το δώρο, γιατί με αυτό τον SSR ακριβώς εδώ μπορούμε να δούμε ανά πάσα στιγμή τι έχουμε μέσα. Εμένα αυτά τα SSR μου αρέσουν πολύ. Μπορώ να βλέπω μέσα ακριβώς τι ζητάω από τα μακιγιάζ μου, από τα πράγματα πρώτη ανάγκης. Ακριβώς. Και μέσα σε κάθε νεσεσεράκι, σε κάθε παραγγελία σας, θα βρείτε και ένα μοναδικό κουπόνι από την Αργανόλια με έκπτωση 80% για την επόμενη αγορά σας. Αυτό με κάθε παραγγελία σήμερα στο 23 11 11 4.000. Μόνο για τώρα όμως, να συνεχίσω εγώ με τα υπόλοιπα προϊόντα. Με αυτό είναι το λατρεμένο λαδάκι, με το ορός περιποίησης. Άρωμα. Απίστευτο άρωμα, απίστευτη υφή. Αυτό εδώ το προϊόν είναι ένας ορός. Δηλαδή, το βάζουμε στα μαλλιά μας και σε βρεγμένα και σε στεγνά. Δεν περιμένουμε να λουστούμε γι' αυτό, να σας το πω συγγνώμη. Δεν περιμένετε να λουστείτε. Αυτό το βάζετε συνέχεια στις άκρες και φουντώνει το μαλλί. Παίρνει μέσα τροφή. Αυτό συνέχεια, αν θέλετε να τα ενισχύσετε. Ενυδατώνει πάρα πολύ, είναι κυρίως για τις άκρες των μαλλιών μας. Να μην αποκτούμε ψαλίδα, να μην σπάνε, να μην φτύρονται. Ειδικά εσείς οι κυρίες που θέλετε να μακρύνετε τα μαλλιά σας και σπάνε και χάνετε συνέχεια μήκος και λέτε μα γιατί δεν μου μακραίνουν τα μαλλιά. Με αυτό εδώ το λαδάκι, πραγματικά με συχνή εφαρμογή και σε βρεγμένα και σε στεγνά μαλλιά καθημερινά, θα μακρύνουν τα μαλλιά σας πολύ πιο γρήγορα. Είναι εκπληκτικό το προϊόν αυτό και φυσικά τα τρία πρώτα προϊόντα που σας μίλησα είναι για την ανάπλαση. Άρα μιλάμε για τρία προϊόντα που είναι για την ανάπλαση και την αναδόμηση και της τρίχας και έχουμε και το προϊόν το οποίο... Αυτό το προϊόν είναι για να μην ξανακάψουμε τα μαλλιά μας, για να μην τα ξανακαταστρέψουμε. Η Αργανόλη τα έχει σκεφτεί όλα. Έχουν έρθει λοιπόν τα τρία προηγούμενα προϊόντα και έχουν φτιάξει τα μαλλιά μας, έχουν βελτιώσει την υφή τους, την υγεία τους. Και έρχεται το τέταρτο προϊόν που σας προστατεύει από το να μην τα ξανακάψετε. Γιατί αυτή εδώ η φόρμουλα Hair Boost που εμείς τη λέμε πραγματικά ως σωματοφύλακας της τρίχας, τι κάνει. Επεμβαίνει, μπλοκάρει δηλαδή τη θερμότητα από το σεσουάρ. Άρα λοιπόν φροντίζει για να μην μπει μέσα το κακό στην τρίχα. Ακριβώς. Επομένως θα το εφαρμόζετε στα μαλλιά σας πριν βάλετε πιστολάκι, πριν βάλετε πρέσα, πριν βάζετε ψαλίδια όπως βάζω εγώ στα μαλλιά μου. Αν έχετε βάλει πρώτα τη φόρμουλα Hair Boost, τα μαλλιά δεν παθαίνουν τίποτα. Ωραία, άρα λοιπόν για να ανακεφαλώσουμε και να καταλάβουν οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτρες και λέω οι τηλεθεατές, γιατί είναι και οι άντρες οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτή τη φόρμουλα ακριβώς μαλλιών. Είναι για άντρες και οι γυναίκες. Λοιπόν, είναι προϊόντα για τα μαλλιά, τα οποία έχουν καταπληκτικό άρωμα. Ξεκινάω με αυτό. Έχουν βάση το αργάν. Είναι προϊόντα τα οποία όποιος έχει ξεκινήσει να τα χρησιμοποιεί κολλάει. Εγώ δεν μπορώ χωρίς την αργανόλια. Αισθάνομαι δηλαδή ότι πραγματικά είναι αυτό το οποίο έχει ανάγκη, πώς να σου πω, η τρίχα. Φαίνεται και από τον γιατί κόσμο το βίωσα αυτό την εποχή που είχαν τα μαλλιά μου μετά από τρέσες και extensions κτλ. Είχαν ταλαιπωρηθεί. Με αυτά τα προϊόντα, εγώ νομίζω ότι κάποιος που θέλει να ακολουθήσει όλα αυτά και τα τέσσερα βήματα, που είναι πολύ εύκολο. Εννοώ σαμπουά, μετά βάζει τη μάσκα σαν κρέμα και όποτε θέλει φοράει το λαδάκι το οποίο είναι ορός στις άκρες και βεβαίως όταν θα πάνε οι κυρίες στο κομμωτήριο μην ξεχνάνε ότι αυτό το Hair Boost που λέμε είναι ο σωματοφύλακας της τρίχας, δηλαδή δεν επιτρέπει στα θερματικά προϊόντα εκεί
να κάνουν κακό στην τρίχα. Και επίσης κρατάει και πάρα πολύ το φτένις μάζας. Όλα αυτά λοιπόν τα τέσσερα προϊόντα, η τιμή τους είναι 81 ευρώ. Εδώ η τιμή τους είναι 29,90, αλλά μόνο για τώρα. Άρα λοιπόν καλώντας το 23 11 14 000, έχετε και δώρο τον SSR της Αργανόλια για τα απαραίτητα. Και το δωράκι μας με έκπτωση 80% για την επόμενη αγορά σας που θα είναι μέσα σε κάθε παραγγελία. Α, κάτσε, αυτό δεν μου το είπες. Δηλαδή την θα είναι μέσα το κουπονάκι αυτό σε κάθε παραγγελία, ώστε α, την επόμενη αγορά... Α, δεν μου το είπες αυτό, Μαρίνα μου, τι... Ανίτα, εγώ το είπες, δεν με παρακολουθείς νομίζω, Ανίτα. Συγγνώμη, σε κάθε αγορά, κάποιος που θα καλέσει τώρα και θα πάρετε με 29,90, θα μπορεί την επόμενη φορά... Την επόμενη φορά... αγορά του θα έχει 80% έκπτωση. Έλα, ωραίο, ωραίο. Επομένως, σήμερα σας δίνω τεράστια προσφορά. 23, 11, 11, 4.000, τα τέσσερα προϊόντα της Αργανόλια, από 81 ευρώ 29,90, με δώρο τον SSR και με το κουπονάκι για την επόμενη αγορά σας. Το κρατάω λάθος, σωστά το κρατάω. Για την επόμενη αγορά σας 80% έκπτωση λοιπόν στην επόμενη παραγγελία σας. Μόνο τώρα όμως 23, 11, 11, 4.000. Και να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί είμαι σίγουρη ότι πολλές από εσάς που έχετε ταλαιπωρήσει τα μαλλιά σας τώρα το καλοκαίρι έχετε σκεφτεί να πάτε να τα κόψετε. Νομίζετε ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Έχουν ξεθοριάσει από τη θάλασσα. Έχουν αφυδατωθεί πάρα πολύ από τον ήλιο. Αυτό είναι πάρα πολύ συχνό για το Σεπτέμβριο. Εγώ σας προκαλώ, δοκιμάστε τα προϊόντα της Αργανόλια. Πραγματικά σε 15 λουσίματα θα δείτε άλλα μαλλιά. Πιο ενυδατωμένα, δηλαδή, πιο υγιή. Με αυτό το κουπόνι, για να καταλάβω, παίρνει κανείς, τα αγοράζει τώρα στην τιμή των 29,90. Και κοιτάξτε, μπορεί πραγματικά, μιλάμε για τέσσερα προϊόντα, για τέσσερα ποιοτικότατα προϊόντα. Με λάδι αργάν. Ναι, με το original λάδι αργάν, προϊόντα με τα οποία κρατάτε τα μαλλιά σας υγιή, γιατί πραγματικά τα μαλλιά, δεν ξέρω αν ισχύει για όλους, για μένα είναι πολύ, αισθάνομαι, μου δίνει αυτοπεποίθηση να αισθάνομαι ότι τα μαλλιά μου είναι υγιή, γερά. Ακριβώς. Αισθάνομαι και καλά, πώς να σου πω, γενικότερα, είναι και ένα δείγμα καλής υγείας τα γερά μαλλιά. Άρα λοιπόν, το να το ταλούζει κανείς με το σωστό σαμπουάν και τα σωστά προϊόντα είναι πολύ σημαντικό, την ίδια στιγμή που με 29,90 παίρνει κανείς τέσσερα προϊόντα σε μεγάλη ποσότητα. Ακριβώς, Ανίτα μου. Είναι προϊόντα τα οποία θα σας κρατήσουν για πολύ καιρό. Το σαμπάν μας, για παράδειγμα, είναι 350 ml. Και επίσης είναι προϊόντα που είναι απίστευτα δραστικά, σας το ξαναείπα πριν. Δηλαδή, με πολύ μικρή ποσότητα δρούν. Έχουν πάρα πολύ ωραία συμπεριφορά στα μαλλιά σας. Δεν τα βαραίνουν. Δίνουν πάρα πολύ πλούσιο όγκο από τα πρώτα λουσίματα. Όλα μας τα προϊόντα θα κρατήσουν για πολύ καιρό και είναι για όλη την οικογένεια. Επομένως, δηλαδή, κάνει καλό και στην τσέπη σας. Αγοράζετε ένα προϊόν με το οποίο μπορούν να λούζονται και άντρες και γυναίκες και κυρίες με βαμμένα μαλλιά και κυρίες με φυσικά μαλλιά και με ξηροδερμία και με λιπαρότητα και με τριχόπτωση. Πάρα πολύ σημαντικό. 23, λοιπόν, έχουν μείνει 3 λεπτά, 4, ούτε σχεδόν 3 λεπτά. Τίποτα. Λοιπόν, για αυτή την προσφορά που είναι 29,90 και τα τέσσερα προϊόντα της Αργανόλια, το σαμπουάν, η κρέμα, ο ροζ για τα μαλλιά και το προϊόν αυτό, το Hair Boost που προστατεύει τα μαλλιά από τις τεχνικές εργασίες στο κομμωτήριο. Και τον SSR δώρο. Και επίσης, να σας θυμίσουμε και να σας πούμε κάτι για να μην το ξεχνάμε. Όταν βάφουμε τα μαλλιά μας, πολλές γυναίκες έχουμε ερεθισμό από τη βαφή. Ναι. Βάζοντας λίγες σταγόνες του ορού μέσα, θα δείτε ότι δεν θα αισθανθείτε καθόλου τη βαφή στο κεφάλι σας. Εγώ το βάζω και περιμετρικά σε πληροφορώ. Βεβαίως. Λοιπόν, τέσσερα προϊόντα στην τιμή των 29,90. Δώρο αυτό τον SSR. Και δώρο και 80% το κουπονάκι μέσα σε κάθε πακέτο για την επόμενη παραγγελία σας. 80% έκπτωση στην επόμενη προσφορά. 23 11 11 4.000. Καλείτε τώρα και έτσι εξασφαλίζετε αυτή την προσφορά. Γιατί μετά από την παρουσία της Μαρίνας εδώ και της Αργανόλια, μετά τελειώνει το 29,90 και ισχύει μόνο το 81, γιατί είναι προϊόντα ποιοτικά, είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας, είναι προϊόντα που δεν μπορεί να πέσει η τιμή τους χαμηλά. Και αν φτάνουν να έχουν την τιμή των 29,90 και τα 4 εδώ, είναι γιατί πραγματικά είναι η εκπομπή αυτή που θέλουμε να δώσουμε αυτή τη τιμή. Είναι μόνο για σένα. Αυτή η τιμή δεν είναι ούτε στο site μας. Βεβαίως μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Instagram και στο Facebook. Μπορείτε να μας βρείτε στο site του www.arganolia.gr, αλλά πραγματικά αυτή η τιμή είναι μόνο εδώ. Από 81 ευρώ τα 4 προϊόντα της Αργανόλια και δώρο τον SSR και δώρο το εκπτωτικό κουπόνι για την επόμενη αγορά σας. Μόνο 29,90 όλα αυτά μαζί.
Μόνο μας αν τηλεφωνήσετε τώρα για το επόμενο 1,5 λεπτό περίπου στο 23 11 14.000. Επίσης, Ανίτα μου, θα ήθελα να πω ότι συνεργαζόμαστε με τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία Courier. Δηλαδή θα έρθει το πακέτο σας άμεσα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όλους τους κανόνες υγιεινής. Όλα τα πάντα. Φροντίζετε πάρα πολύ. Και επειδή έχω έρθει και στην εταιρεία σας, ξέρω τι τρέλα έχετε με αυτά τα θέματα. Είσαστε πολύ ακραίοι με το θέμα της υγιεινής και γενικότερα της καθαριότητας, αλλά πόσο μάλλον αυτή την εποχή που πρέπει να τηρούμε και τους κανόνες. Ακριβώς. Λοιπόν, 23 11 14.000, 4 προϊόντα μεγάλης ποσότητας αργανόλια, μόνο με 29,90, μόνο για τώρα, δώρο το νεσεσέρ, δώρο και το κουπόνι το οποίο είναι εκπτωτικό για την επόμενη αγορά σας, προϊόντα τα οποία λατρεύετε και το ξέρω όσοι τα έχετε δοκιμάσει, προϊόντα τα οποία για κάποιο λόγο, όταν κανείς τα χρησιμοποιήσει. Δεν σταματάει, Ανίτα ποτέ. Μου. Συνεχίζει και τα χρησιμοποιεί. Δηλαδή, πραγματικά, δείτε και τα σχόλια που έχουμε στη σελίδα μας, είτε στο Facebook πραγματικά, είτε στο Instagram. Το έχω δει και μετά κόσμος... το ξέρω από όλους. Ναι, τα έχει λατρέψει. Μια δοκιμή θα σας πείσει. Μόνο αυτό έχω γιατί να πω. Γιατί βλέπεις τη διαφορά αμέσως. Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Βλέπεις αμέσως αυτό τη διαφορά που λέμε με αυτά τα προϊόντα. Πραγματικά θα το δείτε. 23 11 14.000, τελειώνει ο χρόνος για αυτή την προσφορά. Τηλεφωνείτε τώρα και όχι από απόκρυψη, γιατί η κλήση καταγράφεται και σας καλεί πίσω η εταιρεία. 23 11 14.000. Μόνο 15 δευτερόλεπτα ακόμη, από 81 ευρώ στα 29,90, με το εκπληκτικό νεσεσέρ της Αργανόλια, το οποίο πραγματικά είναι ένα πολύ όμορφο δωράκι να κάνετε και στον εαυτό σας και στις φίλες σας. Μπορείτε, αν θέλετε, να το βάλετε μέσα τα καλλιτικά σας μετά. 23 11 14.000. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρίνα Σπιώτη και τα Αργανόλια. Merci. Για πάμε, πολλά. Μπόλα. Όλα πάρε καλά, πάρε καλά. Ανίτα, κοίτα. Λοιπόν, μ' αρέσει που μας ενημερώνεις για το τι μας συμβαίνει ανά πάσα στιγμή. Βεβαίως. Μ' αρέσει πάρα πολύ. 14.980, μην ξεχνάτε, τρέχει η κλήρωση για το αυτοκίνητο, τρέχει αυτός ο διαγωνισμός, κάποιος από εσάς θα το αποκτήσει, κάποιος από εσάς θα το κάνει δικό του. Είναι ένα... Toyota Aygo X-City, 1000 κυβικών, 72 αλόγων, η αξία του είναι 11.000 ευρώ, είναι συγκλονιστικό, είναι υπέροχο, με αυτόματα συστήματα μέσα, 4 Sport, μάλλον είναι πεντάθυρο, φοβερό τιμόνι, έχει λευγιό, έχει χειρόφρενο, έχει συστήματα σε χειροφρένων, αυτόματων φρένων, καθρεφτών, αεροστακών και ταχυτήτων, έχει τα πάντα όλα, με ένα μήνυμα, με ένα τηλεφώνημα, στο 14.980 και θα γίνει δικό σας! Λοιπόν, τι ώρα έχει πάει? Είναι μια ώρα δύσκολη, είναι 6:30. Του χωρίζει μια ώρα. Τι κάνεις τώρα? Εγώ νομίζω, μια και μιλάμε για το 14.980, μήπως ήρθε του η στιγμή. Ήρθε. Μήπως ήρθε η στιγμή να μοιράσουμε λίγο χρήμα. Δεν ξέρω τι λέει το κοντρόλ γι' αυτό. Αλλά εγώ, όταν έρχεται η ώρα να δώσω, γουστάρω. Ας καλούν οι φίλοι μας το 14.980 και αν προλάβουμε θα παίξουμε σίγουρα και σήμερα. 14.980 κάθε φορά που καλείτε πάντως, μπαίνετε στην κλήρωση για το αυτοκίνητο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε βγει λίγο έξω από το χρόνο μας από την αρχή της εκπομπής, γιατί ξεκινήσαμε αργά, 11 δεθ. Ναι, βέβαια. Μιλούσε ο Πρωθυπουργός, άρα λοιπόν ήμασταν έξω από το χρόνο μας και όλα έχουν πάει πιο μετά. Πιο μετά. Λοιπόν, έρχεται η στιγμή να δούμε την καινούργια μας στήλη που είναι το post μου κοίτα. Η βασίλισσα του Instagram. Η βασίλισσα του Instagram, παιδιά, είναι ανάμεσά μας. Υπάρχουν 4 κοπέλες εδώ κοντά μας που έχουν δηλώσει συμμετοχή και έρχονται γιατί θέλουν να κατακτήσουν το Instagram. Πολύ απλά θέλουν να γεμίσουν followers. Πολύ απλά θέλουν να ποζάρουν και να ποστάρουν φωτογραφίες οι οποίες θα τους δώσουν πολλούς μα πολλούς followers. Η κάθε μία έχει το δικό της λόγο, η κάθε μία έχει το δικό της στυλ και όλες θέλουν να ποστάρουν μέσα από αυτή την εκπομπή την πρώτη τους φωτογραφία, γιατί για πρώτη φορά ανοίγουν το λογαριασμό τους εδώ. Η Τόνια Κούμπα, η Νάνση Νικολαίδου και ο Σωτήρης Καραμίντζας είναι οι κριτές. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Η Νάνση μετά από την πολυετή της καριέρα, ειδικά στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, νομίζω ότι αισθάνεται πάρα πολύ ικανοποιημένη που ήρθε η στιγμή επιτέλους να
ζήσει αυτό, να γίνει κριτής. Ανεβαίνω σε άλλο level αυτή τη στιγμή, παιδί μου. Δηλαδή, μιλάμε ότι. Και οι κρίνοντες κρίνονται. Ακριβώς. Είναι αυτό που ονειρευόμουν πάντα. Εντάξει, η Τόνια είναι στο αντικείμενό της. Στοιχείο της, το κορίτσι. Έτσι. Εσύ όμως είσαι ερασιτέχνε. Ό,τι αντιμάχεσαι επιμένει, έλεγε ο Κάρλ Γιούγκ. Έφυγα από το ένα, ήρθε στο άλλο. Μπράβο! Ότι είναι μόνο όρθια η Τόνια Κούμπα. Μπράβο. Θέλω την Τόνια Κούμπα να φιλοσοφεί από εδώ και πέρα. Τι μπορούμε να βγάλουμε το μονόλεπτο της φιλοσοφίας της Τόνιας Κούμπα. Νομίζω ότι θέλει να είναι 32 νομίζω. Γιατί πρέπει να πάψει πια αυτό το πράγμα. Ότι μια ωραία γυναίκα, μια γυναίκα που έχει πρεσβεύσει τη μόδα στο παρελθόν ή γενικότερα συνεχίζει να το κάνει. Δεν μπορεί να έχει άποψη και φιλοσοφία. Έλα, παιδιά, να περάσει η πρώτη. Είναι η Χριστίνα. Δώστε το βιντεάκι της. Είμαι η Χριστίνα και το Δεκέμβρη θα γίνω 42 χρονών. Η καταγωγή μου είναι από την Ήπειρο, αλλά έχω γεννηθεί στο Καναδά και είμαι μόνιμος κάτοικος Βρυξελών. Και είμαι εδώ για να φέρω ευρωπαϊκό αέρα. Πολλά. Θέλω να μου πεις τα βασικά, γιατί η σημασία έχει εδώ το βλέμμα, θέλω να πλασιαριστείς προς τις κάμερες, το στυλ και το post. Αλλά να ξέρω και ποιος είναι ο άνθρωπος. Okay. Χριστίνα, έχεις 42 χρόνων. Ναι, θα κλείσω τα 42 το Δεκέμβρη. Το χέρι σου μου αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τι ωραίο. Σε ευχαριστώ. Για πες μας, Χριστίνα μου, ποια είσαι. Είμαι η Χριστίνα. Ναι. Έχω γεννηθεί στο Καναδά, η καταγωγή μου είναι από την Ήπειρο. Είμαι μόνιμος κάτοικος Βρυξελών. Αγαπώ πάρα πολύ τη μόδα από μικρό κορίτσι. Ήμουνα στο χώρο από μικρό κορίτσι. Α, ήσουνα. Δούλευα σαν make-up artist στη τηλεόραση στις Βρυξέλλες. Απλά μετά, εντάξει, έγιναν διάφορα στη ζωή μου που έπρεπε να σταματήσω. Έκανες παιδάκια. Έχω αποκτήσει 3 παιδάκια. Μπράβο, ναι. Ωραία. Ναι. Και τώρα θες να το ξαναπάρεις από την αρχή, να το ξαναπιάσεις. Ήταν πάντα όνειρό μου, ξέρεις, να κάνω φωτογράφηση. Να... Και καλά εξηγήσε. Αλλά... Γι' αυτό είμαστε εδώ, να εκπληρώσουμε τα όνειρα των ανθρώπων. Αυτό, δηλαδή τώρα εντάξει, δεν περιμένω να κάνω πασαρέλες και απλά να παίξω το παιχνίδι, έλα, να περάσουμε όμορφα. Έλα να το παίξουμε το παιχνίδι, σε παρακαλώ. Και... Λοιπόν, να ανοίξει παρακαλώ ο λογαριασμός, θέλεις να αποκτήσεις followers. Why not. Okay. Δεν έχω. Να ανοίξει ο λογαριασμός είναι η Εξτίνα Λατίνα, έτσι. Ναι, είναι γιατί ασχολούμαι με χορό Λατίν, ναι. Εξτίνα Λατίνα, Εξτίνα Λατίνα, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δημοσιεύσεις, δεν έχουμε τίποτα, είναι πεντακάθαρο. Είναι και παρθενικό. Πάμε να ξεκινήσει η πρώτη της πόζα, εδώ. Κάτω. Μας άλλαξες τα φώτα, Χριστίνα μου. Εκεί, stop. Εκεί. Τόνια. Μας άλλαξες τα φώτα, σου βγάλα και μία ματινάδα, λάμψη στραφτά, αλλά πάμε τα like να γίνουν κι άλλα. Καλά. Και φιλόσοφος ένα τριάρι, Τόνια. Ένα τριάρι, γιατί είσαι πολύ έξτρα και το βλέπω στον πίσιμο. Μερσί, μερσί. Οκ. Νάνς. Λοιπόν, εγώ βάζω 4.
Γιατί πρώτον έχεις τρία παιδιά, μπράβο, κατόρθωμα. Και είσαι έτσι με αυτό το κορμί το θεϊκό. Είσαι εκτυφλωτική. Και πραγματικά, γιατί να μην σου βάλω τέσσερα. Τέσσερα από την Άνση και τι λέει ο Σωτήρης. Καταρχάς φοβερό styling, φοβερό ντύσιμο, φοβερός αέρας, φοβερή πόζα. Από μένα είναι τέσσερα. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ για εσάς τα καλό. Η Εξτίνα Λατίνα μόλις ξεκινάει να αποκτά followers στο καινούριο της λογαριασμό στο Instagram που μόλις εδώ αυτός ο λογαριασμός δημιουργήθηκε. Ευχαριστούμε, Εξτίνα Λατίνα. Υπέροχη! Πάμε τώρα να γνωρίσουμε την Ζαρίνα. Τι είναι αυτό, από πού βγαίνει το όνομα αυτό. Για δώσε το βίντεο. Ζαρίνα. Καλησπέρα σας. Είμαι η Ζαρίνα, είμαι 29 ετών, είμαι από Ρουσία και μένω στην Αθήνα. Ασχολούμαι με modeling από 9 χρονών μου. Έχω πάρει μέρος σε πολλά καλεσθεία. Το δυνατό μου σημείο είναι οι πόζες. Ήρθε η στιγμή να γίνω influencer. Ζαρίνα, από πού είσαι? Από Ρωσία. Ρωσία, προς τις κάμερες λίγο, γιατί είχα πάντα ένα θέμα με το εστές. Από τη Ρωσία είσαι, Ζαρίνα μου? Μάλιστα. Μάλιστα. Και ζεις στην Ελλάδα? Ναι, 15 χρόνια. Α, είσαι 15 χρόνια. Ναι. Τι ηλικία έχεις, 29 χρόνων? Ναι. Ήρθες μικρούλα δηλαδή? Ναι, πολύ. Είσαι μόνη, πατρεμένη, έχεις οικογένεια? Δεν είμαι πατρεμένη, αλλά είμαι καλά. Ναι, έχεις παιδάκια? Όχι. Είσαι λοιπόν μια κοπέλα 29 χρόνων από τη Ρωσία, πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Και θέλεις να αποκτήσεις followers στο Instagram? Ναι, θέλω να γίνω βασίλισσα στο Instagram. Αυτό μου αρέσει όταν το λες και το εννοείς. Βασίλισσα, όχι απλώς να αποκτήσεις followers. Εγώ πιστεύω στα δυνατότητα μου και αυτό εγώ πιστεύω που θα τα πάρω. Alright, άμα τα πάρεις φίλη, εύχομαι πραγματικά να πάρεις πολλούς followers μέσα από την εκπομπή μας. Να σου πω τώρα κάτι. Τι θα πεις εσύ στους τηλεθεατές για να σε ακολουθήσουν στο λογαριασμό σου? Όπως εγώ αγαπάω τον κόσμο, εγώ πιστεύω ότι να αγαπήσουν και εμένα, γιατί εγώ έχω μεγάλη καρδιά και αγαπάω όλο τον κόσμο. Αγαπάς τον κόσμο? Ναι. Δεν φτάνει αυτό για φολορελίκη. Δεν φτάνει. Δώσε κάτι ακόμη. Εγώ πιστεύω, εγώ είμαι όμορφη. Okay. Εγώ από 9 χρονών ασχολούμαι με modeling. Alright. Που λέγεται που είναι τα παιδιά που παίξανε με κούκλες, εγώ προσπάθησα να κάνω καριέρα μου. Από μικρούλα, από μικρούλα. Okay. Και επίσης, εγώ πρόλαβα να τελειώσω και college. Είμαι λογίστρια. Α, μια χαρά. Ναι. Μια χαρά, λοιπόν. Θα μετράς καλύτερα τους followers εσύ. Ναι. Ξέρεις. Λοιπόν, πάμε, δώσε μια τελευταία. Πάμε για πόζα. Δημιουργήθηκε λοιπόν στο Instagram και λέγεται, πώς είναι το όνομά της στο Instagram, Ζαρίνα Photo Model. Ζαρίνα Photo Model. Ζαρίνα Photo Model. Καμία δημοσίευση, κανένας ακόλουθος, τίποτα.
Τώρα ξεκινάει ο λογαριασμός να αποκτά όλα αυτά που πρέπει. Αυτή είναι η φωτό. Έχουμε και το πρώτο post. Έτσι, Ζαρίνα Photo Model. Δώστε βαθμολογίες, Σωτήρη. Εγώ θα ρωτήσω εδώ, από εδώ τα παιδιά, τι θέλετε, 4-5, τι θέλετε να βάλω. Πέντε, αλλά δεν θα πληρωθείτε σήμερα. Εγώ θα τα λέω αυτά, να συνεννοηθούμε. Πέντε από μένα! Νάνση, λοιπόν, βάζω κι εγώ 5, γιατί, να ακούσετε το γιατί, γιατί όταν μεγαλώσω θέλω να τις μοιάσω. Οκ. Τόνια. Ματινάδα πρώτα ή βαθμός. Τι. Ματινάδα ή βαθμός πρώτα. Δώσε το βαθμό να ξέρουμε τι παίζει. Τέσσερα. Γιατί. Έδειξε πόζα, σκέρτσο, τσαχπινιά, ξανθέ, σεξι, άγγελε, μας πήρε στα μυαλά. Λοιπόν, 14 πόντους έχει η Ζαρίνα. Με τη Κλιναρίκοπα δεν μοιάζει. Ναι. Με τη Ζαρίνα μοιάζει. Με τη Ζαρίνα Photo Model. Ευχαριστούμε πολύ, Ζαρίνα μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και πάμε να έρθει η Μέρη τώρα, 18 χρόνων. Για να δούμε ποια είναι η Μέρη. Είμαι η Μέρη, είμαι μόλις 18 ετών. Είμαι από τη φυλή του έρωτα και της ελευθερίας. Είμαι τσιγκάνα. Είμαι πολύ ενεργή στα social media και μ' αρέσει να φωτογραφίζω. Ήρθα εδώ για να σπάσω όλα τα ταμπού και να γίνω η βασίλισσα του Instagram για να αποδείξω ότι και μία τσιγκάνα μπορεί. Έλα Μέρη, έλα Μέρη! Τουλάχιστον να είσαι η βασίλισσα. Τουλάχιστον γιατί το αξίζει. Τουλάχιστον για βασίλισσα. Δεν μιλάμε για πριγκίπισσα και τέτοια. Βιταδούρες, μιλάμε για βασίλισσα οριτζινάλε με το στέμα σου κτλ. Από πού έρχεσαι λοιπόν, Μέρη μου? Είμαι τσιγκάνα. Είσαι τσιγκάνα. Πού ζεις, σε ποια περιοχή? Ζω στη Νίκαια. Μάλιστα. Η ηλικία σου είναι 18 χρόνων. Είμαι 18. Έχω τελειώσει το μουσικό σχολείο του Πειραιά. Ναι. Μουσικό τελείωσες. Ναι. Ωραία. Ποιο είναι το όργανο που παίζεις? Παίζω βιολί, πιάνο και ταμπουρά. Α, και κρουστά και ναι, και βεβαίως. Πλήκτρα, μάλιστα. Ορχήστρα, έτσι, ολόκληρη είσαι. Ό,τι κουστάρεις, παίζεις και παίρνεις και παίζεις. Μάλιστα. Λοιπόν, Μερούλα, τι θες να γίνει με σένα σήμερα εδώ, τι φαντάζεσαι? Ήρθα εδώ για να αποδείξω σε όλους, αλλά ακόμα περισσότερα στον εαυτό μου, ότι η κάθε γυναίκα πρέπει να πιστεύει σε αυτή. Στον εαυτό της, επειδή έχω βιώσει bullying για την καταγωγή μου, από την παιδική μου ηλικία. Για το γεγονός ότι είσαι τσιγκάνα. Για το γεγονός ότι είμαι τσιγκάνα, σε όποιον έλεγα πως είμαι τσιγκάνα, νόμιζαν ότι ψάχνω στα σκουπίδια. Ναι. Με το φτωχό του μυαλό. Σε είχε ενοχλήσει αυτό, έτσι. Με είχε ρίξει πολύ ψυχολογικά. Όμως, αργότερα στάθηκα στα πόδια μου και είπα ότι θα αποδείξω σε όλους, αλλά και σε μένα, ότι μπορώ, ότι αξίζω. Θέλω να γίνω μοντέλο του Instagram, influencer, και μέσα από αυτό να αναδείξω και τα υπόλοιπα ταλέντα μου. Πάμε λοιπόν για πόσα. Έλα Μέρη, έλα Μέρη. We'll be right back.
Ναι. Πάμε τώρα να δούμε βαθμολογία. Έχουμε, είναι έτοιμος ο λογαριασμός καταρχάς? Είναι έτοιμος ο λογαριασμός μας? Λοιπόν, ο λογαριασμός στο Instagram μόλις δημιουργήθηκε. Mary Esmeralda 01. Mary Esmeralda 01. Και μπορείτε να ξεκινήσετε να την ακολουθείτε αν γουστάρετε. Δώστε τη βαθμολογία. Κυρία Νάνση, σας παρακαλώ να μιλήσετε. Λοιπόν, μάλιστα κυρία Ανίτα. Λοιπόν, εγώ βάζω 4. Πρώτον, είναι μόνο 18 χρονών. Ένα όμορφο κορίτσι. Πολύ. Και δεύτερον, όμορφο. Μου θυμίζει την Ερατό, πραγματικά. Από τους ψίδηρους καρδιάς. Τι λέει η Τόνια? Εκπροσωπεί η Μέρη την petite κοινότητα και τη διαφορετικότητα. Γι' αυτό ο βαθμός μου είναι η μέγιστη ποσότητα. Η Τόνια έχει... Ο Μέρτος την παρέα μας από πότε, από πού? Δεν ξέρω, τι να σου πω. What happened? Μην φρικάρετε, κοντρόλ, δεν θα τα προλάβουμε όλα, το ξέρω, δεν πειράζει. Μην άγχεστε το κοντρόλ. Έχουμε παράδοση αυτά, να μην προλαβαίνουμε έτσι κι αλλιώς. Εμένα μου θυμίζει την αδερφή της Kim Kardashian, την Kylie Jenner, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πιο ωραίο ρε Σωτήρη, συγγνώμη. Το δικό μας κορίτσι είναι πιο ωραίο. Το δικό μας είναι φυσικό, χωρίς πλαστικές και τα συναφή. Είναι φυσικότατο. Εγώ θα βάλω 5 γιατί θέλει μια κούκλα. Λοιπόν, άρα τι βγάζει το σύνολο? 14. Ποιος κάνει την αριθμητική? Ωραία, 14. Λοιπόν, νομίζω ότι φτάσαμε κοντά στο τέλος της εκπομπής μας. Πόσο χρόνο έχουμε για φινάλε? Αντί να ιστεριάζετε, πείτε μου αυτό. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε κι εμείς μια φωτογραφία, να ανεβάσουμε κι εμείς, να δούμε τι θα έχουμε. Τα κορίτσια μας θα τα δείτε από την επόμενη εβδομάδα να διαγωνίζονται με τις πόζες τους, με όλα τους αυτά τα που θα γίνονται εδώ. Εσείς μπείτε να τις ακολουθήσετε αν γουστάρετε. Και πάμε να βγάλουμε κι εμείς μια. Έλα, παιδιά. Εμείς γιατί να μην έχουμε δηλαδή. Έλα.